Γεια σας φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σε όλη την απικία του αέναου χρέους που σήμερα θα έλεγα αναταράσσεται για μια ακόμη φορά, αλλά αυτή τη φορά από τις νάρκες των ΜΚΟ. Από τα χρήματα που δόθηκαν από το πουγγί του ελληνικού λαού για αποναρκοθέτηση σε άλλες περιοχές όπως το Ιράκ, η Βοσνία και τον Αμπατίγε στο Νότιο Λίβανο. Κυρίες και κύριοι, μάθαμε, θα έλεγα, μετά από πολλά χρόνια ότι υπάρχουν και ΜΚΟ οι οποίες δεν έδωσαν ποτέ παραστατικά, ότι ήδη υπάρχουν προφυλακισμένοι φίλοι, αν θέλετε, του κυρίου Παπανδρέου, πρώην διευθυντές της εφημερίδας του ΠΑΣΟΚ Εξόρμηση. Ξαφνικά ήρθαν όλα αυτά στην επικαιρότητα και για μια ακόμη φορά είπε ο κόσμος εδώ στην κοιλάδα του Πεσαβάρ, πω τι γινόταν. Κυρίες και κύριοι, φυσικά υπάρχει και μία, αν θέλετε, σκαλέτα στην πλήση εγκεφάλου που επιβάλλουν οι δυνάμεις κατοχής. Αυτά είναι υπαρκτά σκάνδαλα και συνέβαιναν και θα δούμε και άλλα. Αυτή η δοσολογία της σκανδαλολογίας στη ζωή μας, δηλαδή της επιχείρησης καθαρά χέρια, της κάθαρσης του παρελθόντος που έρχεται στη δοσολογία που επιβάλλουν οι δυνάμεις κατοχής, έρχεται προκειμένου παράλληλα να συσκοτίζονται διάφορα πράγματα που θέλουν οι δανειστές, οι τροϊκανοί, η ύπατη αρμοστία. Αυτή είναι η δική μου άποψη, μπορεί να είναι λάθος, αλλά δεν είναι. Υπάρχει δηλαδή ένας μόνιμος εβδομαδιαίος, επί εβδομαδιαίας βάσεως, αντιπερισπασμός του νου που έχουμε όλοι μας επάνω σε συγκεκριμένα γεγονότα όπως η ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα και τα μαζικά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που συμβαίνουν εδώ και επιβάλλονται από τη γερμανική κυδαιμονία. Αυτό λοιπόν το θέμα της σκανδαλολογίας, υπαρκτών σκανδάλων, έρχεται με μια δοσολογία. Τώρα έχουν πάει πίσω τα εξοπλιστικά. Ανεβαίνουν τα ΜΚΟ. Σε μια εβδομάδα και ανάλογα με την πορεία των πολιτικών πραγμάτων θα φύγουν κάποια άλλα, θα έρθουν κάποια άλλα. Επίσης υπάρχει η καθημερινή, η ρουτινιάρικη πια διατύπωση μέσω ειδήσεων, στη σκαλέτα των ειδήσεων, των δελτίων ειδήσεων, ότι είμαστε διεφθαρμένοι. Με τον α ή β τρόπο υπάρχουν ομάδες του πληθυσμού οι οποίες είναι διεφθαρμένες. Σήμερα είναι οι γιατροί, αύριο οι δικηγόροι, μεθαύριο οι εφοριακοί, παραμεθαύριο οι τάδε. Πρέπει να σπρώχνεται η μία ομάδα εναντίον της άλλης και να παράγει ταυτόχρονα μίσος. Να παράγει οργή. Δεν έχουν πάει, ακούω τα γκάλο που γίνονται ενστικτόδικα στους δρόμους. Ρωτάει ο ρεπόρτερ τι άποψη έχετε για αυτούς που κάνανε τα ΜΚΟ, παραδείγματος χάρη σήμερα. Δεν έχουν πάει ακόμα φυλακή. Τι άποψη έχετε για αυτούς που έχουν κάνει αυτό το παράνομο εκεί. Δεν έχουν πάει ακόμα φυλακή, να τους τα πάρουν πίσω. Αυτό ακούγεται από όλη την Ελλάδα, για όλη την Ελλάδα. Με αυτή την ατμόσφαιρα, κυρίες και κύριοι, ανάπτυξη δεν πρόκειται να υπάρχει, κατά τη δική μου άποψη που μπορεί να είναι λανθασμένη. Ούτε ανάκαμψη, ούτε ανασκούμποση, ούτε τίποτα. Οποιαδήποτε κυβέρνηση και να έρθει επάνω. Είναι μια ατμόσφαιρα ή αβερισμού. Ανακυκλώνεται, αν θέλετε, ο φθόνος, το πάθος σε ομάδες πληθυσμού που ήδη είναι δοκιμασμένες, πληγωμένες πάρα πολύ και που τι θέλουν. Εκτόνωση. Τι θέλουν. Από διοπομπαίους τράγους. Τι θέλουν. Τους ενόχους. Πού τους θέλουν. Στο σκαμνί. Πού αλλού τους θέλουν. Πίσω από τους τοίχους των φυλακών. Αυτό όμως το πράγμα, κυρίες και κύριοι, δεν πρόκειται ποτέ να φέρει την υφαλιότητα που θέλει μια κοινωνία προκειμένου να αναπτυχθεί και να δει στόχους οικονομικούς ή στόχους ανακούφισης. Ποτέ. Ποτέ. Δημιουργεί, αν θέλετε, έναν βρασμό επαναστατικού δικαίου, ο οποίος όμως ελέγχεται από το σύστημα. Προσέξτε, προημερών διάβασα. Οι εργολάβοι, λέει, που δεν μπορούν λόγω της κρίσης να εκπληρώσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις κτλ. Να βοηθηθούν. Και αναρωτιόμουν, ο μικρός που είναι καγκελάτος στον εισαγγελέα ή χρωστάει στην τράπεζα ή χρωστάει κάπου αλλού, δεν έχει ισονομία, δεν απαιτεί ίδια κοινωνική δικαιοσύνη. Λέω μερικά πράγματα εν αρχή. Σήμερα καθίστε αναπαυτικά, έχουμε πολλά και σοβαρά θέματα να πούμε. Πάνω απ' όλα θέλω να πω και το εξής, γιατί ένα κομμάτι της σημερινής μεγάλης εκπομπής είναι η ΜΚΟ και τι συνέβαινε με τις ΜΚΟ και κυρίως, αν θέλετε, όλος αυτός ο εμπεγμός του ελληνικού λαού που άκουγε για προοδευτικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, δηλαδή δεν ήταν εξαρτώμενες από τις κυβερνήσεις.
που είχαν τον έλεγχο του τόπου ήταν μη κυβερνητικές, δηλαδή ουμανιστικές, κοινωνικές, ανθρωπιστικές. Επομένως, φίλες και φίλοι, καλώς έπαιρναν τα λεφτά από ένα κράτος που ήθελε να έχει και κάποια ακτιβίστικα, αν θέλετε, κάποιους ακτιβιστές που να ενεργούν ανθρώπινα, ανθρωπιστικά. Όχι μόνο εδώ, αλλά και στη μακρινή Σομαλία και στην ακτή του Ελεφαντοστού και στο Κέρας κάτω της Αφρικής. Και όχι μόνο εκεί, στην κοιλάδα του Μπεκά, στην Αμπατίγε, κάτω στο Νότιο Λίβανο, στο Ιράκ. Δεν έχει σημασία αν ήταν εκεί οι Αμερικανοί, οι Βρετανοί, όλες οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ ήταν και οι ανθρωπιστές Έλληνες για να κάνουν αποναρκοθέτηση των ναρκών που έβαζαν είτε οι αντάρτες είτε οι δυνάμεις κατοχής. Κυρίες και κύριοι, τα ΜΚΟ δείχνουν επίσης ότι έπρεπε να έχει συλληφθεί ήδη και να ανακρίνεται τον κύριο Γιώργος Παπανδρέου. Κατά περίεργο και εντελώς συμπτωματικό τρόπο, όλοι οι φίλοι του, όλο το περιβάλλον του είναι αναμειγμένο ή σε αναπτυξιακά πράσινα συνέδρια, τα οποία έφεραν, ας πούμε, ειδήσεις στην επικαιρότητα και πηχαίους τίτλους όπως το Ζεύγος Γρυβαία, που βρίσκεται στο Λονδίνο και έχει πάρει 17 εκατομμύρια και δεν ξέρω τι άλλο από το ΤΑΦΤΑΦ. Και φυσικά δεν βγήκε η διοίκηση του ΤΑΦΤΑΦ να τα δίνει, αν δεν είχε και πολιτικές πιέσεις, για μένα τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας άλλος, δεν θα πω εσμός, θα πω ένα περιβάλλον. Άλλος θα πει από εσάς εσμός, αλλά εγώ θα πω περιβάλλον, το οποίο συνεχώς βρίσκεται μέσα σε αυτά τα σοσιαλιστικά, αν θέλετε, σε αυτά τα αναπτυξιακά, σε αυτά τα ΜΚΟ, σε όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι μεγάλη φάμπρικα. Είναι τρομακτική φάμπρικα, κυρίες και κύριοι, διότι έχει χρήμα που περνάει απευθείας, προέρχεται από πηγές του κράτους, παραδείγματος χάρη Υπουργείο των Εξωτερικών. Δύο οι τομείς. Από τη μια τα μυστικά κονδύλια, από την άλλη η ΜΚΟ. Εκατοντάδες η ΜΚΟ. Κυρίες και κύριοι, γιατί δεν ανακρίνεται ο κύριος Παπανδρέου, ουσιώδης μάρτυρας. Δεν λέω να ταλαιπωρηθεί ο άνθρωπος ως κατηγορούμενος άμεσα. Αλλά γιατί να μην ανακριθεί ως ουσιώδης μάρτυρας. Το να βγει αύριο και να δώσει γενική συνέντευξη τύπου και να πει κατηγορούμε άδικα εμένα, τον ταξιδιώτη της βροχής, τον άνθρωπο που άλλαξε τα περισσότερα αεροπλάνα. Σε αυτό τον αιώνα τουλάχιστον είναι ο άνθρωπος που άλλαξε τα περισσότερα αεροπλάνα και ταξίδεψε περισσότερο από όλους. Είτε ως υπουργός εξωτερικών, είτε ως βουλευτής, είτε ως πρωθυπουργός, είτε τώρα, είτε οτιδήποτε, συνεχώς ταξίδευε. Συνεχώς ταξίδευε. Επομένως λοιπόν αυτός ο ταξιδιώτης πρέπει να μας εξηγήσει πώς κάτω από τη μύτη του, τα μάτια του, πώς κάτω από τα μάτια όλης της οικογένειας, του αντρίκου, του ανός αδελφού, του αλλού αδελφού γινόντουσαν τόσα και αυτοί είναι άμωμοι. Αυτοί είναι πάλευκοι. Αυτοί δεν ακούμπησαν ούτε ίχνος από το μέλι. Περάσαν εκατοντάδες εκατομμύρια και αυτοί δεν πήραν ούτε τη σκόνη με το πρόσωπο. Τίποτα. Ούτε τη σκόνη της πακετοποιίας, την οποία εφήβραν. Και η οποία τουλάχιστον γινόταν κάτω από τα μάτια τους. Κυρίες και κύριοι, αφήγω από αυτό. Τον τελευταίο καιρό διαβάζω διάφορα δημοσιεύματα για το παραδικαστικό κύκλωμα. Υπάρχει παραδικαστικό κύκλωμα στην Ελλάδα που εφαρμόζει νόμους δυνάμεων κατοχής? Διότι αν είσαι δικαστής σήμερα, θα σου έρθει ο νόμος που θα ψηφιστεί βάσει των οδηγιών και του μνημονίου. Τι θα κάνεις εσύ επάνω στην έδρα? Δεν θα τον εφαρμόσεις? Συμποχρεωμένος. Μια φορά να πας στα δικαστήρια μέσα θα ακούσεις 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 2, 3, 4, 5. Είναι η χώρα με το παγκόσμιο ρεκόρ ποινών. Η χώρα με το παγκόσμιο ρεκόρ προφυλακίσεων. Και οι χώρες στις οποίες εγώ κάθε τόσο είμαι υποχρεωμένος όπως και εσείς να διαβάζω ότι υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί μέσα στη δικαιοσύνη που αλλοιώνουν την ουσία της, δηλαδή το τελευταίο καταφύγιο κάθε Έλληνα πολίτη. Έχω σήμερα στις γραμμές μας, νομίζω ότι πλέον αναζητούμενοι από την ελληνική δικαιοσύνη, δικαστικό, πρώην δικαστικό, η οποία βρίσκεται στο Λονδίνο εδώ και πολλά χρόνια, το ελληνικό κράτος θέλει, ζητάει να εκδοθεί. Είναι ανακρίτρια. Έχει κατηγορηθεί για συμμετοχή στο παραδικαστικό κύκλωμα στην Ελλάδα. Οι υπόλοιποι που κατηγορήθηκαν, εξ όσων διάβασα και κρατάω μια μικρή επιφύλαξη, είναι όλοι απ' έξω. Δεν υπάρχει κανένας. Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Κεχαγιόγλου, ο κύριος Μαντούβαλος, ήταν διάφοροι, οι οποίοι, ο κύριος... Ο άλλος ο δικαστής,
ο κύριος Γιωσάκης, ο κύριος Καλούσης, όλοι αυτοί είναι απ' έξω. Αναζητείται μόνο η κυρία Αντωνία Ηλία, την οποία καλησπερίζω απόψε, την κυρία Ηλία. Σας καλησπερίζω. Καλησπέρα σε εσάς, κυρία Ηλία. Πείτε μου κάτι. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ. Πείτε μου κάτι. Ευχαριστώ πολύ, κυρία, για την πρόσκληση. Να είστε καλά που ήρθατε. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Βλέπω ότι υπάρχει και πέμπτο ευρωπαϊκό ένταλμα για εσάς. Τα προηγούμενα ήταν, από ό,τι έμαθα και δεν ξέρω αν έχω κάνει λάθος, κατέληξαν σε πλημελήματα για εσάς. Το πέμπτο αφορά δωροδοκία, κακούργημα και τέτοια. Αληθεύει αυτό? Να πιστοποιήσω από εσάς δηλαδή. Ναι. Για να μην τα κάνουμε αναλυτικά και σας φάω το χρόνο. Τα τέσσερα πρώτα εντάλματα τα ευρωπαϊκά ήταν για πλημελήματα. Τα τέσσερα πρώτα εντάλματα, συγγνώμη, ήταν εξ αρχής πλημελήματα. Παρόλα αυτά η Ελλάδα εξ αρχής ζήτησε την έκδοσή μου και για τα πλημελήματα. Ναι. Στη συνέχεια μετατράπηκαν σε χρηματικές ποινές και δεν μπορούσαν πλέον να είναι εκτελεστά εκ του νόμου, οπότε τα αλακάλεσαν οι ελληνικές αρχές. Αυτή τη στιγμή έχει μείνει το πέμπτο ένταλμα, ναι, για τις κατηγορίες δωροδοκίας, απάτης και ξεπλήματος, σε βάρος του οποίου μάχομαι, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά μπερδέψατε λίγο τα πρόσωπα, κάνοντας σύγχυση με άλλα πρόσωπα που είχαν ακουστεί στο παραδικαστικό. Στη δική μου υπόθεση, όλοι οι συγκατηγορούμενοι μου, γιατί οι δίωξοι δεν είχαν κατηγορηθεί για καμία κατηγορία από μόνοι μου, ήταν από κοινού. Οι δικηγόροι, κύριοι Νικολακόπουλος και Χαγιόγλου και Μανουηλίδης και ο αρχιμανδρίτης Γιωσάκης, αθωωθήκαν όλοι για αυτά τα κακουργήματα. Αυτό εκδημιουργεί συνέπειες εκ του νόμου και για μένα. Με βάση αυτές τις συνέπειες, μάχομαι εγώ σε αυτό το στάδιο την νομιμότητα αυτού του εντάλματος. Μην κουνιέστε πολύ, μόνο, γιατί φεύγετε από την κάμερά σας. Μην κουνιέστε συνεχώς, αγαπητή κυρία Ηλία, γιατί βγαίνετε από την κάμερα, από τον άξονα του φακού σας. Ναι. Συγγνώμη. Ως προς το κατά πόσο είναι καταχρηστικό να επιμένουν ύστερα από την εξέλιξη αυτή της διαδικασίας οι ελληνικές αρχές στην έκδοσή μου ως προς αυτές τις κατηγορίες. Κυρία Ηλία, εσείς οι αρχές επιμένουν και οι πρώην συνάδελφοί σας εδώ επιμένουν να εκδοθείτε. Εσείς πώς μπορείτε και είστε, αν δεν κάνω λάθος, 10 χρόνια δεν είστε στη Μεγάλη Βρετανία, περίπου 9 χρόνια. 9 χρόνια. Έχετε φύγει από το 2001, από την Ελλάδα, 2000-2001. Όχι. Κάνετε λάθος. 2005. 2005, με συγχωρείτε, ναι. 2005. Είσαστε όλα αυτά τα χρόνια στην Μεγάλη Βρετανία? Μάλιστα. Είστε όλα αυτά τα χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί ξέρετε, σας ρωτάω, γιατί διάβαζα διάφορα δημοσιεύματα που σας ήθελαν πρώτα να είστε στη Μέση Ανατολή και στη συνέχεια να έχετε καταφύγει στο Λονδίνο. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Σημασία έχει το εξής. Πείτε μου κάτι. Ποια είναι τα βασικά επιχείρηματά σας απέναντι στη Βρετανική δικαιοσύνη, η οποία δεν σας εκδίδει μέχρι σήμερα? Τα βρετανικά επιχειρήματα είναι τα εξής. Πρώτον, η υπόθεση έχει εξελιχθεί στο σημείο αυτό λόγω του ότι, όπως σας είπα, αμφισβήτησε αποτελεσματικά την εκτελεστότητα και το νομιμότητα των ενταλμάτων. Η Ελλάδα απέσυρε τα τέσσερα εντάλματα, γιατί εκ του νόμου δεν μπορείς να ζητάς την έκδοση κάποιου για χρηματικές ποινές. Η έκδοση από τη φύση της ως λέξη, και να μην έχετε ιδιαίτερες νομικές γνώσεις, προϋποθέτει να μετακινείς κάποιον χωρίς τη θέλησή του από ένα κράτος στο άλλο για σοβαρές πράξεις. Όταν λοιπόν τα αδικήματα έχουν εξελιχθεί σε χρηματικές ποινές, η φύση αυτών δείχνει ότι δεν είναι πλέον σοβαρά αδικήματα αφενός, αφετέρου, εκ του νόμου οι ελληνικές αρχές, και δεν μου χαρίστηκαν, ήταν υποχρεωμένες να τα ανακαλέσουν, όπως και κάνανε. Δεν μου το λέτε... επόμενο επιχείρημα, ναι, το επόμενο ένταλμα, ναι, το... που επιτρέπετε να ολοκληρώσω. Ναι, το επόμενο ένταλμα, ωραία, το επόμενο ένταλμα, το μοναδικό μάλλον ένταλμα που παραμένει σε βάρος μου και εναντίον του οποίου μάχομαι, είναι το πέμπτο ένταλμα, και το επιχείρημα που προβάλλω εγώ είναι ότι το ένταλμα αυτό πλέον είναι άνευ αντικειμένου, διότι η αθώωση των συγκατηγορουμένων επιφέρει εκ του νόμου συνέμειες και σε μένα. Παρόλα αυτά, σε πανικό ούσα εισαγγελία, χρησιμοποιεί ψευδή στοιχεία και ψευδείς πληροφορίες για να αντικρούσει το επιχείρημα. Γιατί αυτό, να το κάνει αυτό, κυρία Ηλία? Κυρία Ηλία, γιατί να έχει μένωση η ελληνική δικαιοσύνη αντίον σας?
Εδώ αθώθηκαν οι υπόλοιποι όλοι που είχαν κατηγορηθεί. Και για να καταλάβει ο μέσος πολίτης σήμερα, όλοι οι μετέχοντες στο περίφημο, οι κατηγορούμενοι ως μετέχοντες στο σκάνδαλο του παραδικαστικού, έχουν αθωωθεί άπαντες. Πρέπει να το βάλει στο μυαλό του ο μέσος τηλεθεατής. Για σας, γιατί να υπάρχει τόσο μένος από πρώην συναδέλφους, αφού αθώωσαν τους υπολείπους? Αν και νομίζω ότι νομικά, κυρία μου, μπορεί να επικαλεστεί ο συναδελφός σας εδώ ότι για σας υπάρχουν περισσότερα στοιχεία όσον αφορά την κατηγορία, ας πούμε, της δωροδοκίας. Όχι, είναι ακριβώς τα ίδια. Συγγνώμη, κύριε Τράγκα, με συγχωρείτε, πρέπει να σας διακόψω για να μην γίνει παρεξήγηση και νομική και ουσιαστική. Είναι ακριβώς τα ίδια στοιχεία, στηρίζονται ακριβώς τον ίδιο συλλογισμό και έχουν κριθεί αμετάκλητα με δικαστικές αποφάσεις. Λοιπόν, την ερώτηση σας την αντιστρέφω, παρότι έχει αναλυθεί πάρα πολύ από μένα, πώς είναι δυνατόν η εισαγγελική αρχή που εκπροσωπεί το κράτος μας σε διαδικασία έκδοσης να μεταφέρει ψευδή στοιχεία σε βάρος μου. Όχι σε βάρος μου, σε βάρος αποφάσεων αμετακλήτων της χώρας μας. Εάν διαβάσατε στη συνέντευξή μου, καλό δημοσίως και τώρα αυτή τη στιγμή, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, αν με ακούει, γιατί δεν έχω άλλο τρόπο να επικοινωνήσω μαζί του, και λέω τον Υπουργό Δικαιοσύνης γιατί είναι αρμόδιος από τον νόμο σε θέματα εκδόσεων, να ελέγξει το έγγραφο που αναφέρω στην συνέντευξή μου, ημερομηνία 3 Ιουλίου, που υπογράφεται από την κυρία Ζαΐρη, στο οποίο αναφέρει ότι η αθώωση των κατηγορουμένων δικηγόρων Εμμανουηλίδη και Κεχαγιόγλου για την υπόθεση Λιμπέρης έγινε για λόγους που είναι τελείως άσχετοι με μένα. Αυτό είναι ψευδές. Το γνωρίζει και η κυρία Ζαΐρη, διότι εγώ προσκόμισα στο δικαστήριο τις αντίστοιχες σελίδες των αποφάσεων, το σκεπτικό των αμετακλήτων δικαστικών αποφάσεων. Μάλιστα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, πάνω εκεί λοιπόν, εκεί επάνω, αναπτύσσω όλη μου την επιχειρηματολογία. Κυρία Ηλία, το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε και το κατάλαβε νομίζω κάθε τηλεθεατής ότι εσείς λέτε ότι αφού αυτοί αθωώθηκαν, ότι αυτοί αφού αθωώθηκαν για το ίδιο κατηγορητήριο, πρέπει να αθωωθώ κι εγώ. Υπουργός Δικαιοσύνης. Μάλιστα. Νομίζω ότι σας άκουσαν ήδη, μην έχετε καμία αμφιβολία. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Κυρία Ηλία, πείτε μου κάτι. Τελικά υπάρχει παραδικαστικό σε αυτόν τον τόπο? Εσείς βρεθήκατε ως πρωταγωνίστρια κατηγορίας ότι μετήχατε ενός κυκλώματος το οποίο απειλάγει ολόκληρο. Απειλάγει. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει παραδικαστικό, ναι ή όχι? Λοιπόν, θα σας απαντήσω. Λοιπόν, στη δική μου περίπτωση, με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, τα δικαστήρια αποφάσισαν ότι δεν υπήρχε παραδικαστικό. Αποφάσισαν ότι δεν υπήρχε συμμορία. Δεν είχαμε αποτελέσει καμία συμμορία. Το παραδικαστικό ως προς εμένα ήταν κατασκευασμένο, διότι όπως έχω πει, έχω γράψει, έχω πει και ξαναλέω σε εσάς σήμερα, ήμουνα το κακό και άτακτο παιδί του συστήματος. Και επειδή είχα καταγγείλει επανειλημμένως διαφθορά, συμβαίνει πολύ συχνά αυτό στο χώρο μας, έχει συμβεί και με άλλους συναδέλφους μου, τον οποίο τα ονόματα. Έχετε αναφέρω, καταγγείλει, μην κουνιέστε μπροστά στο φακό σας. Μην κουνιέστε μπροστά στο φακό σας, κυρία μου. Μην κουνιέστε μπροστά στο φακό σας, γιατί έρχεται η εικόνα σας και ζαλίζει, ενώ τώρα είστε εντάξει. Πείτε μου κάτι, είχατε καταγγείλει, λέτε διαφθορά. Κύριε Τράγκα, πρέπει να ολοκληρώσω. Ναι. Όταν στη δικαιοσύνη καταγγείλεις διαφθορά, είναι δεδομένο και αποδεδειγμένο με μαθηματική ακρίβεια ότι πρέπει να σου προσάψουν και σένα διαφθορά με ψεύτικα και κατασκευασμένα στοιχεία. Δεν είναι η πρώτη φορά που συνέβη. Έχει συμβεί παρόμοιο φαινόμενο με τον κύριο Λογοθέτη, με την κυρία Γιαταγάνα και με την κυρία Μαργαρίτη. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι μέσα στη δικαιοσύνη κατασκευάζουν φακέλους, δικογραφίες? Έχετε ζήσει εσείς, αναφέρατε ήδη τρία παραδείγματα. Και για να σας πιστέψουμε, θα πρέπει να είσαστε ακόμα πιο τεκμηριωμένοι ή τουλάχιστον αν δεν σας πιστέψουμε να ισχυροποιήσετε την εκδοχή σας. Πιστεύουμε να πιστέψουμε ότι υπάρχουν κατασκευές φακέλων και δικογραφιών. Όποιο παιδί πάει κόντρα στο σύστημα και όχι μόνο δικαστικός ή είναι πολιτικός ή είναι οτιδήποτε, του στείλουν ένα φάκελο, μια δικογραφία. Είπα και ξαναλέω και θα τεκμηριώσω αυτό που είπα όπως το είπα. Δεν μίλησα για πολιτικούς. Είπα πολλές φορές δικαστές που καταγγέλουν διαφθορά και είναι ήδη εντυμότατοι και καθόλου διεφθαρμένοι. Και αυτό αποδεικνύεται πανεύκολα από το ότι δεν πλουτίσανε ποτέ ως δικαστές στην ενεργεία. Εάν αυτοί οι δικαστές ορθώσουν το παράστημά τους, δεν υπακούσουν σε εντολές άνωθεν περί παρανόμων πράξεων, είναι πάρα πολύ εύκολο αυτοί οι δικαστές να βρεθούν
ως οι ίδιοι έχοντας διαπράξει διαφθορά με ψεύτικα και κατασκευασμένα στοιχεία. Και αυτό, ανέφερα παραδείγματα. Ναι. Κυρία Ηλία, να μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτό που λέτε είναι ότι υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί μέσα που όταν καταγγελθούν έχουν τη δυνατότητα, έχοντας μάλιστα την ιδιότητα των δικαστών, να στείλουν δικογραφίες και φακέλους. Είτε με εντολές, είτε επειδή πρέπει να το κάνουν για να διώξουν κάποιον. Είναι απίστευτο, αλλά το λέτε εσείς που ζήσατε εσωτερικά. Ναι, δεν συνέβη μόνο σε μένα, συνέβη και στους συναδέλφους που προανέφερα. Λοιπόν, και εσείς ως δημοσιογράφος μπορείτε να το διερευνήσετε. Ανέφερα συγκεκριμένα ονόματα του κυρίου. Πείτε μου κάτι, υπάρχουν στο μυαλό σας πλουτίσαντες δικαστές από παραδικαστικά κυκλώματα? Ξέρετε, γιατί άκουσα, κάπου διάβασα ότι υποστηρίξατε ότι υπάρχουν πλουτίσαντες δικαστές από παραδικαστικά κυκλώματα. Όχι, είπα το εξής στη συνέντευξη, με συγχωρείτε. Αυτό που είπα είναι το εξής. Η ερώτηση που μου είχε υποβληθεί από τον συνάδελφό σας, τον κύριο Ντάσκα, λοιπόν, ήτανε κατά πόσο πιστεύω, κατά πόσο υπάρχουν διεφθαρμένοι δικαστές στη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Η απάντηση λοιπόν που έδωσα, η απάντηση που έδωσα εγώ και ξαναδίνω εγώ σήμερα είναι ότι αυτό είναι πανεύκολο να ελεγχθεί. Με ποιο τρόπο? Με σωστή ενεργοποίηση του ελέγχου του πόθεν έσχες. Με ποια έννοια? Δεν φτάνει να μην ξεχάσεις όπως εγώ να υποβάλεις το πόθεν έσχες. Το σημαντικό είναι αν η περιουσία που δηλώνεις το πόθεν έσχες δικαιολογείται από το μισθό σου ως δικαστής, εάν δεν σου προέκυψε στη διάρκεια απόκτησης αυτής της περιουσίας κάποιο λαχείο, κάποια κληρονομιά, κάποιος πλούσιος γάμος. Όσοι λοιπόν πλουτίσανε χωρίς να ανήκουν, χωρίς να πληρούν καμία από αυτές τις προϋποθέσεις, αυτοί είναι διεφθαρμένοι δικαστές. Και αυτό είναι πανεύκολα να ελεγχθεί από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος κάνει το έλεγχο για το πόθεν έσχες. Και γνωρίζω πάρα πολλούς, όχι μόνο εγώ, όλοι μου οι συνάδελφοι γνωρίζουν, όλοι γνωρίζουν, αρκετούς που έχουν πλουτίσει και ουδέποτε κληθήκανε να δώσουν εξηγήσεις. Θέλετε να πείτε δηλαδή ότι οι δικαστικοί κύκλοι παρακάμπτουν τα φαινόμενα δικαστών που δεν έχουν ακριβές πόθεν έσχες ή δεν μπορούν να αιτιολογήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία? Το δεύτερο περισσότερο, που δεν μπορούν να αιτιολογήσουν. Εσείς έχετε στο μυαλό σας από τα έτη υπηρεσίας σας, γιατί λείπετε αρκετά χρόνια, έχετε στο μυαλό σας κάποιες τέτοιες περιπτώσεις? Βεβαίως. Λείπω αρκετά, αλλά υπηρέτησα και αρκετά. Υπηρέτησα 15 χρόνια. 15 Βεβαίως, χρόνια. Όχι μόνο εγώ, όλοι οι δικαστές γνωρίζουν τις περιπτώσεις αυτές. Αυτά ψιθυρίζονται, αυτά γίνονται γνωστά στον κλάδο. Λένε μεταξύ τους τα πηγαδάκια. Πώς το έκανε? Εσείς ως ανακρίτρια είχατε τη φήμη σκληρής ανακρίτριας? Όχι. Εγώ ήμουνα πάρα πολύ ανθρώπινη και φοβερά επιοικής. Ήμουνα πάρα πολύ φιδωλή στο θεσμό της προσωρινής κράτησης. Διαφώνησα 25-30 φορές με τους εισαγγελείς νομιμότατα. Διότι, πράγμα το οποίο δεν το μετάνιωσα ποτέ όσο και να το πλήρωσα, είμαι και θα ήμουν φιδωλή στην προσωρινή κράτηση. Διότι το σοφρονιστικό σύστημα στη χώρα μας είναι ανύπαρκτο, είναι εξευτελιστικό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν πιστεύω με τίποτα ότι ο σοφρονισμός επιτελείται στις φυλακές της Ελλάδας. Δηλαδή έχετε παραδείγματα συναδέλφων σας που ζήσατε από κοντά που είχαν υπερβολική σκληρότητα απέναντι σε ανθρώπους προσαγόμενους? Βεβαίως. Δηλαδή, έχετε ζήσει προφυλακίσεις που κατά τη γνώμη σας θα μπορούσαν να μην γίνουν? Φυσικά, βεβαίως. Και όχι μόνο αυτό, να πω και κάτι άλλο που... Αυτό αποτελεί αντικειμενική κρίση. Αυτό αποτελεί αντικειμενική κρίση δικαστήνας ανακρίτρια σε διπλανό γραφείο ή αποτελεί, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή έκφραση της ψυχής σας επειδή είστε διωκόμενοι? Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Καμία, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι. Είναι η προσωπική μου εμπειρία. Λοιπόν, η προσωπική μου εμπειρία συνοδεύεται από 15 διαφωνίες για τις οποίες καταδικάστηκα ερήμην σε 80 μήνες φυλάκιση για παράβαση καθήκοντος. Και όπως είπα και το ξαναλέω να μου δοθεί η αφορμή, εάν η Ελλάδα αποσύρει, με συγχωρείτε, μην με διακόπτετε αν θέλετε, εάν η Ελλάδα αποσύρει την έννοια διαφθοράς από το όνομα Αντωνία Ηλία, συνεννώ αμέσως την έκδοσή μου. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να παραιτηθώ για την έθεση και να έρθω να μπω στον Κορυδαλό επειδή ήμουν επιοικής και δεν προφυλάκησα κόσμο. Άλλο είμαι φιδωλή στην προσωρινή κράτηση όμως, κι άλλο διαπράττω δωροδοκίες.
Εντάξει, δωροδοκία και τόνια Ηλία είναι ασυμβίβαστες έννοιες και σχήμα. Το κοντρόλ λέγει το εμπιστευτικό έγγραφο. Κυρία Ηλία, υπάρχει στα χέρια μας ένα εμπιστευτικό έγγραφο του τελευταίου ευρωπαϊκού εντάλματος και βίντεο. Θα ήθελα, αν έχετε την καλοσύνη, να με περιμένετε ένα λεπτό. Θέλω οι φίλοι τηλεθεατές να δουν. Φορτώστε το, κύριε Βελάνη. Επιτέλους, κάτι πρέπει να κάνει και τον κοντρόλ. Είναι έτοιμο. Δώστε το, σας παρακαλώ. Κυρία Ηλία, θα περιμένετε ένα λεπτό. Θέλω να δουν οι φίλοι τηλεθεατές ότι από την πλευρά του ελληνικού κράτους εξακολουθείτε να σας αναζητά και μάλιστα θα έλεγα επίμονα. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν όλες αυτές οι πλημμυρματικές πράξεις. Περίεργα έπρεπε να πείτε, συγγνώμη. Εγώ θα πω επίμονα. Εγώ θα πω επίμονα διότι δεν έχω διεξάγει την έρευνα, δεν είμαι στη θέση του δικαστή που την έκανε. Είμαι δημοσιογράφος εδώ και δεν δικάζω. Να το δούμε. Η Τόνια Ηλία κατηγορήθηκε για πρωταγωνιστικό ρόλο στο παραδικαστικό κύκλωμα και κατά τη διαδικασία της προκαταρκτικής εξέτασης το 2005 διέφυγε στο εξωτερικό. Στη συνέχεια, εις βάρος της εκδόθηκαν 5 ευρωπαϊκά εντάλματα για σειρά πλημμυρματικού χαρακτήρα πράξεων, όπως η μη υποβολή δηλώσεως πόθεν έσχες, συγκοφαντική δυσφήμιση και ασφαλμένη δήλωση πόθεν έσχες, καθώς και για σειρά κακουργημάτων όπως δωροδοκία, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, σύσταση συμμορίας και άλλα. Τα 4 εκ των 5 ευρωπαϊκών εντάλματων έχουν ανακληθεί από τις ελληνικές αρχές εκ του νόμου, καθώς δεν μπορούν να εκτελεστούν πλέον διότι μετατράπηκαν σε χρηματικές ποινές. Σε ό,τι αφορά όμως το 5ο ευρωπαϊκό ένταλμα που εκκρεμεί, η ελληνική δικαιοσύνη επιδεικνύει υπερβολικό ζήλο προς την εκτέλεσή του, σύμφωνα με απόρριτο έγγραφο του εισαγγελέα εκδόσεων κ. Ιωάννη Αγγελή, που έφτασε στα γραφεία της εκπομπής. Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία του εισαγγελέα κ. Αγγελή, στην τελευταία παράγραφο της επιστολής του προς το αγγλικό δικαστήριο, τα μεν πρώτα 4 ευρωπαϊκά εντάλματα κατά της κ. Ηλία ανακαλούνται ελαίο μόρφωσης και εμπειρίας στο ευρωπαϊκό δίκαιο, το οποίο ωστόσο αντικρούεται εκ του νόμου επιχειρήματα ανάκλησης των ενταλμάτων. Σε ό,τι αφορά το 5ο ένταλμα, ο εισαγγελέας φαίνεται να προσπαθεί να προκαταλάβει την κρίση του αγγλικού δικαστηρίου, εκφράζοντας τη γνώμη του περί νομικών δεδάλων που η κυρία Ηλία ενδεχομένως να γνωρίζει και να ακολουθεί στην υπερασπιστική της γραμμή. Πουθενά ωστόσο δεν επικαλείται τους νόμους του ελληνικού κράτους που στοιχειοθετούν εις βάρος της το αδίκημα της διαφθοράς. Κυρία μου, έδειξα το έγγραφο με το οποίο αναζητήσετε. Θέλω να μου πείτε δύο λόγια ανθρώπινα. Πώς ζείτε εσείς στο Λονδίνο τώρα? Δηλαδή, εργάζεστε εκεί, έχω μάθει την... Τι γίνεται με εσάς εκεί πέρα, πώς ζείτε? Ναι, με ζει εξ ολοκλήρου το αγγλικό. Ναι, μιλάτε για τα 10 χρόνια ή μιλάτε μετά τη σύλληψη? Υπάρχει διαφορά? Αν μιλάω, πώς ζείτε αυτή τη στιγμή? Μαθαίνω ότι σας ενισχύει, σας επιδοτεί και το Βρετανικό Δημόσιο, αληθεύει? Πλήρως. Και έχω και έγγραφα, αν θέλετε να στα προσκομίσω. Μου δίνει επίδομα ανεργίας, μου καλύπτει το ενίκιο και μου πληρώνει τους δικηγόρους. Ταυτόχρονα έχω πάρει άδεια για να διδάσκω τους μαθητές μου, κάτι κοριτσάκια στον Brighton που δίδασκα και από πριν και από τα οποία έλειψα πάρα πολύ. Όχι μόνο αληθεύει, όπως σας είπα, έχω και τα έγγραφα και το σπουδαιότερο. Το σπουδαιότερο, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, όταν υπάρχει κατηγορία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και συλλαμβάνεσαι σε κάποιο άλλο κράτος, αυτόματα γίνεται έλεγχος όλων των περιουσιακών στοιχείων. Το ίδιο έγινε και σε μένα. Κατόπιν ελέγχου λοιπόν που έκαναν οι Βρετανικές αρχές. Βρετανικές υπηρεσίες, μάλιστα. Και, συγγνώμη, και τα περιουσιακά στοιχεία μάλιστα. Στην Αγγλία. Είδαν ότι δεν έχω απολύτως τίποτε και έτσι ενεκρίθη αυτή η βοήθεια όπως περιγράψατε για μένα. Με συγχωρείτε, κυρία Ηλία, για να μην, επειδή χρησιμοποιώ αυτή τη φράση, για να μην τρελαθούμε. Δηλαδή, οι Βρετανικές μυστικές υπηρεσίες έκαναν έλεγχο στα περιουσιακά σας στοιχεία. Όχι μυστικές. Όχι, οι Βρετανικές, λέω, οι Βρετανικές υπηρεσίες έκαναν έλεγχο στα περιουσιακά σας στοιχεία. Προκειμένου να σας επιδοτήσουν ως άνεργοι στο Λονδίνο. Ακριβώς. Και άρα, δηλαδή, έχουν μία εικόνα, μία γνώση. Ότι τουλάχιστον από αυτά που ψάξαν δεν έχετε κάνει ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Έτσι. Ακριβώς. Σας έχουν ψάξει γενικότερα. Και σας επιδοτούν τώρα για να διδάσκετε στο Λονδίνο, ενώ σας διώκει η Ελλάς επί χρόνια και δεν σας εκδίδει κανένας. Βεβαίως. Βεβαίως. Διότι κατηγορίες για ξέπλυμα, συγγνώμη, αυτό λέω συνέχεια. Το φακό, παρακαλώ, κυρία Αντωνία, το φακό. Το ναι, φακό. Με συγχωρείτε. Ναι. Αυτό είπα πρόσφατα και στον κύριο Τριανταφυλόπουλο. Αυτό είναι απόδειξη ότι οι κατηγορίες του ξεπλήματος είναι τελείως αβάσιμες και νομικά και ουσιαστικά. Σε καμία περίπτωση δεν θα με ενέκρινε τη βοήθεια αυτή την οικονομική το αγγλικό κράτος. Έγινε εξονισχυστικός έλεγχος των περιακουσιακών μου στοιχείων. Και αυτό το έχω σε έγγραφα. Μπορώ να σας το δείξω ότι όποτε θέλετε. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι, τι διδάσκετε στα παιδάκια εκεί?
Γαλλικά και ελληνικά. Γαλλικά και ελληνικά. Υπάρχουν γκρουπ που σας δίνει το Βρετανικό Δημόσιο να διδάσκετε. Όχι, σας το είπα. Ήτανε μαθήτριές μου από τον Brighton που έμενα. Ναι. Τους είχα λείψει πάρα πολύ. Το ένα κοριτσάκι είχα ζει στο σπίτι του πολλά χρόνια ως εσωτερική babysitter. Και επειδή οι γονείς εκφράσανε έτοιμα στο δικαστήριο, είπαν ότι λείπει πάρα πολύ από τα παιδιά μας η κυρία Ηλία, το δικαστήριο σε ειδική συνεδρίαση μου ενέκρινε να πηγαίνω 2 φορές το μήνα στον Brighton για να συνεχίσω να διδάσκω τα παιδάκια αυτά. Ένα τελευταίο, κυρία μου, και σας ευχαριστώ που είσαστε κοντά μου απόψε και κοντά στους τηλεθεατές μου. Πριν να πείτε το τελευταίο, με συγχωρείτε, κύριε Ντράγκα, χίλια συγγνώμη, πριν να πείτε το τελευταίο, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο και μία έκκληση. Το έγγραφο που δείξατε του κυρίου Αγγελή προσβάλλει κατάφορα και σφυλώνει την ελληνική δικαιοσύνη και όχι δικαστές. Δεν μπορώ εγώ να το πω αυτό, κυρία μου. Κυρία μου, δεν μπορώ να το πω. Εσείς είστε διωκόμενοι και κατηγορούμενοι. Εγώ δεν μπορώ να αξιολογήσω ανώτερο δικαστή στην Ελλάδα. Δεν μπορώ, ούτε δικαστή. Ούτε ανώτερο, ούτε δικαστή απλό. Αφήστε με λοιπόν να πω εγώ, χωρίς να με διακόψετε, κάνω έκπληξη. Αλλά, ναι, παρακαλώ, επειδή δεν έχουμε το δικαστή, έχουμε το έγγραφό του. Κάνω έκκληση εγώ λοιπόν στον Υπουργό Δικαιοσύνης να ελέγξει το έγγραφο της κυρίας Ζαΐρη, για το οποίο λέω τα στοιχεία είναι ψευδή, να ελέγξει κατά πόσο το έγγραφο του κυρίου Αγγελή τιμά την ελληνική δικαιοσύνη, διότι το είπατε ήδη. Αποτελεί προσβολή για μια χώρα σαν την Ελλάδα να γράφει εισαγγελέας εκδόσεων ότι θα χρησιμοποιήσω νομικές δεδάβλους. Είναι δικαίωμά μου, αναφέρετο, να χρησιμοποιήσω όλα τα νόμιμα μάλιστα μέσα. Κοιτάξτε, δείτε, δεν μπορείτε να θεωρηθείτε περαιτέρω ύποπτη φυγής, γιατί ήδη είσαι στο Λονδίνο και σας επιδοτεί το Βρετανικό Δημόσιο. Δεν μπορεί να θεωρηθείτε περισσότερο έτσι περισσότερο ύποπτη φυγής ή να αλλάξετε ήπειρο ή οτιδήποτε, γιατί ήδη παίρνετε χρήματα για να ζήσετε από το Βρετανικό Δημόσιο και διδάσκετε σε Βρετανόπαιδες. Αυτό που θέλω να πω, πείτε μου κάτι, πόσες φορές η Βρετανική δικαιοσύνη έχει κοντράρει το αίτημα των ελληνικών αρχών να σας εκδώσουν? Θα διαφωνήσω με την ορολογία σας, διότι οι Βρετανοί... Όχι κοντράρι, έχουν αρνηθεί δηλαδή. Δεν κοντράρι, διερευνά. Διερευνά, μάλιστα. Όχι. Επί πόσα έτη διερευνά η Βρετανική δικαιοσύνη? Ακούστε, συγγνώμη. Ναι. Στον πρώτο βαθμό, οι Βρετανικές αρχές, με την απόφαση του Ειρηνοδικείου του 10 Ιανουαρίου του 2012, αποφάσισαν την έκδοσή μου. Τα εντάλματα άρχισαν να αποσύρονται από το εφετείο και με προτροπή των Άγγλων δικαστών στο εφετείο έκανα αίτηση εγώ για να αποφυλακιστώ με περιοριστικούς όρους. Δηλαδή απόρρισαν πώς είναι δυνατόν η Ελλάδα να ζητάει κάποιου την έκδοση για κρηματικές ποινές. Λοιπόν, δεν μπορούμε να πούμε, διαφωνώ με την ορολογία όπως το θέσατε. Μάλιστα, εντάξει, εγώ όμως θα μου επιτρέψετε να σας πω, εγώ δεν είμαι νομομαθής όπως εσείς που φαίνεται ότι ξέρετε καλά το ευρωπαϊκό δίκαιο γενικότερα, και σε αυτό το σημείο θα σας ευχαριστήσω. Μόνο που θέλω κάτι να προσθέσω ως ακροχόρδιο αυτής της κουβέντας. Μήπως η δική σας περίπτωση αποτελεί και πεπατημένη οδό για το ζεύγος Γρυβαία? Μήπως τυχόν μπορείτε να μου πείτε? Δεν γνωρίζω την υπόθεση. Είναι μια διαφορετική υπόθεση. Συγγνώμη, να ακούσετε την απάντηση. Είναι τελείως απαράδεκτο και εσείς δημοσιογράφοι γενικά να κάνετε τέτοιες γενικεύσεις και να γράφετε αυτό. Όχι, λέω πεπατημένη νομική. Κυρία Ηλία, προς Θεού, δεν ήθελα ούτε καν, δεν ήθελα καμία σκιά από μένα για σας. Εννοούσα, επειδή είστε νομικός, εάν αυτό και ζείτε το Λονδίνο, αποτελεί, αν θέλετε, και μία πεπατημένη, διότι η Βρετανική δικαιοσύνη δεν πιστεύει ότι υπάρχουν ανθρώπινες συνθήκες κράτησης στην Ελλάδα. Και φαίνεται, και το λένε οι Άγγλοι δικαστές. Φυσικά, όμως, δεν μπορούμε να γενικεύουμε τις περιπτώσεις, ούτε στέκουν αυτά που γράφονται από συναδέλφους σας στον τύπο εμπρός στον δρόμο που χάραξε η Ηλία. Αυτά είναι ανεπίδεκτα. Δεν μπορούμε ναι, όχι, δεν συμμετέχω σε αυτά, κυρία μου. Δεν συμμετέχω σε αυτά, κυρία μου. Η συζήτησή μας είναι εδώ, σας παρακαλώ, δεν συμμετέχω ούτε ευθυγραμμίζομαι. Δεν είπα για σας. Ναι, ευχαριστώ, αλλά σας λέω ότι δεν συμμετέχω ούτε ευθυγραμμίζομαι. Και επειδή σας άκουσα καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δώσατε τις απόψεις σας γενικότερα. Εγώ ευχαριστώ, και να συμπληρώσετε κάτι, είπατε πάρα πολύ σωστά πριν, ότι δεν φυγωδικό. Λοιπόν, για οποιοδήποτε συνάδελφό σας θέλει να μεταδίδει ορθές πληροφορίες για μένα και όχι κατασκευάσματα της φαντασίας τους, μάλιστα, με προσωπικό χρήστη και εγώ στην Ελλάδα.
Με συγγνώμη, να πω τα ονόματά τους. Είναι η κυρία Αλέκα Βογκατζή, ο κύριος... Όχι, γιατί να το πείτε, γιατί. Η κυρία Έλενα Αποστόλα. Λοιπόν. Μπορούν να έρθουν σε επαφή να διασταυρώνουν τα πάντα. Διότι μάλιστα, ευχαριστώ. Κυρία Ηλία, κυρία Ηλία, βάλτε μια τελεία, μην πάμε παρακάτω, θα βρούμε και άλλες ευκαιρίες, ζωή θέλοντος, Θεού θέλοντος. Σας ευχαριστώ πολύ. Να σας πω καλό βράδυ εκεί στο Λονδίνο. Έτσι, ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, όπως είδατε, η κυρία Αντωνία Ηλία, και αυτά πρέπει να τα λαμβάνει υπόψη του και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Αθανασίου, βρίσκεται, αν θέλετε, με επιδότηση του Βρετανικού Δημοσίου εκεί στην Αγγλία. Δεν υπάρχουν, από ό,τι φαίνεται, ικανά στοιχεία, 38 στοιχεία για μεγάλα αδικήματα ή αξιόπινες πράξεις προκειμένου να εκδοθεί στην Ελλάδα. Η Μεγάλη Βρετανία είναι πολύ προσεκτική, ειδικά το αγγλοσαξονικό δίκαιο. Επομένως, να ληφθεί και αυτό υπόψη, όχι γιατί, ξέρετε, βγαίνει μια κυρία εκεί, εδώ εκδίδονται εντάλματα, εκεί πάνε στους Βρετανούς δικαστές, και το τελευταίο που άκουσα με την υπόθεση Γρυβαία είναι ότι η Βρετανική δικαιοσύνη δέχεται ότι δεν υπάρχουν ανθρώπινες συνθήκες κράτησης στην Ελλάδα και ότι δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο της αθωότητας. Και αυτά είναι πολύ σοβαρά πράγματα για να μην θεωρούμεθα υποσαχάρια περιοχή. Φίλες και φίλοι, θέλω σήμερα το βράδυ, ως δεύτερο θέμα παρακαλώ, να σας πω δύο λόγια που μου έχουν κάνει εντύπωση. Υπάρχει μια αλληλογραφία μεταξύ των Ελβετών δικαστών και των ελληνικών αρχών για την υπόθεση του Λαβρέντη Λαβρεντιάδη, του γνωστού μεγάλου επιχειρηματία, για το οποίο θα αποφανθεί η ελληνική δικαιοσύνη αν είναι μεγάλο απατεώνας, καταχραστής του ελληνικού δημοσίου ή οτιδήποτε άλλο. Μέχρι τούδε, μέχρι να φτάσει η υπόθεση στο δικαστήριο, παραμένουν τα στοιχεία της κατηγορίας, αλλά αυτά δεν έχουν περάσει από την βάσανο ακροαματικής διαδικασίας. Κυρίες και κύριοι, με βάση μια αλληλογραφία που έχει γίνει, οι ελβετικές αρχές, και παρακαλώ θα το δείτε τώρα, λένε ότι με μια υπογραφή, με μια απλή διαδικασία, το ελληνικό κράτος παραλαμβάνει 170 εκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ αυτών παραλαμβάνει λογαριασμού του κυρίου Λαβρεντιάδη, 50, 40 και 800 κιλά χρυσό σε θηρίδα μεγάλης τράπεζας. 800 κιλά χρυσό. Σε μονότουβλα. Τα παραλαμβάνει όλα το ελληνικό δημόσιο. Επειδή δεν είμαι πια μικρής ηλικίας και έχω ασχοληθεί πολύ με θέματα τέτοια και έχω παρακολουθήσει και στον διεθνή χώρο, αν θέλετε, ως δημοσιογράφος διάφορα, ξέρω ότι όταν πάει κάποιος Μάλντορφ ή κάποιος τραπεζίτης ή κάποιος που διέπραξε οικονομικό έγκλημα ή χρηματιστηριακό έγκλημα ή τον έπιασε το IRS στην Αμερική, πάει ενώπιον ενός δικαστηρίου που λέει 100 εκατομμύρια δολάρια. Ανατριχιάζει ο συνήγορος, κοιτάει στα μάτια τον Μάλντορ, λέω ένα όνομα που είναι στη φυλακή 600 χρόνια τώρα, και του λέει, κάνει έτσι ο άλλος και λέει 100 εκατομμύρια εγγύηση. Εδώ λοιπόν, προκειμένου ένας άνθρωπος ο οποίος θα πεθάνει μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού, λόγω της ασθένειας που έχει, έχει ασθένεια εκφυλιστική, έχει αμυλοείδωση, έχει ένα είδος καρκίνου του αίματος, έχει μια χρόνια ρευματοειδή αρθρίτιδα, θα πεθάνει μέσα εκεί. Έχει γαντσοχυρία, δεν μπορεί να ουρήσει ούτε να βγάλει το μόριό του στην τουαλέτα, πρέπει να μεταφέρεται. Λέει λοιπόν, να πάω σπίτι να κάνω ειδικές ασκήσεις, θεραπείες, ιστορίες. Τι περιμένει? Να τα πάρετε τα λεφτά. Το σύνολο είναι 52 αρχικά και 170-222. Αν δεν κάνω λάθος, 1,37 σήμερα το δολάριο πρέπει να είναι 300 εκατομμύρια δολάρια. Και λένε οι ελληνικές δικαστικές αρχές άλλα 100. Κυρίες και κύριοι, ο Λαβρεντιάδης είναι στην προδικασία στους 14 μήνες προφυλάκησης και ακουμπάει 300 εκατομμύρια. Άκουγα σήμερα το απόγευμα ότι το κράτος δεν έχει να δώσει ούτε 3 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει φάρμακα. Ο Γεωργιάδης κόβει από παντού με βάση τον μπάτζετ που του έχουν δώσει. Και οι μισοί υπουργοί. Εγώ δεν αντιλαμβάνομαι, να δούμε την αλληλογραφία, πώς λέει ο Ελβετός, ο οποίος θα ανταδημεύσει στο τέλος τα λεφτά. Γιατί θα πει, πράξεις παράνομες τελεστήσεις σε ελβετικό έδαφος, ό,τι λένε όλοι οι Ελβετοί τώρα. Τι είπανε στο Στουρνάρα? Guys, παιδάκια, είπε η Ελβετίδα, τα παλιά λεφτά δεν πειράζονται.
Και αν αρχίσετε να μιλάτε για παράνομα, δημεύονται. Από την Ελβετία. Θα δημευτούν τα λεφτά και δεν θα τα πάρει η κυρία Αθανασίου το ελληνικό κράτος. Και κύριοι σεβαστοί δικαστές των Αθηνών, άλλα 100, δεν θα τα πάρει τα λεφτά το ελληνικό κράτος. Και είναι 170, παρακαλώ, θέλω να δείτε την αλληλογραφία. Είναι ακουμπημένα και έτοιμα 800 κιλά χρυσάφι. Και εκατομμύρια ευρώ, παρακολουθήστε την αλληλογραφία του Ελβετού, που λέει ότι με μια υπογραφή τα παίρνετε, και από εδώ του δικού μας, του επιχειρηματία, που λέει εκεί είναι, πάρτε το. Μετά το σάλο που προκάλεσε η εισήγηση του εισαγγελέα εφετών Παναγιώτη Καψιμάλη για την αποφυλάκηση του Λαβρέντη Λαβρεντιάδη με εγγύηση μαμούθ 100 εκατομμύρια ευρώ, η υπόθεση παίρνει νέα τροπή. Παρόλο που τις προηγούμενες ημέρες το φως της δημοσιότητας είδαν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο κ. Λαβρεντιάδης δεν έχει τα συγκεκριμένα χρήματα, ο ίδιος επιχειρηματίας δηλώνει εγγράφως πως όχι μόνο τα έχει, αλλά έχει και πολύ περισσότερα. Ο ελεύθερος σκοπευτής παρουσιάζει σήμερα όλη την αλληλογραφία μεταξύ ελβετικών και ελληνικών αρχών, καθώς και την επίσημη λίστα με τις καταθέσεις και τις ράβδους χρυσού που διαθέτει στο ελληνικό κράτος για να αποφυλακιστεί. Σύμφωνα με την αλληλογραφία μεταξύ των δικαστικών αρχών, ο Ομοσπονδιακός Ελβετός Εισαγγελέας δηλώνει ρητά και κατηγορηματικά ότι με δύο μόνο υπογραφές και μια απλή διαδικασία, τα χρήματα του Λαβρέντη Λαβρεντιάδη που βρίσκονται στη χώρα μπορούν να περιέλθουν στην Ελλάδα. Αν η παραγγελία είναι έγκυρη και η μεταφορά εκτελέσιμη, οι ελβετικές αρχές αιρούν τη δέσμευση. Η απόδοση μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή. Η συγκατάθεση του επιχειρηματία υπάρχει. Με επίσημη δήλωση του από τον Κορυδαλό στις 10 Φεβρουαρίου, ο Λαβρέντης Λαβρεντιάδης τονίζει ότι επιθυμεί τη μεταφορά των περιουσιακών του στοιχείων ύψους 162 εκατομμυρίων ευρώ, δίνοντας μάλιστα αναλυτικές οδηγίες και στοιχεία. 51 εκατομμύρια ευρώ στη Σικαμπούρη, 53 εκατομμύρια ευρώ στη Ζυρίχη, 16 εκατομμύρια ευρώ στο Γιβραλτάρ, 862 κιλά χρυσού αξίας 31 εκατομμυρίων ευρώ, 5 εκατομμύρια δολάρια στη Γερμανία, 1.800.000 ευρώ κατατεθειμένα στην τράπεζα BNP, 3.500.000 ευρώ στην Dresdner Bank και 1.000.000 ευρώ κατατεθειμένο στην τράπεζα Gotardo. Το δημόσιο λοιπόν μπορεί να πάρει τα χρήματα από την Ελβετία από τη στιγμή που έχει και τη συγκατάθεση του επιχειρηματία. Γιατί όμως δεν το κάνει, τι συμβαίνει, τι κρύβεται. Κυρίες και κύριοι, κάτι συμβαίνει με την υπόθεση του Λουαλούα που λέω εγώ, του Λαβρέντη Λαβρεντιάδη. Κάτι συμβαίνει. Κάποιοι θέλουν να πεθάνει μέσα στη φυλακή ή κάποιοι θέλουν να μειώσουν το προσδόκιμο ζωής και να φύγει με καμιά επιπλοκή λοιμόξεων. Κάποιοι δεν θέλουν ο Λαβρεντιάδης να βρίσκεται ούτε υπό περιοριστικούς όρους, ούτε κάτω από περιοριστικούς όρους. 300 εκατομμύρια κατάθεση επιστροφή στο ελληνικό δημόσιο, 300 εκατομμύρια δολάρια, όλα αυτά που είδατε, είναι μια υπογραφή του ελληνικού δημοσίου. Πηγαίνει ο σεβαστός δικαστής των Αθηνών και λέει: θέλω άλλα 100. Εκεί αρχίζεις, κάτι δεν πάει καλά εδώ στον περιραίοντα χώρο. Και προσέξτε να σας πω κάτι. Υπάρχει σήμερα, θα σας το δείξω σε λίγο, αφού πάμε πρώτα όμως στον κύριο Δημητρακόπουλο, τον συνήγορο, τον εκλεκτό, τον διακεκριμένο ποινικό λόγο. Κύριε Δημητρακόπουλε, έχετε μπλακεί καθόλου στην υπόθεση του Λαβρεντιάδη τον τελευταίο καιρό? Ναι, μαζί με τον καθηγητή, τον κύριο Μιλωνόπουλο και τον Δημήτρη τον Παπαδέλη, ναι, τον συνάδελφο, είμαστε πληρεξούς δικηγόροι. Μάλιστα, πείτε μου κάτι. Γιατί ένας άνθρωπος που καταθέτει 220 εκατομμύρια ευρώ ή 300 εκατομμύρια δολάρια, αν δεν κάνω λάθος, 310 πρέπει να είναι, δεν μπορεί με τέτοια εγγύηση να πάει σπίτι του με περιοριστικούς όρους, με φρουρά, με οτιδήποτε, προκειμένου να μην πεθάνει στο νοσοκομείο κρατουμένων, γιατί θα πεθάνει. Εγώ εύχομαι να διαψευστώ, αλλά μειώνεται συνεχώς το προσδόκιμο ζωής του με βάση αυτές τις ασθένειες που υπάρχουν από τους ιατροδικαστές και έχουν κατευθεί και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρώπης. Γιατί δεν βγαίνει, δηλαδή τα άλλα 100 τι είναι? Γιατί δεν παίρνει δηλαδή η ελληνική δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή τα 170. 170 είναι αυτά που ανέφερα. 170. Ναι. Εγώ θα σας έλεγα το εξής, κύριε Τράγκα. Με 3 εκατομμύρια ευρώ, ναι, έγινε, ξέσπασε μια θύελα, διότι ήθελε ο κύριος Γεωργιάδης να βάλει 20 ευρώ είσοδο στα νοσοκομεία. Μάλιστα. Και δικαιολογημένα επαναστάτησε η ελληνική, μάλιστα, κοινωνία. Μάλιστα. Διότι και τα 20 ευρώ δεν, ναι, είναι διαθέσιμα στο μέσο πολίτη. Ναι. Για να μπορέσουν να έχουν μια είσοδο στα νοσοκομεία. Για 3 εκατομμύρια.
Και αναρωτιέμαι και εγώ και το έχω πει επανειλημμένως, εδώ έχουμε 200 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Να μιλάμε σε ευρώ, ας αφήσουμε τα δολάρια. Είναι και τα 52 που επεστράφησαν τα αρχικά. Ακριβώς. Συνολικά 220 ναι. εκατομμύρια ευρώ που δυστυχώς, μέχρι στιγμής, εδώ και 2 χρόνια, οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν βρει τον τρόπο να έρθουν στην Ελλάδα, ενώ ο κύριος Λαβρεντιάδης έχει δώσει ανέκλητη εντολή. Που ανέκλητη εντολή σημαίνει ότι δεν πρόκειται, δεν έχει τη δυνατότητα να την ανακαλέσει ποτέ, να έρθουν τα χρήματα αυτά πίσω. Και αναρωτιέμαι κι εγώ, όπως και ο νομικός κόσμος, τι κάνει. Ανέκλητη, παρακαλώ πολύ να επαναληφθεί και να υπογραμμιστεί. Ξέρετε για ποιο λόγο. Εντολή. Δεν είναι για το θέμα μόνο. Μπορεί να μην λεγόταν Λαβρεντιάδης, να λεγόταν Παπαδόπουλος ή Γεωργακόπουλος. Το θέμα είναι ότι για την υπόθεση του Λαβρεντιάδη υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Που κάνουν εντύπωση σε πολύ κόσμο. Παραδείγματος χάρη, πώς είναι δυνατόν σε προδικαστική φάση, προδικασία, ένας άνθρωπος με αυτή την ασθένεια που έχει να βρίσκεται στη φυλακή και να μην πηγαίνει ούτε ιατροδικαστής του δημοσίου να τον εξετάσει. Κύριε Τράγκα. Έχει μία ασθένεια, παρακαλώ πολύ, θέλω να δείχνω τις φωτογραφίες που πήγαν στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Διότι ο Λαβρεντιάδης μεταφέρεται από τον τρίτο όροφο στο ισόγειο να κατουρίσει. Αυτό δεν γίνεται ούτε στην κοιλάδα του Πεσαβάρ, ούτε στην Κανταχάρ, ούτε σε υποσαχάριες περιοχές. Θα όφυλαν οι δικαστές και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως γίνεται σε άλλες χώρες, να του παρέχουν. Ο Λαβρεντιάδης πάσχει από μία νόσο που να μην σου τύχει. Του είπαν κάποτε οι γιατροί ότι 20 χρονών θα είναι σε καροτσάκι και 30 στον τάφο. Συμπτωματικά δεν είναι. Αυτές οι φωτογραφίες που βλέπετε, παρακαλώ πολύ να δουν και τα χέρια του οι τηλεθεατές για να το καταλάβουν μια και καλή. Αυτό το πράγμα του προκαλεί λοιμώξεις και επιπλοκές συνεχής. 3 φορές έχει πάει να φύγει από στον άλλο κόσμο και έχει επιστρέψει. Γιατί δεν έχει μέσα, ρωτάω αν έχει μέσα το κράτος να τον περιθάλψει. Δεν έχει κανένα κέντρο ειδικό. Να τον περιθάλψει. Κύριε Τράγκα, είναι ήρωες μέσα. Κύριε Τράγκα, θέλω τον λόγο. Αυτές οι φωτογραφίες τις οποίες δείχνετε δεν ζωγραφίζουν με ακρίβεια την πραγματικότητα. Εάν τον δείτε όπως εμείς τον έχουμε δει συνήγοροι του, δεν περιγράφεται η πραγματικότητα. Αυτό εγώ που δείχνω. Αυτό δεν είναι τίποτα. Εγώ αυτό που δείχνω, γαλλοκυρία. Τα χέρια δεν ανοίγουν, δεν μπορεί να πιάσει ούτε το μόριό του να ουρήσει. Μεταφέρεται από Αλβανό. Ισοβίτη στο ισόγειο για να ουρήσει, να του κατεβάσει το παντελόνι και να τον πάει σαν μωρό παιδί πάλι πάνω στον τρίτο όροφο. Υπάρχει και κάτι άλλο, κύριε Τράγκα. Σύμφωνα με δηλώσεις του γιατρού και των σοφρονιστικών υπαλλήλων, 3 φορές έχει εγκαταλείψει τον κόσμο, ήταν στο τράνζιτ και επέστρεψε. Και αυτά που λέω είναι μια πραγματικότητα. Δεν πάει δημόσιος ιατροδικαστής να τον δει. Εμένα μου προκαλεί περιέργεια η βάσανος που επιβάλλεται από πολιτισμένο κράτος και πολιτισμένη δικαιοσύνη που ανήκει σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βάσανος που επιβάλλεται, διότι ποινή θανάτου δεν έχουμε στην Ελλάδα. Ποινή θανάτου δεν έχουμε και μάλιστα με αργό θάνατο, τέτοιο αργό θάνατο. Επομένως λοιπόν έρχομαι και λέω για να πάω και στα πρακτικά του ελληνικού δημοσίου. Εγώ να ξεφύγω από τα ανθρωπιστικά και τα ουμανιστικά και να πάω σε αυτό που πιστεύει πάρα πολύ εδώ και η ύπατη αρμοστία και η διοίκηση. Όπως τα λέγαμε στο μεταξουργείο, τα ντουλά. Για τα ντουλά λοιπόν ακουμπάει 300 εκατομμύρια δολάρια και απορώ την ώρα που πετσοκόβονται οι μισθοί των δικαστών, την ώρα που πετσοκόβονται οι μισθοί όλοι αυτοί, γιατί δεν παίρνουμε τα ντουλά 300 εκατομμύρια δολάρια για να πάει με περιοριστικούς όρους να κοιτάξει δηλαδή κάποιος γιατρός καλύτερα από τους ήρωες. Πρόκειται περί ηρώων μέσα στις φυλακές. Κοιτάξτε, κύριε Τράγκα. Κύριε Τράγκα, να ενημερώνουμε σωστά τον κόσμο. Έγινε πρόσφατα στο γραφείο της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου της Ρέας Κουτζαμάνη που κοσμεί τη δικαιοσύνη μια σύσκεψη. Όπου συμμετείχανε ο αντισαγγελέας αρμόδιος για οικονομικά εγκλήματα Νίκος ο Παντελής, η κυρία Ράικου και άλλοι διακεκριμένοι εισαγγελείς και το πνεύμα, ήταν να δοθεί η δυνατότητα η νομική να έρθουν τα χρήματα πίσω στο ελληνικό δημόσιο. Γιατί όλοι αντιλαμβανόμαστε
ότι έχουμε τεράστια ανάγκη των χρημάτων του κυρίου Λαβρεντιάδη, τα οποία ηρίστον παρόδο, τα χρήματα αυτά είναι φορολογημένα από το ελληνικό δημόσιο και έχουν πάει εκεί εδώ και 5 και χρόνια. Γιατί δεν παίρνουμε μισό τρένο χρυσό? Δεν είναι προϊόν, όχι, δηλαδή, κύριε Δημητρακόπουλε, σε κλίματος. Εγώ θα πάω στα μπακέρα. Γιατί αυτό το κράτος δεν παίρνει μισό τρένο χρυσό? Η απάντηση... ζητάει ο αρμόδιος δικαστής ένα βαγόνι παραπάνω. Η απάντηση ποια Μήπως είναι? Δεν βρει τίποτα στο τέλος. Προσέξτε. Ο δικαστής και το ελληνικό κράτος. Ακούστε, κύριε Τράγκα, στη σύσκεψη αυτή που έγινε σε επίπεδο κορυφής, γιατί συναισθάνεται ο δικαστικός κόσμος, η εκεκριμένη εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ότι πρέπει να έρθουν τα χρήματα στην Ελλάδα, κατέληξαν ότι δεν υπάρχει νομικά η δυνατότητα να επιστρέψουν. Και μπορεί να έχει βάση. Εδώ και 1,5 χρόνο βγαίνουν δικηγόροι και άνθρωποι της κοινότητας. Γιατί λέει ο Ελβετός ότι έχει βάση? Τι είπατε? Μισό λεπτό, γιατί εδώ θα τρελαθούμε. Γιατί λέει ο Ελβετός εισαγγελέας ότι είναι απλή η διαδικασία επιστροφής των χρημάτων? Γιατί δεν γνωρίζει τους νόμους στην Ελλάδα ο Ελβετός εισαγγελέας. Οι νόμοι στην Ελλάδα λένε ότι άμα πεθάνει ο Λαβρεντιάδης είναι καλύτερα. Δυστυχώς. Έτσι φαίνεται λοιπόν. Κύριε Τράγκα. Έχω αρχίσει και το υποπτεύομαι αυτό. Ακούστε, κύριε Τράγκα. Ναι. Αυτή τη στιγμή ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Αθανασίου, γιατί όταν παίρνονται σωστές πρωτοβουλίες, αυτούς τους άνδρες πρέπει δημόσια. Αν θέλετε, ναι, αλλά τη συμβολή τους να τις λέμε. Να σας πω, κύριε Δημητρακόπουλε, είναι στα επειδή σκαριά... σας εκτιμώ, έχετε κάνει 15 δημόσιους επένους σε δικαστές και υπουργούς. Εδώ είναι ένα, εντάξει, ωραία είναι η έπαινη, ωραία τα εγκόμια. Μα δεν με αφήνετε δικαστές, όμως να τελειώσω. Ωραία όλα. Αφήστε το θέμα με. Είναι ότι το ελληνικό κράτος δεν έχει 1 εκατομμύριο να χρηματοδοτήσει φάρμακα για καρκινοπαθείς. Μαζί έχει μια 300 όρθια και δεν την παίρνει. Αυτή είναι, αν θέλετε, η πλημέλεια τόσων ετών. Προσέχτε. Ποιον? Των νομοθετών που δεν έχουν ψηφίσει αυτόν τον νόμο εδώ και 2 χρόνια. Στο καινούριο νομοσχέδιο που κατέθεσε ο Αθανασίου, γι' αυτό εγώ δημόσια λέω συγχαρητήρια στον συγκεκριμένο άνθρωπο χωρίς καμία ιδιοτέλεια, με την ποινική συνδιαλλαγή θα υπάρξει το νομοθετικό πλαίσιο να έρθουν αυτά τα χρήματα στην Ελλάδα. Σε λίγο, αλλά πρέπει να ψηφιστεί. Σε λίγο, αλλά το σε λίγο καθυστέρηση, σημαίνει... Με καθυστέρηση 2 ετών βέβαια. Άμα τυχόν πεθάνει ο Λαβρεντιάδης στις φυλακές, τα θέμα. Λεφτά θα δημευτούν από τους Ελβετούς ή θα πάνε σε άλλες τσέπες. Είστε σωστά πληροφορημένος. Ή θα πάνε σε άλλες τσέπες. Ακούστε, κύριε Τράγκα, είστε σωστά ενημερωμένος. Ο εισαγγελέας της Ελβετίας δημιουργεί προσκόμματα, λέει ότι δήθεν είναι προϊόν νομιμοποίησης μαύρου χρήματος και θέλει να τα κρατήσει στην Ελβετία. Πρέπει οι ελληνικές αρχές να ενεργοποιηθούν για να δουν τα χρήματα στην Ελλάδα. Και σε αυτό ο κύριος Λαβρεντιάδης ό,τι μπορούσε το έχει κάνει. Ναι. Την υπογραφή του ανέκλητα να έρθουν. Να μείνουμε έως εδώ. Δυστυχώς όμως, προσέξτε. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα, κύριε Δημητρακόπουλε. Να το συνεχίσουμε όμως, γιατί τώρα θα μπούμε στον πυρήνα της συζήτησης. Όχι, να το πυκνώσετε όμως, γιατί είναι πολλά τα θέλετε θέματα. Θέλετε να το τελειώσουμε τώρα ή να κάνουμε 5-10 λεπτά μετά το διάλειμμα? Όχι τώρα. Αν θέλετε, πυκνώστε το, καταλήξτε εδώ. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή με την εγκυοδοσία των 100 εκατομμυρίων που ο κύριος Καψιμάλης πρότεινε προς το Δικαστικό Συμβούλιο, αν θέλετε, επειδή μιλάω με συναδέλφους από την Αμερική, από την Ελβετία, τη Γερμανία και τη Γαλλία, αυτή η πρόταση δημιούργησε, αν θέλετε, θυμηδία, γέλιο. Είναι εξωπραγματική, εξωφρενική. Ο Μέιντοφ, όπως είπατε, ο Αμερικάνος χρηματιστής, ο οποίος κατηγορεί... Μάιντοφ ή Μέιντοφ, αναλόγως πώς θα πείτε το A. Ναι. Λοιπόν, αυτός ο χρηματιστής είχε κάνει μια υπεξαίρεση 10 δισεκατομμυρίων ευρώ και η εγγύηση που του βάλανε ήταν γύρω στα 5 με 10 εκατομμύρια δολάρια. Ναι, αλλά δικάστηκε 600 χρόνια. Ακούστε, μετά, εντάξει, αυτό επιρρωνεί το δικό μου επιχείρημα. Ενώ του βάλανε 600 χρόνια, του βάλανε εγγύηση 5 εκατομμύρια. Εδώ ο κύριος Λαβρεντιάδης δίνει 220 εκατομμύρια πίσω νόμιμα και προσέχτε, η εγγύηση των 100 εκατομμυρίων είναι μια εγγύηση η οποία μόνο σοβαρή δεν μπορεί να αξιολογηθεί. Γελάει όλος ο κόσμος, όλοι οι δικηγόροι με τους οποίους έχω μιλήσει στην Ευρώπη και από την άλλη μεριά ξέρετε τι λένε και ειρωνεύονται. Μήπως τελικά κακώς σας ενισχύουμε σαν χώρα όταν έχετε τη δυνατότητα και βάζετε εγκυοδοσίες 100 εκατομμύρια που τέτοιες εγκυοδοσίες δεν έχουν μπει σε καμία άλλη χώρα του πλανήτη. Καταλήγοντας, αυτές οι εγκυοδοσίες ουσιαστικά που οδηγούνε είναι σαν να λένε στο Λαβρεντιάδη πέθανε μέσα στη φυλακή. Το είπαμε. Νομίζω κάτι όμως, συμβαίνει στην νομίζω υπόθεση. Όμως, δεν μπορείτε όμως, να το πείτε εσείς, το λέω εγώ. Κάτι συμβαίνει στην ιστορία. Κύριε Τράγκα, επιστρέψε μου. Μείνετε εδώ, δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Τράγκα. Μια κουβέντα να πούμε. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Όπως να είστε κι εσείς βέβαιος ότι υπάρχουν δικαστές στη χώρα οι οποίοι απονέμουν δίκαιο. Κάποιες ακρότητες και ακρισίες 2-3 εισαγγελέων που σας έχω ξαναπεί πάλι δεν μπορούν να μαυρώσουν το έργο των Ελλήνων
των δικαστών. Ξέρετε ότι σας εκτιμώ, δύο φορές που σας έχω ακούσει και τις δύο φορές έχετε κάνει σφοδρότατες επιθέσεις εναντίον δικαστών. Όχι, κριτική κάνω. Όχι, όχι, συγκεκριμένων εισαγγελέων. Εμπιστοσύνη να έχουμε στους Έλληνες δικαστές. Ακρισία υπάρχει σε δύο-τρεις εισαγγελείς. Μια εισαγγελέως ήταν σφοδρότατη. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δημητρακόπουλε. Πάμε σε διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, σήμερα έχω την τιμή να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο τον κύριο Νότι Μαριά, βουλευτή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, τον οποίο έχω εδώ αριστερά μου, μαζί με τον κύριο Φαΐλο Κρανιδιώτη, δικηγόρο, και ελπίζω από ό,τι μαθαίνω και ευρωβουλευτή, γιατί μου λένε ότι θα κατέβει με τη Νέα Δημοκρατία, δεν τον έχω ρωτήσει ακόμη, θα τον ρωτήσω στον αέρα. Τον καλωσορίζω όμως, του εύχομαι καλή τύχη, good luck σε όλους. Επίσης εδώ αριστερά έχω, προσέξτε, τον κύριο Νικόλα Ομάτσι, είναι πρέσβης επί τιμή. Πρώην αναπληρωτής διευθυντής του ΙΔΑΣ Υπουργείου Εξωτερικών. Ήταν ο άνθρωπος, αναπληρωτής γενικός διευθυντής, της υπηρεσίας που μοίραζε τα λεφτά στις ΜΚΟ. Και είχε ένα ενδιαφέρον η παρουσία του και ειδικό βάρος, θα έλεγα, απόψε στην εκπομπή. Καθίστε, ήρεμα, θα πούμε αρκετά. Επίσης εδώ αριστερά ο κύριος Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος, διεθνολόγος δημοσιογράφος, τον οποίο έχω καλέσει για την υπόθεση των παρασκηνίων, αν θέλετε, ή των διπλωματικών διεργασιών εκεί στην Κύπρο. Δεξιά, από εδώ, είναι ο κύριος Ήσυχος Κώστας, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, υπεύθυνος για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνα. Σας καλωσορίζω. Καλησπέρα. Ο φίλος μου, ο κύριος Βασίλης Φίλιας, καθηγητής κοινωνικών επιστημών, πρώην πρίτανης του Παντίου Πανεπιστημίου. Τον καλωσορίζω. Βλέπετε, από εδώ είναι η κυπριακή, η ελληνοκυπριακή πλευρά, θα έλεγα. Ο κύριος Περικλής Νεάρχου, πρέσβης επί τιμή. Ήταν πρέσβης της Κύπρου μέχρι το 2010 σε ένα πολύ μεγάλο κέντρο στο Παρίσι. Το 2010 αποστρατεύθηκε, έφυγε. Μέχρι το 2010 ήταν στο Παρίσι. Σας καλωσορίζω και εσάς. Και επίσης ο Χρήστος ο Γαλαζιάς, γνωστός δημοσιογράφος των Αθηνών και των Περιχώρων, που λέω εγώ, ο οποίος έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τα κυπριακά θέματα. Όπως βλέπετε, όλη η παρέα και για τα ΜΚΟ που θα κουβεντιάσουμε, αλλά και αν θέλετε για το κυπριακό, το οποίο κρύβεται από αυτά που βλέπετε στις τηλεοράσεις, από όσα βγαίνουμε εμείς όλοι τις δημοσιογραφίες και λέμε, κρύβεται από πίσω, αν θέλετε, στη Χόβολη, ψήνεται ο Κόφι Ανάν 2 και κατά πάσα πιθανότητα με τουρκικές δυνάμεις επί ευρωπαϊκού εδάφους, δηλαδή της Κύπρου μας. Θα πάμε όμως πρώτα στις ΜΚΟ. Κυρίες και κύριοι, στις ΜΚΟ μέσα, ψηλαφούμε, ανοιχνεύουμε πρόσωπα του περιβάλλοντος του κυρίου Παπανδρέου. Ο κύριος Παπανδρέου κάθε τόσο την αστόρθει και λέει τι πράγματα είναι αυτά. Όμως και το ζεύγος Γρυβαία ήταν συνεταίροι του αδερφού του, του Αντρίκου, και δραπέτες τώρα στο Λονδίνο, και ο έγκλειστος πλέον στις φυλακές, προφυλακισμένος ο άνθρωπος, δεν έχει δικαστεί ούτε καταδικαστεί, ο κύριος Τζιβελέκος της εξόρμησης, κολλητός Πασόκ, δηλαδή στον περιβάλλον Γιώργου Παπανδρέου. Και όταν βλέπεις ότι φύονται τέτοιοι καρποί και αναπτύσσονται τέτοια άνθη στο θερμοκήπιο, ας πούμε, το πράσινο, το καταπράσινο της ανάπτυξης, αντιλαμβάνεσαι ότι κάπου τσιμπιέσαι. Κυρίες και κύριοι, όμως, μου έκανε εντύπωση κάτι σήμερα το απόγευμα και θέλω να το δείτε. Ένας βουλευτής έχασε το φως του από νάρκη. Ο Κουρουμπλής, ο Παναγιώτης του ΣΥΡΙΖΑ. 10 χρονών παιδάκι σε μια γέφυρα στο Αγρίνιο. Ένα διπλανό παιδάκι του χτύπαγε μια νάρκη, γερμανική νάρκη. Μου είπε λοιπόν ο Παναγιώτης ο Κουρουμπλής πως 10 χρονών έχασε το πολύτιμο αυτό αγαθό της Οράσεως και ταυτόχρονα εκεί που πήγε σε μια σχολή το 80% των παιδιών στη σχολή τυφλών ήταν από νάρκες. Προσέξτε, δίναμε λεφτά για απονάρκοθέτηση. Και μακάρι να πηγαίναν σε καλό σκοπό, αλλά δεν πηγαίναν, πηγαίναν σε τσέπες. Για απονάρκοθέτηση στην Αμπατίγε, στο Ιράκ, από ό,τι διαβάζω, στη Βοσνία. Στην Ελλάδα δεν έχουμε κάνει απονάρκοθέτηση. Και το κυριότερο, αυτοί οι ούνοι, αυτοί οι βάρβαροι, αυτές οι δυνάμεις κατοχής δεν έχουν δώσει ποτέ ένα φράγκο οι Γερμανοί για να γίνει απονάρκοθέτηση στην Ελλάδα. Δείτε τι μου είπε ο Παναγιώτης ο Κουρουμπλής, ο οποίος έχασε το φως του
και το ψάξε το θέμα και μίλησε και στους Γερμανούς, στα γερμανικά μέσα, για τις ευθύνες, ότι όταν έφυγαν ούτε ένα φράγκο δεν έδωσαν, κυρίες και κύριοι, για να αποναρκοθετήσουν τις ελληνικές περιοχές. Ούτε πολεμικές αποζημιώσεις, ούτε τα κλεμμένα από την Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος, ούτε το χρυσό, ούτε ένα φράγκο. Και σκοτωνόντουσαν παιδάκια πίσω μετά τον πόλεμο, και ένα από αυτά έχασε το φως του και είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Δείτε τον. 1961, ηλικία 10 ετών, μια παρέα 17-8 παιδιών στη γέφυρα του Αχελός, στην παλιά γέφυρα η οποία θεωρείται ο δεύτερος κόμβος μετά το Γοργοπόταμο, η οποία ήταν ναρκοθετημένη κατά την περίοδο της κατοχής και την οποία βέβαια πρέπει να σας πω, γέφυρα που είχε τελειώσει, είχε κατασκευαστεί 3 χρόνια πριν ξεκινήσει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, την ανατείναξαν οι Γερμανοί στην υποχώρησή τους για να δυσκολέψουν τις δυνάμεις. Να δυσκολέψουν τις δυνάμεις, ναι, που τους αποθούσαν. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Και βρέθηκε να είναι εκεί πέρα, την πάτησε στην Άργη Γη ή την πάτησε άλλο παιδάκι. Βέβαια, όχι, τη βρήκαμε στο ποτάμι. Εκεί πριν από 4 χρόνια από το ατύχημα είχαν σκοτωθεί άλλα 2 παιδιά από το χωριό. Πρέπει να σας πω, δε, όταν πήγα στη σχολή τυφλών, το 80% των παιδιών είχαν χάσει το φως τους, είχαν χάσει τα χέρια τους από νάρκες, εγκαταλειμμένες. Προσέξτε τη συγκλονιστική, αυτή τη στιγμή, αυτά που λέει είναι συγκλονιστικά ο κύριος Κουρουμπλής. Εδώ οι κρατούντες πολιτικοί έδιναν λεφτά για αποναρκοθέτηση, λοιπόν, ξένων περιοχών. Κύριε Τράγκα, αυτή είναι εκείνο που πρέπει να σας πω είναι ότι οι φίλοι μας οι Γερμανοί και έστειλα μία επιστολή, η οποία δεν έχει δημοσιευθεί, στους Γερμανούς βουλευτές, ως βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Και τους είπα τότε με την ιστορία εδώ με το χρέος και τα λοιπά, για τη συμπεριφορά αυτή που επιδεικνύουν απέναντι στην Ελλάδα, ότι ούτε ένα μικρό πρόγραμμα η Γερμανία δεν εξασφάλισε τότε στην Ελλάδα, στη φτωχή Ελλάδα, για να υπάρξει μία συγκέντρωση όλων αυτών των βλημάτων, των εγκαταλειμμένων στα χωράφια, στους κάμπους, στα ποτάμια, με συνέπεια να χάνουν τόσα νέα παιδιά τα μάτια τους, τα χέρια τους, τα πόδια τους. Όταν πήγατε εσείς στη σχολή τυφλών, ήταν το 80% εκεί πέρα, τα παιδιά ήταν από νάρκες και βλήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Βεβαίως. Γράψατε περισσότερες από μία επιστολή στους Γερμανούς. Έγραψα μία επιστολή για την αποναρκοθέτηση των περιοχών. Λοιπόν, γιατί σε όλους τους Γερμανούς βουλευτές, ναι, λέγοντάς τους, θυμίζοντάς τους ότι ούτε αυτή τη στοιχειώδη υποχρέωση απέναντι στην Ελλάδα δεν επετέλεσαν, αφήνοντας πίσω με την αποχώρησή τους να τους θυμόμαστε ορισμένα δώρα, όπως τους είπα σε μια, και σε μια τηλεοπτική εκπομπή της γερμανικής τηλεόρασης. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να σας πω ότι δεν είμαι αντίθετος σε ένα πρόγραμμα πραγματικό που θα μπορούσε πραγματικό να γίνει. Πραγματικό. Έχετε απόλυτο δίκιο, ούτε εγώ. Έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα οφείλω να σας πω, αγαπητέ κύριε Κουρουμπλή, και τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Αποδεικνύεται ότι, ναι, πάρθηκαν αυτά τα λεφτά και δεν έπιασαν και τόπο, διότι αποδεικνύεται από τα στοιχεία που τουλάχιστον εγώ έχω υπόψη μου ότι οι πρεσβείες μας ενημέρωσαν την κυβέρνηση ότι δεν τους είδαν καν αυτούς που υποτίθεται θα υλοποιούσαν. Τα συνεργεία τα οποία έπαιρναν, υποτίθεται θα έπαιρναν αποζημιώσεις, ναι, για να πάνε να αποναρκοθετήσουν. Προσέξτε, δεν είμαστε αντίθετοι. Έτσι, σε ένα πραγματικό πρόγραμμα. Σε ένα πραγματικό πρόγραμμα. Αλλά όλες αυτές ήταν δυστυχώς φάμπρικες κερδοσκοπίας διαφόρων φύλων των κυβερνήσεων. Το ερώτημα είναι, κύριε Τράγκα, γιατί δεν προεβλέφθη να υπάρχουν υποχρεωτικά παραστατικά όλων αυτών των φορέων, που υπάρχουν και φορείς ανάμεσά τους που έχουν κάνει καλό έργο. Μην είμαστε συλλήβοι. Κύριε Κουρουμπλή, για πείτε μου κάτι. Ήταν οριστική απώλεια. Ναι, ναι. Οριστική απώλεια, ναι, της οράσεώς σας τότε, ναι, ναι, από, ναι, την Άρκη. Την πατήσατε, ναι, ναι, εσείς ή δίπλα άλλος? Όχι, ήμασταν 7 παιδιά. Ναι. Το ένα σκοτώθηκε, την επεξεργαζόμασταν. Ναι. Εγώ ήμουν τότε 10 ετών και ο φίλος μου που σκοτώθηκε ήταν 10 ετών.
Ήταν καθόταν καθιστό, τη χτυπάγανε, τη χτύπαγε ανάμεσα στα πόδια. Α, τη χτύπαγε κάποιο παιδί εκεί πέρα, έτσι. Τη χτύπαγε κάποιο παιδί, είσαι εγώ ήμουνα δίπλα. Και πολύ περίεργο, ήμουνα από πάνω, τον κοιτούσα και οι φωτιές, φωτιά, τα χώματα, οι πέτρες ήρθαν στα μούτρα μόνο. Τα χώματα και οι πέτρες ήρθαν στα. Και η φωτιά ήρθε στο πρόσωπό σας. Και η φωτιά. Πήγατε σε σχολή τυφλών και έχετε ένα. Έχω παρατηρήσει εδώ και πολλά χρόνια που κάνουμε παρέα, τηλεοπτική παρέα βέβαια εδώ. Έχω παρατηρήσει ότι έχετε ένα μεγάλο ψυχικό θάρρος. Ένα απόθεμα μεγάλου ψυχικού θάρρους και στην πολιτική και γενικότερα στη ζωή σας. Θα έλεγα ότι αυτό το πράγμα που οπωσδήποτε σας τύχησε. Το αντισταθμίσατε με την προσφορά σας. Οι Εγγλέζοι, κύριε Τράγκα, λένε μια ρίση, τα προνόμια των δυσπρονομίων. Δεν παραιτήθηκα ποτέ στη ζωή μου μπροστά σε οποιαδήποτε δυσκολία. Έσπασα τα μούτρα μου. Φυσικό ήταν. Μέσα στην πορεία της ζωής θα έχεις και αποτυχίες, αλλά ποτέ δεν κοίταξα πίσω, ποτέ δεν κοίταξα πάνω περιμένοντας το μάνα. Δούλευα αποφασισμένος να κάνω αυτά που εγώ ήθελα στη ζωή μου. Πάμε γρήγορα στο τμήμα του Υπουργείου των Εξωτερικών. Καλησπέρα κύριε Παπαντρέου. Πάμε γρήγορα στο τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών. Καλησπέρα πάλι σε όλη την οικογένεια Παπαντρέου. Στον κύριο Μάτσι Νικόλαο, πρέσβη επιτιμή. Κύριε Μάτσι, είστε αναπληρωτής. Υπήρξατε το 2011. Έτσι. Το 2011, από τον Μάιο, αν θυμούμε καλά. Γιατί θα κοιτάτε το φακό σας, ναι. Μέχρι τον Ιούλιο. Ναι. Δεν ευδοκίμησε η εκεί η υπηρεσία μου, διότι. Στην κυριολεξία ξεδιώχθην. Όχι, μετά πείτε μου, θέλω σας παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη να ακολουθείτε τις ερωτήσεις μου. Παρακαλώ. Πείτε μου κάτι, εσείς είσαστε επί Υπουργέ Λαμπρινίδη. Δεν θυμούμαι αν ήταν ο Λαμπρινίδης ή ο Ντρούτσας τότε, πάντως έφυγα επί Λαμπρινίδη. Επί Λαμπρινίδη φύγατε. Ναι. Εσείς είσαστε αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής στην υπηρεσία που μοίραζε λεφτά στη ΜΚΟ. Στην ΙΔΑΣ. Στην ΙΔΑΣ. Αυτή μοίραζε. Πόσες ήταν οι ΜΚΟ εκείνη την εποχή στο Υπουργείο των Εξωτερικών? Κανείς δεν μπορούσε να τις μετρήσει. Κανείς δεν ήξερε. Κανείς δεν μπορούσε να μετρήσει τις ΜΚΟ. Ήταν και ΜΚΟ που διεύθυναν συγγενείς πολιτικών προσώπων. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Αληθεύει ότι αδελφοί πολιτικού εδώ στην Ελλάδα. Είχε φτιάξει μεγάλο σχολείο στην Αιθιοπία με 600.000 ευρώ. Όχι μεγάλο σχολείο, 100 τετραγωνικά μέτρα με. Α, με σχολείο, με είπα για μεγάλο σχολείο. Με χωμάτινο δάπεδο. Ναι, ήταν και αδελφή μεγάλη πολιτικού εδώ. Αυτό, η οποία τσίμπησε 600.000 ευρώ για να παράσχει το έργο των 100 τετραγωνικών. Για αυτό το χτίσμα. Και ζητήθηκε μάλιστα από τον εκεί πρέσβη να βεβαιώσει ότι αυτό κόστιζε τόσο. Και ο εκεί πρέσβη, και εκτό του ότι δεν μπορούσε. Με συγχωρείτε πολύ, αδελφή Ελληνίδας πολιτικού, 600 χιλιάρικα, σχολείο 100 τετραγωνικών, κυρίες και κύριοι, στην Αιθιοπία, εζητήθη από τον εκεί πρέσβη να βεβαιώσει το κόστος κατασκευής στην μακρινή Αβυσσινία, όπου, ναι, στην χώρα του Χαϊλέ, πώς το λέγαμε, Σελασιέ. Λοιπόν, πού να στείλει ο πρέσβης χαρτί? Πεςτε μου, κύριε Μάτσι, παρακαλώ, αληθεύει ότι καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στενός φίλος της οικογένειας Παπανδρέου, είχε 50 ΜΚΟ, περίπου. 50 ΜΚΟ μόνο από το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν ξέρω από τα άλλα Υπουργεία πόσες έχει. Πώς τις σύλλεγχε? Δεν ξέρω. 50 ΜΚΟ, 50, δεκάδες. Πεςτε μου κάτι, σας παρακαλώ. Εσείς παίρνατε μέρος στις συσκέψεις κατά τις οποίες γινόντουσαν συζητήσεις για την ενίσχυση όλων αυτών και τη χρηματοδότηση των ΜΚΟ? Εγώ γενικά δεν καλούμαι να συμμετάσχω στις συζητήσεις. Γιατί δεν παίρνατε μέρος, παρακαλώ? Αλλά αφού πέρασαν 2-3 εβδομάδες, με είχαν στον αποκάτω όροφο, πίσω, να μην με βλέπουν χειρολεκτικά, ούτε γραμματεία, τίποτα δεν είχα. Παρετήρησα. Είσαστε ρηγμένος, δηλαδή, εκτός συμβουλίου τίποτα, των χορηγήσεων? Δεν θέλανε να μαθαίνω τίποτα. Και όταν τους ζητούσα και έγγραφα, δεν μου δίνανε. Είχατε ζητήσει έγγραφα, κύριε Μάτσι? Είχα ζητήσει συγκεκριμένα έγγραφα. Διότι παρακαλώ να μπει και το όνομα του κυρίου. Παρακαλώ να έχετε εναλλαγές, ναι, κύριε Ξυκάκη. Είχα ζητήσει έγγραφα και επανειλημμένος για να δω και το παρελθόν της ΙΔΑΣ. Ήξερα ότι ήταν αμαρτωλό.
Είχα την αφελή φιλοδοξία να το διορθώσω. Λέω, αφού είμαι και στο τέρμα της καριέρας μου, να κάνω κάτι. Να προσθέσω ότι είσαστε πρέσβης στο Μόντρεαλ ή στην Οτάβα, που είσαστε? Ήμουν πρέσβης στον Διεθνή Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, τον ΙΚΑΟ, που εδρεύει στο Μόντρεαλ. Και στη συνέχεια πρέσβης της Ελλάδας στον Καναδά, στην Οτάβα. Στην Οτάβα. Μάλιστα. Έρχεται λοιπόν ο πρέσβης από την Οτάβα και τον κάνει αναπληρωτή γενικό διευθυντή. Όχι, αφού με κράτησαν περίπου 7 μήνες στο σπίτι. Σας κράτησαν 7 μήνες στο σπίτι. Ναι. Εντάξει, πάλι καλά. Να σας πω κάτι. Σας πάνε εκεί πέρα. Δεν συμμετέχετε στις συσκέψεις. Όχι, αλλά βλέπω κάθε Τρίτη να εξαφανίζονται όλοι. Και διαρωτάμε πού έχουν πάει όλοι. Είχαν εξαφανιστεί κάποια Τρίτη. Ναι, όλοι του 2011. Όλοι οι τμηματάρχες. Ναι. Οπότε θέλησε μία υπάλληλος να μου ψιθυρίσει στο αυτί ότι κάθε Τρίτη έχουν σύσκεψη. Οπότε ανοίγω την πόρτα και μπαίνω μέσα μια Τρίτη. Και τους λέω, τι πράγματα είναι αυτά που κάνετε? Εφόσον ως αναπληρωτής εγώ δεν πρέπει να συμμετέχω στη σύσκεψη, να ξέρω τι γίνεται, τι θα απαντήσω, πώς θα ενεργήσω. Και στη συνέχεια της αρχές Ιουλίου του 2011 είχαμε πλέον την ανοιχτή σύγκρουση, όταν μας ήρθε χαρτί από τους οικονομικούς εισαγγελείς, το οποίο έθετε συγκεκριμένα ερωτήματα και το οποίο... Σε εσάς ήρθε? Ήρθε σε μένα. Εγώ τότε έτυχε να είμαι ο επικεφαλής της ΙΔΑΣ, διότι... Παρακαλώ να βάλουμε ΙΔΑΣ, η υπηρεσία που μοίραζε τα λεφτά στις ΜΚΟ. Κυρία Ξηκάκη, παρακαλώ, κυρία μου. Και αυτά που λέω μπορώ να τα αποδείξω διαγράφων. Ναι, όχι διαγράφων, ναι. Βεβαίως, και θα αναζητήσουμε τα γραφά σας, αλλά πριν αναζητήσουμε τα χαρτιά και τη χαρτούρα, πείτε μου, σας παρακαλώ, εσείς είσαστε εκεί. Ο από πάνω σας που είναι, διακοπές? Ο από πάνω είχε πάει στην επαυλή του στην Τίνο. Ο από πάνω... Εντάξει, είχε μια επαυλή. Άνθρωπος πήγε στην Τίνο, στο φινάλε, διευθύνσης της ΙΔΑΣ ήταν. Για πείτε μου κάτι. Ναι, ναι. Εσείς παίρνετε τα χαρτιά των οικονομικών εισαγγελέων. Ναι. Και τι σας ζητάνε οι οικονομικοί εισαγγελείς? Και μου βάζουν και προθεσμία εισαγγελείς. Προσέξτε, αυτό έχει σημασία μεγάλη από απόψεως ποινικού δικαίου. Οπότε ζητούν να απαντήσω. Μάλιστα. Συγκαλώ σύσκεψη. Οι τμηματάρχες, οι οποίοι ήσαν οι περισσότεροι συνάδελφοι του πρεσβευτικού βαθμού, με βοήθησαν να συντάξω την απάντηση. Και κατά τη διάρκεια της συσκέψεως, με ειδοποιούν ότι με παίρνει ο κύριος Γενικός Διευθυντής από την Τίνο, που βρισκόταν. Μεγάλη χάρη της Παναγίας, πώς τον λέγαμε. Όχι Παναγία, τον κύριο. Το όνομα δεν το θυμούμε. Θυμούμε το επώνυμό του, λεγόταν Θεοδωράκης. Ναι, σας παίρνει. Ο οποίος δεν είναι πρεσβευτής, δεν ήταν. Όχι, ήταν πολιτικό πρόσωπο διορισμένο. Όποτε έρχονταν τον Πασόκ στην εξουσία, είχε πάντα κάποια θέση. Σας παίρνουν λοιπόν κατά τη διάρκεια της σύσκεψης. Να τα βάζουμε λίγο να τα αφρίζουμε. Και μου λέει ότι δεν θα απαντήσετε στους οικονομικούς εισαγγελείς. Αλήθεια. Από την Παναγία της Τίνου σας το είπε. Ναι. Του λέω. Έλα Παναγία μου. Γιατί σας το είπε να μην απαντήσετε στους οικονομικούς εισαγγελείς? Ναι. Ήταν υπεράνω οικονομικών εισαγγελέων η υπηρεσία που μοιράζει τα λεφτά στην ΜΚΟ. Ναι. Καταρχήν λέω, βρίσκεστε εκτός υπηρεσίας, βρίσκεστε με άδεια και νομίμως είμαι εγώ ο προϊστάμενος. Επομένως δεν θα μου υποδείξετε εσείς τι θα κάνω. Δεν δέχομαι εντολές. Ναι. Δεν έχετε αρμοδιότητα να μου δίνει εντολές πλέον, εφόσον εσείς λείπετε. Είναι ο υφυπουργός, ο υπουργός. Σας φώναξε κανένας υπουργός, κανένας υφυπουργός, ή σας πήρανε συνεχίστηκε η κόντρα και τα συνεχή τηλεφωνήματα. Σας έπαιρνε συνέχεια. Το Θεοδωράκης. Στο τέλος αρνήθηκα εγώ να βγω στο τηλέφωνο και μάλιστα το κρατούσε η γραμματέας του το τηλέφωνο και έλεγα, αρνούμε να συνομιλήσω μαζί σου. Ναι. Αυτός επέμενε ότι δεν πρέπει να απαντήσετε στους οικονομικούς εισαγγελείς. Ναι. Πείτε μου κάτι. Οι αξιότιμοι και σεβαστοί οικονομικοί εισαγγελείς σας είχαν προσδιορίσει ημέρα. Ναι. Απαντήσεως, δηλαδή σας είχαν δώσει όπως σε όλους τους ανθρώπους των υπηρεσιών. Ναι. Εγώ αντιλαμβανόμουν ως νομικός, διότι και εγώ είμαι νομικός, ότι εάν δεν απαντούσα εντός της προθεσμίας, θα είχα ποινική ευθύνη. Ναι. Τελικά τι έγινε? Τελικά με παίρνει ο καθόλου τότε συμπαθής προσωπάρχης του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος αυτός με πήρε από την Ίδρα. Είχαμε μπλέξει τα νησιά. Ήταν όλοι στα νησιά του Υπουργείου Εξωτερικών, γι' αυτό είμαστε και κάργα διπλωματική χώρα. Δεν έχει καμία σημασία. Είναι όλοι στα νησιά. Είναι μια περίοδος διακοπών. Ναι, ο ένας από την Τίνο, ο άλλος από την Ίδρα. Προφανώς, και τι σας λέει? Προφανώς η πολιτική τότε ηγεσία, αυτό είναι δικό μου συμπέρασμα. Φοβήθηκε μήπως έρθουν οι εισαγγελείς και με βρούνε, επειδή βλέπω ότι καθυστερούσα να απαντήσω. Α, μην μπουκάρουνε πάλι στο γραφείο και πού να φέρει την απάντηση. Ο τότε προσωπάκης, λέω, καθόλου έτοιμος συνάδελφος.
Δεν έχω τίποτα μαζί του. Πώς τον λένε, εντολές εκτελούσε το παιδί, δεν έκανε. Ναι, ναι. Κύριο Σαρίς, είναι πρέσβη στην Πράγα τώρα. Ναι. Και μου λέει, Νίκο, έχω εντολή άνωθεν να φύγεις αμέσως από το κτίριο. Πού να πάρει, της Ιδάς, ναι. Να μην βρίσκεσαι corporate εκεί. Δηλαδή, να μην υπάρχει το σώμα, corporate. Λέω να βρίσκομαι άνιμο, εκεί, δηλαδή πώς θα γίνει. Δεν και σας διώξανε έτσι. Όχι, όχι. Όχι, εξαφανιστήκατε. Δεν ήμουν εύκολο παιδί, δεν έφυγα. Ναι. Όχι, όχι. Ναι. Καλά, εύκολο, ξεύκολο, όταν παίρνεις από εδώ, από εκεί πληροφορίες ότι μην πάθουμε κανένα τύχημα στα σανσέρ. Πες στα σανσέρ, ξέρω, τίποτα. Ναι, αυτό θα αποτύχει, ναι. Και σας λέει να φύγετε. Εξηγώ ότι εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δηλαδή, με καλείς να εγκαταλείψω μια μεγάλη διεύθυνση που αποτελείται από τόσους υπαλλήλους που έχουν δύο ορόφους στο κτίριο Αρβανίτη, στην Βασιλική Σοφία, και να φύγω να εξαφανιστώ. Και να... Τι είναι αυτά που μου λες. Θυμούμαι ότι του έκλεισα φιλικά το τηλέφωνο, γιατί καταλάβαινα ότι ο άνθρωπος. Και τελικά. Ναι. Τελικά φτιάχνω μια απάντηση για τους εισαγγελείς. Είχε ζητήσει ο κύριος Θεοδωράκης να του τη στείλουμε με φάξ για να τη δει. Εφόσον, στην Τίνο. Ναι, στην Τίνο. Εφόσον επέμενα εγώ να κάνω απάντηση. Ναι. Όταν την έστειλε, έγινε. Δεν θα τη στείλετε. Δεν το έλεγε σε μένα, το έλεγε στους άλλους υπαλλήλους. Ναι, γενική αίσθηση, πείτε μας κάτι για να προχωρούμε σε κάποια στοιχεία να μπορεί να συναρμολογήσει στο μυαλό του ο μέσος τηλεθεατής. Γενική αίσθηση ότι εν κρυπτό και παραδείστο, δηλαδή γινόντουσαν όλα εκεί μέσα. Κάποιοι συνεδριάζανε, κάποιοι τα δίνανε, παίρνανε άνωθεν εντολές. Οι περισσότεροι υπάλληλοι ήσαν τρομοκρατημένοι. Και όταν ζητούσα εγώ στοιχεία, μου λέγανε ότι έχει γίνει πολιτοποίηση από το ηλεκτρικό συνέδριο εδώ και χρόνια. Και ότι αν έρθουν εδώ οι εισαγγελείς, μου λέγανε συνάδελφοί μου του πρεσβευτικού βαθμού, αλλά υφισταμένοι μου. Αν έρθουν εδώ οι εισαγγελείς, λέει, να ερευνήσουν την Ιδάδλη, το ελάχιστο που θα πάθουν θα είναι υπερκόπωση. Πεςτε μου κάτι, εκείνη την εποχή μέσα στην Ιδάς καθαρίζει ο κύριος Θεοδωράκης ως πολιτικό πρόσωπο, εντάξει. Ναι. Και ξέρει τι γίνεται, παίρνει και αυτός άνωθεν εντολές, ο άνθρωπος δεν λέω. Ναι, ναι. Και στην Τίνο εκεί πέρα και τα λοιπά. Πείτε μου κάτι άλλο, ο κύριος Ρόντος ήταν εκεί. Όχι. Δεν ήταν. Στην εποχή τη δική μου, όχι. Όχι. Αλλά ξέραμε όλοι ποιος είναι. Ήταν φίλος του κ. Παπανδρέου. Είμαστε μικρή γειτονιά του Υπουργείου Εξωτερικών και ξέραμε ποιος είναι ο κ. Ρόντος. Ο κ. Ρόντος ποιος ήταν, γιατί δεν ήταν διπλωμάτης καριέρας. Όχι, δεν είναι διπλωμάτης καριέρας ο κ. Ρόντος. Ήταν ένα σύμβουλος του κ. Παπανδρέου. Άκουσα σε πολλά κανάλια ότι τον είπανε διπλωμάτη καριέρας, δεν έχει καμία σχέση με τη διπλωματία καριέρας. Ναι. Μπορώ να συνεχίσω να σας τελειώσω τι έγινε. Τελειώστε το για να δώσω τον λόγο και σε δύο άλλους ανθρώπους γύρω από αυτό και θα ξανάρθω σε εσάς. Μην νομίζετε. Τελικά, καλός ή κακός, αποφάσισα να βρω μια μέση λύση για να αποφύγω και τη σύγκρουση και ετοιμάζω μια άλλη απάντηση προς τους οικονομικούς εισαγγελείς και τους λέω ότι λόγω του ότι πολύ πρόσφατα ανέλαβα τα καθήκοντά μου και δεν είμαι πλήρως ενημερωμένος, θα σας απαντήσει επί του θέματος ο κύριος Θεοδωράκης, ο οποίος βρίσκεται τώρα σε διακοπές και επιστρέφει την τάδε του μηνός. Ούτως ώστε να υπάρχει μια απάντηση δική μου εντός της προθεσμίας. Αυτό ήθελα εγώ. Ναι. Απαγόρευσε από το τηλέφωνο σε όλη την Ιδάς να πάρουν το φάξ μου και να το στείλουν στους οικονομικούς εισαγγελείς. Το περιέφερα. Ή μάλιστα η γραμμα... Δηλαδή οι οικονομικοί εισαγγελείς αυτού του τόπου ζητούσαν στοιχεία για τις ΜΚΟ και πέφτανε εντολές άνωθ να μην πάρετε, να μην δώσετε απάντηση. Είναι χαρακτηριστικό, έλα, ότι... Παναγία, είναι χαρακτηριστικό ότι η γραμματέα του κ. Θεοδωράκη, η οποία της είπα ότι εκτελεί τώρα καθήκοντα γραμματέα δική μου, όχι του κ. Θεοδωράκη. Εγώ είμαι ο προϊστάμενος, έβαλε τα κλάματα. Τι θέλετε να κάνω, λέει, θα με απολύσουν και ο κ. Θεοδωράκης έχει μεγάλη δύναμη κλπ. Κλπ. Ναι. Ναι, και αρνηθήκαν όλοι. Και βρήκα μια κάποια κυρία σε άλλο όροφο, σε άλλη διεύθυνση. Το έστειλα να σκεφτείτε από αλλού το φαξ, την απάντηση στους οικονομικούς εισαγγελείς. Τη στείλατε τελικά. Αυτή την απάντηση. Τη στείλατε την απάντηση στους οικονομικούς. Ναι, αυτή. Α, τη στείλατε από αλλού. Ναι, δηλαδή αυτή δεν ήθελαν να πω ούτε καν ότι. Δεν θέλανε να απαντήσω τίποτα απολύτως. Μείνετε εδώ. Ναι. Πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι αύξησαν, ότι επί εποχής Γιώργου Παπανδρέου, μην μπερδεύω κιόλας, αυξήθηκαν τα μυστικά κονδύλια του Υπουργείου Εξωτερικών και μάλιστα υπάρχει η ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι αυξήθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια που παρέλαβε ο κύριος εκεί πέρα το Υπουργείο Εξωτερικών περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ. Τα μυστικά κονδύλια είναι για πληροφορίες, ξέρετε, του Υπουργείου Εξωτερικών, να δώσουμε. Είναι δημοσιογράφοι, είναι. Και να μην τρέχει ο κύριος Παπανδρέου να απαντήσει αύριο, γιατί συνοθούνται τόσα κονδύλια που δεν θα μπορέσει να τα τακτοποιήσει σε μια αφηγηματική ροή και να τα δώσει. Είναι τα μυστικά κονδύλια ΜΚΟ, είναι ιστορίες για αγρίους. Πάω στον κύριο Φαΐλο Γρανιδιώτη.
Μισό λεπτό μόνο, δεν τέλειωσε. Με διώξανε αμέσως μετά. Αυτό δεν το είπα το κυριότερο. Εντάξει, αυτό είναι αυτονόητο. Το έχουν καταλάβει όλοι. Δεν είναι ανάγκη να πείτε ότι παραμείνατε. Αυτό το έχουν καταλάβει όλοι. Πάω στον κύριο Φαΐλο Γρανιδιώτη, ο οποίος συμπτωματικά θα έλεγα επί σειρά ετών και από τον πατέρα του. Νομίζω από την εποχή του πατέρα του είχε πελάτη τον κύριο Ρόντο. Έτσι. Είχα πελάτη τον πατέρα του σε μια κληρονομική υπόθεση. Τον έχετε ακόμα τον κύριο Ρόντο πελάτη? Έχει πεθάνει ο πατέρα. Όχι, λέω το γιο. Δεν είναι πελάτη μου, δεν είχε ποτέ υπόθεση. Ακριβώς. Τώρα στην τελευταία υπόθεση που διώκεται για αυτή την ιστορία των ΜΚΟΥ, είναι πελάτη σας, έχει έρθει στο γραφείο σας? Όχι, δεν είναι πελάτη σας. Άρα κακώς διάβασα κάπου ότι ο κύριος Φαΐλος Χανιδιώτης υπερασπίζεται. Όχι, εσείς έχετε δικαίωμα να υπερασπίζεστε σε όποιον θέλετε, είστε δικηγοράρα. Τι να κάνουμε. Αλλά εσείς τον είχε ο πατέρας σας. Τον πατέρα του είχατε. Ο πατέρας είχε μια κληρονομική υπόθεση και τον είχατε πελάτη. Γνωρίζω και τον ίδιο και την αδερφή του. Ναι, αλλά τώρα δεν τον έχετε πελάτη. Δεν τον έχετε πελάτη. Μα δεν έχει υπόθεση. Πώς θα τον έχω? Δεν έχει υπόθεση. Δεν έχει καμία υπόθεση διάτοπο. Όχι, διαβάζω ότι διώκεται. Είναι απλά ανάμεσα στους διωκόμενους. Όταν είχε κληθεί για την υπόθεση που διερευνά το κίνητο σχέδιο της φερόμενης απόπειρας δολοφονίας του Κώστα του Καραμαλή, εγώ επειδή ήταν στο εξωτερικό, με ενημέρωσε και πήγα στον εισαγγελέα που διενεργούσε την προκαταρκτική και του το ανέφερα ότι δεν μπορεί να είναι, ποια μέρα να έρθει και απλά. Έχει καταθέσει για την υπόθεση απόπειρας δολοφονίας του Καραμαλή? Έχει καταθέσει. Παρουσία σας? Παρουσία μου, μάρτυρας ήταν. Δεν δεν είναι κατηγορούμενος. Δεν υπάρχει υπόθεση. Όχι. Όχι, σας ρωτάω γιατί έχει συνδυαστεί η παρουσία του επί εποχής εισβολής Ρώσων στην Οσετία. Και επειδή βρίσκεται ο σύμβουλος του Σακασβίλη, του γνωστού Γεωργιανού Προέδρου, και έχουν συνδυαστεί όλα αυτά. Αυτόν που δάγκωνε τη γραβάτα στο περίφημο μήνυμα. Έχει προβλέψει το πόλεμο 3 μήνες πριν, ενώ ήταν σύμβουλος του Σακασβίλη. Ναι, είχε προβλέψει ο κύριος Ρόδος. Εντάξει. Αλλά θα μείνω εδώ με τον κύριο Φαΐλο Γρανιδιώτη. Θέλω την άποψή σας γύρω από τα ΜΚΟ. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με το συγκεκριμένο ζήτημα ιδιαίτερα. Πολιτικά όμως, επειδή το έχω παρακολουθήσει και έχω γράψει ότι δεν θα έπρεπε να δίνεται ούτε ένα φράγκο χωρίς έναν εξονυχιστικό έλεγχο. Διότι εγώ άκουσα μια εκπληκτική περιγραφή από τον κύριο Μάζη, δηλαδή για τον τρόπο. Δεν έχει τελειώσει, διότι μας μένει η απόλυση, η οποία ήταν κομψή. Ας πούμε, θα την πει σε ναι, δηλαδή, ναι. 50 ΜΚΟ να έχει κάποιος. Ναι, δηλαδή, ήταν πολύ γνωστός καθηγητής, γεμάτος φωτιά. 600.000 φωτιά, ένας άνθρωπος πύρινος. Τόσο ακριβά είναι τα εργατικά στην Αιθιοπία. Δηλαδή, μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Όχι, γιατί δεν σας έχει κάνει εντύπωση ότι έμπαινε μέσα η αδελφή πολιτικού και έπαιρνε 600 για σχολείο στην Αιθιοπία? Δεν σας έχει κάνει εντύπωση ότι γνωστός φίλος των Παπανδρέου είχε 50 ΜΚΟ? Δεν σας έχει κάνει εντύπωση? Είχε και η μητέρα του κυρίου Γιώργου Παπανδρέου, είχε μία για την ειρήνη. Ισχολείται με την ειρήνη. Έχει δημοσιευθεί και το ποσό που έχει περιέλθει ισχυρά οργανώσεω. Δούλευε για την ειρήνη. Εντάξει, τι να κάνουμε. Όλα αυτά θα πρέπει να διερευνηθούν εξονυχιστικά από τους αρμόδιους. Ναι, πολλοί δουλεύουν για την ειρήνη, αλλά λίγοι για τους Έλληνες. Και να δούμε πού πήγαν. Μάλιστα, αυτό είναι τον κύριο Νότι. Παρακαλώ, τον κύριο Μαριά. Λοιπόν, ένα σχόλιο για τους ΜΚΟ. Γιατί νομίζω ότι και ο πρόεδρός σας, ο Καμένος, είχε καταγγείλει κάποτε τα ΜΚΟ και είχε βρει τον πελάτη, αλλά σε ανύποπτο χρόνο ή στο παρελθόν. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα και στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και σε όλα τα Υπουργεία Εξωτερικών υπάρχουν τα περίφημα μυστικά κονδύλια. Έχουμε θέσει ένα θέμα σοβαρό με αφορμή την εκάστοτε ψήφιση του προϋπολογισμού. Εγώ είμαι εισηγητής από την πλευρά των ανεξάρτητων Ελλήνων ότι αυτή η ιστορία με τα μυστικά κονδύλια πρέπει να σταματήσει. Και πρέπει να υπάρχει μια ειδική. Πολλά μυστικά κονδύλια, κύριε Μαριά, πάρα πολλά μυστικά κονδύλια. Δημοσιογράφοι, λίστες ολόκληρες. Επειδή λοιπόν. Siemens, λίστες ολόκληρες. Ναι. Αυτά τα κονδύλια και πρέπει να ελεγχθούν σε επίπεδο προϋπολογισμού από την ίδια τη Βουλή. Είχαμε θέσει αυτό το θέμα πολιτικά. Δεύτερον, η ΜΚΟ είναι ένα φαινόμενο το οποίο αναπτύχθηκε και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Αν θέλουμε να μιλήσουμε σοβαρά, διάφορες ΜΚΟ έχουν αξιοποιηθεί κυρίως από Υπουργεία Εξωτερικών και από μυστικές υπηρεσίες για να κάνουν διάφορες δουλειές σε διάφορα επίπεδα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Όλες... Αναφέρονται ακόμη και στο βιβλίο του Φίλιπ Έιτζι ότι 20 τουλάχιστον ΜΚΟ, 3 στην Ελλάδα, συνεργαζόντουσαν με τη CIA, κυρίες και κύριοι. 3 στην Ελλάδα, σύμφωνα με το βιβλίο του Έιτζι, 20 στον κόσμο, στενοί λοιπόν, συνεργάτες της CIA. Επομένως, η ΜΚΟ ως μεθοδολογία αφορά και τρόπους με τους οποίους ασκείται εξωτερική πολιτική και τρόπους με τους οποίους
δουλεύουν μυστικές υπηρεσίες. Φυσικά δεν σημαίνει ότι κάθε ΜΚΟ, υπάρχουν πάρα πολλές ΜΚΟ οι οποίες ασκούν ένα συγκεκριμένο έργο. Όταν λοιπόν διαπλέκονται αυτά τα θέματα και όταν δεν υπάρχει σαφής έλεγχος, τον οποίο εμείς και σήμερα έχουμε ζητήσει και θα επιμείνουμε να γίνει εξονυχιστικός έλεγχος σε όλη τη λειτουργία των ΜΚΟ και στο Υπουργείο Εξωτερικών και σε άλλα Υπουργεία για να υπάρξει πλήρης διαφάνεια. Όταν λοιπόν διαπλέκονται ΜΚΟ, δίθεν αποστολές, δίθεν εθνικά θέματα, δίθεν μυστικά κονδύλια, αντιλαμβάνεστε ότι ένα μεγάλο μέρος από τα δίθεν εθνικά θέματα στην ουσία πάνε στις τσέπες κάποιων και δεν πάνε πολλά μυστικά τους... κονδύλια, πολλά και μυστικά έτσι, κονδύλια, βάλτε μια πάνε, τελεία. Και δεν πάνε, τελειώνω, βάλτε, για τους ναι. δίθεν εθνικούς σκοπούς και στόχους. Βάλτε άρα, λοιπόν, μια τελεία, εγώ είναι έχω... Είναι ξεκάθαρο, τελειώνω, ότι πρέπει να υπάρξει έλεγχος, σοβαρός, διαχειριστικός και απόδοση ευθυνών. Έχω στις γραμμές μας τον κύριο Πάνο Καμένο, τον πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο οποίος έχει καταγγείλει στο παρελθόν της ΜΚΟ και την οικογένεια Παπανδρέου. Κύριε Καμένο, έχετε το λόγο. Όσο μπορείτε πιο πυκνά, παρακαλώ, για να κερδίζω χρόνους, να μας πείτε πόσα έχετε καταγγείλει, μάλλον επιγραμματικά σε τίτλους, τι είχατε καταγγείλει και τι απαντήσεις παίρνατε. Καταρχήν να πούμε ότι αυτή η ιστορία με τις ΜΚΟ είναι μια συνέχεια στα περίπτωση μυστικά κονδύλια του εξωτερικού. Τα μυστικά κονδύλια νομιμοποιηθήκαν μέσω των περίφημων ΜΚΟ. Μεγάλη φάμπρικα, κύριε Καμένο, αυτή. Μεγάλη φάμπρικα. Βλέπω ότι υπάρχουν οργανώσεις για τη μεταποίηση της ντομάτας, τα ήρεμα φύκια και τέτοια, τα οποία είναι σε διάφορες οργανώσεις του κόσμου. Εγώ θα σας πω δύο παραδείγματα. Ναι. Η υπόθεση του κυρίου Ρόντου έχει να κάνει, αυτή που βγήκε δηλαδή με τα 9 εκατομμύρια, είναι μια παρονυχίδα. Ναι. Θα σας πω ότι ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου, στη μαμά του, ναι. στην ΜΚΟ ΚΕΔΕ, έδωσε 1.296.000 ευρώ προκειμένου να αναπτύξει την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Ναι. Γενικότερα, διότι είναι μια ανίσχυη και εμπόλεμη ζώνη. Ναι. Αντρίκου Παπανδρέου. Ναι. Είναι η ΜΚΟ που αυτή τη στιγμή εξετάζεται, γιατί δεν είναι μόνο τα κονδύλια που παίρνουν από το Υπουργείο Εξωτερικών. Η αναγνώριση ως ΜΚΟ τους έδινε τη δυνατότητα πρόσβασης και σε κρατικές εταιρείες, όπως το Ταχυδρομικό Ταμείο Ευθύνων Παραδείγματος Χάρη, όπως η Εθνική Τράπεζα, όπως άλλες εταιρείες του Δημοσίου, η ΔΕΗ κτλ., όπου δίνανε επιχορηγήσεις παράλληλα με το Υπουργείο Εξωτερικών, κανονικά, οι κρατικοί οργανισμοί, κανονικά, χρήματα τα οποία εξαφανιζόταν. Κανονικότατα. Λοιπόν, πείτε μου κάτι άλλο, σας παρακαλώ. Εσείς είχατε... Ο αδερφός του Πρωθυπουργού, ναι. ο κύριος Αλέξανδρος Σαμαράς, προείσταται μία μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία πήρε, όχι ο ίδιος, έτσι, 10 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να προστατεύσει το Φοίνικα, πριν ο Σκαθάρι. Με συγχωρείτε γιατί δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω κιόλα. Για την προστασία του Φοίνικος από το κόκκινο σκαθάρι. Από το κόκκινο σκαθάρι. Την ώρα που 10 εκατομμύρια. 10 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Την ώρα που ο ελληνικός λαός πεινάει, την ώρα που πεθαίνουν άνθρωποι από υποσιτισμό. Μάλιστα. Την ίδια στιγμή ο Πρωθυπουργός υπέγραψε στη μη κυβερνητική οργάνωση που έρχεται στο θα πάρει 10 εκατομμύρια ευρώ. Ο Πρωθυπουργός. Μισό λεπτό να τα βάζουμε γιατί. Ο κύριος Σαμαράς το υπέγραψε ή μήπως το υπέγραψε ένας αρμόδιος υπουργός πιο κάτω. Θα μου πείτε, έδωσε εντολή ο άνθρωπος, δεν έχει σημασία. Πάντως το υπέγραψε ο Σαμαράς ή ο πιο κάτω. Ναι. Η κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά. Μάλιστα. Θα σας πω ότι το θέμα του Παπανδρέου με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις ναι. της κυρίας Μαργαρίτας Παπανδρέου είναι το οποίο το έχω φέρει στη Βουλή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο κύριος Ρόντος δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Είναι ένας διπλωμάτης εντός εισαγωγικών, ο οποίος ευρέθηκε στη Σερβία πριν τον βομβαρδισμό της. Τι διπλωμάτης είναι, αφού δεν ανήκει στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Ελλάδα, πού είναι, στο State Department, πού είναι αυτός. Αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, είναι διορισμένος από την ελληνική κυβέρνηση, ναι. μαζί με τον κύριο Λαμπρινίδη, ναι. ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρας της Αφρικής. Εμείς οι Έλληνες, αρχίζω και νιώθω γίγαντες, να σας πω, εμείς διορίσαμε τον κύριο Ρόντο και τον κύριο Λαμπρινίδη στο κέρας της Αφρικής. Μιλάμε για μεγάλη χώρα και τα λοιπά. Ναι. Κάθε κράτος. Ναι, καταλαβαίνω κύριε Καμένο. Μέλος της Ευρωπαϊκής ναι. Ένωσης προτείνει διπλωμάτες δικούς ναι. του ως εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνείς οργανισμούς. Η
πρώην υπουργός, η κυρία με το γυμναστήριο, δεν θυμάμαι, με τα παπούτσια τα πλαστικά. Εντάξει, λέτε, λέτε για την κυρία Μπιρμπίλη, η οποία βρίσκεται τώρα και προστατεύει. Ναι, αλλά κοιτάξτε, έχει μια πολύ σημαντική εργασία, γιατί έχει πάρει μια δουλειά πολύ δυνατή για την τρύπα του όζοντος. Είναι, εξετάζει και ελέγχει την τρύπα του όζοντος επάνω. Καταλάβατε, και έχει μπει σε μια θέση. Είναι οποία... περιοπήση θέση, καταλάβατε. Ναι, όχι, με συγχωρείτε, πήγε πρώτα στον ΟΣΑ και στη συνέχεια, επειδή δεν πήγαινε το Παρίσι, είναι και λιγάκι δύσκολο κτλ. Έφυγε και πήγε επάνω, ναι. Περιοπήση του όλου. Άρα γίνεται μεγάλο εδώ, μοίρασμα, εδώ, κύριε Καμένε. Ναι, 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 ναι. Το θέμα των μη κυβερνητικών οργανώσεων είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Ναι. Πρέπει ο εισαγγελέα, την υπόθεση κυρία Μαργαρίτη Παντρέου, είχε πάρει τότε δικαιοσύνη και ο εισαγγελέα Σακελάκο. Μας είχαν ενημερώσει με ό,τι είχε καταθέσει στη Βουλή ότι την ενεργή έρευνα. Κανείς δεν έμαθε για το αποτέλεσμα της έρευνας. Κανένας. Υπάρχει έρευνα η οποία... Εντάξει, αλλά ήταν δείξαση... και μητέρα σύζυγος πρωθυπουργού, πρώην. Και μητέρα πρωθυπουργού πάλι. Τώρα εντάξει, και εσείς κύριε Καμένο που ζείτε τώρα, εντάξει, δηλαδή ναι. Πώς θα προχωρήσει ο κύριος Εισαγγελέας, δεν προχωρεί ο κύριος Εισαγγελέας. Λοιπόν, όχι, εισαγγελείς έχουν αποκλειστεί. Δεν ακούσατε προηγουμένως τον κύριο Μάτσι, τον κύριο Μάτσι που είναι πρέσβης επί τιμή. Πήγαν οι οικονομικοί εισαγγελείς να πάρουν απαντήσεις από την ΙΔΑΣ και δεν μπορούσε ο άνθρωπος, του λέγανε να πηγεί λίγο χαμόμενο. Και το 1993 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και... Ναι. Για το Υπουργείο Εξωτερικού και δεν είχαν ελεγχθεί. Θα σας θυμίσω, ήρθα εδώ στο Sky, κύριε Δράγκα. Μάλιστα. Το θέσει το θέμα εσείς. Λοιπόν, κύριε Καμένο. Αυτή η υπόθεση, λοιπόν, ναι, για να μην τα λέμε για να... Λοιπόν, ναι, εδώ υπάρχει ένα πάρτι, μεγάλο πάρτι, ναι, το οποίο εμπλέκονται συγγενικά πρόσωπα πολιτικών που θα πρέπει να ελεγχθούν με ποια ιδιότητα πέραν τα κονδύλια. Πού δίνονται τα κονδύλια. Δεύτερον, υπάρχει το θέμα των μυστικών κονδυλίων του Υπουργείου Εξωτερικών, που εκτός από πολιτικές υποθέσεις πηγαίνανε σε τσέπες και πολλές από αυτά τα χρήματα και σε δημοσιογράφους. Ναι. 18 δημοσιογράφοι από τη Μαθαίνω ελέγχονται από τη δικαιοσύνη σήμερα. Οι υποθέσεις αυτές δεν έχουν να κάνουν μόνο με την απευθείας χρηματοδότηση του Υπουργείου Εξωτερικών, έχουν να κάνουν από τις τράπεζες, από το Οικονομικό Ταμιευτήριο και από δημόσιους οργανισμούς. Μείνετε εδώ, βάλτε μια τελεία. Χίλια ευχαριστώ, κύριε Καμένε, για την παρέμβασή σας και τη συνομιλία. Πώς τον κύριο Ισυχό. Θα σας πω ότι εγώ έχω υποστεί και αρχές για αποζημιώσεις, διότι θεωρήθηκε ότι προσέβαλα τότε τους χρηματοδοτούμενους. Εσείς πηγαίνω, έρχεστε στη Σχολή Ευελπίδων με την οικογένεια Παπανδρέου. Νομίζω τρεις φορές το μήνα είστε εκεί, από τις 9 η ώρα το πρωί. Όχι μόνο με την οικογένεια Παπανδρέου. Είστε εκεί με τα ξαδέλφια της οικογένειας Παπανδρέου, με τον ίδιο τον Παπανδρέου, με όλους. Ναι, μείνετε εδώ όμως για απόψε, πάω στον κύριο Ισυχό. Κύριε Ισυχέ, ένα λεπτό. Επειδή παρόντος εμού δεν μπορεί να ακούγεται αυτό και να το δέχομαι και να βλέπω και τη λαζάντα από κάτω. Ο αδερφός του πρωθυπουργού, λέγε ο Αλέξανδρος και όχι Αλέξης. Αν καταλαβαίνω καλά, αυτό μπορεί να εννοεί ο κύριος Καμένος. Αν είναι το Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, πρώτα απ' όλα να μην τα πήρε ο ίδιος. Όχι, μισό λεπτό, πρώτα απ' όλα δεν είναι οικείο. Δεν είναι οικείο και αποκλείεται να είναι για αυτό το οποίο είπε και γράψε από κάτω. Αν είναι το Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, έχει μεγάλη προσφορά. Αν είναι αυτό. Αν είναι κάτι άλλο, να μας το πει. Δεν είναι οικείο, είναι Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Παρακαλώ. Ο δικηγόρος του κυρίου Ρόντου μιλάει για να καταλάβει γιατί δεν έχω. Δεν τρέπεσε λιγάκι. Πήγαινε στη γυναίκα σου και στον κύριο Καπερνάρο, το φίλο μου που είναι μάχημη δικηγόρη, να σου εξηγήσουν ποιος είναι ο θεσμικός ρόλος του δικηγόρου στη δημοκρατία. Δεν τρέπεσε λίγο να λες τέτοια πράγματα. Πελάτης μου ήταν ο πατέρας του, θα σου ζητήσω την άδεια. Μείνετε εδώ, δεν είναι ανάγκη. Άκου τώρα. Δεν είναι ανάγκη να παρεκκλίνουμε. Στο λατρεπόριο. Να δείχνει σεβασμό όταν απευθύνει εργαζόμενους. Αν ξέρει τι σημαίνει αυτό. Αν ξέρει τι σημαίνει εργαζόμενος. Να δείχνει μεγαλύτερο σεβασμό. Και πήγαινε στη γυναίκα σου να σου εξηγήσει το θεσμικό ρόλο του δικηγόρου που είναι μάχη με δικηγόρος όπως εγώ. Λοιπόν, έχει τελειώσει η ιστορία. Να πω εγώ ότι, εάν θυμάμαι καλά, είναι Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο αυτό που πήρε 10 εκατομμύρια ευρώ. Δεν πρόκειται για ΜΚΟ. Και μισό μου είναι στην Κηφισιά, νομίζω. Δεν έγραψες ΜΚΟ. Αλέξανδρος και όχι Αλέξης, για να διορθώνουμε. Επειδή, όχι, ο κύριος Γρανδιώτης βρίσκεται εδώ και έχει και την ιδιότητα του στενού φίλου του πρωθυπουργού, του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, για την οποία δεν μπορούμε να την παρακάμψουμε. Μένουμε εδώ. Από την άλλη μεριά έχουμε τον κύριο Καμένο με τη γνωστή, αν θέλετε,
αντίδρασή του και τις δίκες που έχει κάνει ο άνθρωπος εναντίον της οικογένειας Παπανδρέου. Ανεφέρθηκε στην υπόθεση, τα 10 εκατομμύρια είναι αναμφισβήτητα για το Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Έχει γραφτεί, έχει απαντηθεί το θέμα, κύριε Καρανιδιώτη, μην το πάμε παρακάτω. Όχι, δεν είναι ΜΚΟ, είναι Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Τελειώσαμε. Πάω στον κύριο Ισχο. Κύριε Ίσχε, τι θα κάνει τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ με τα μυστικά κονδύλια του Υπουργείου Εξωτερικών, τα ΜΚΟ? Μήπως κι εσείς γευτείτε λίγο μέλη και αρχίστε και πολλαπλασιάζετε τα μυστικά κονδύλια στο Υπουργείο Εξωτερικών και λέτε τι να κάνουμε τώρα, πρέπει να έχουμε γεμίσει διπλωματία. Κύριε Τράγκα, έτσι σας ρωτάω με αυτόν τον... Επειδή συζητάμε ένα θέμα που έχει να κάνει και με την αδιαφάνεια και το πολιτικό σύστημα το οποίο ψυχοραγεί μέσα από τη διαπλοκή και το μαύρο πολιτικό χρήμα, πρέπει να γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 600 ΜΚΟ. 600 ΜΚΟ, περίπου. Από αυτές οι περισσότερες έχουν αριθμό Μητρώου, έχουν ιδρυθεί με βάση τη νόμιμη διαδικασία που υπάρχει για να ιδρύονται. Κάποιες είναι ΜΚΟ που χρηματοδοτούνται απευθείας από κράτη, κάποιες έχουν χορηγούς ιδιωτικές επιχειρήσεις και κάποιες δεν ξέρουμε τις πηγές από που προέρχονται. Αυτό να το πούμε. Να πούμε ότι υπάρχει, μισό λεπτό κύριε Ίσχε, να πούμε ότι εγώ αύριο το πρωί σας λέω να φτιάξουμε μια ΜΚΟ και την ονομάζουμε Solidarity. Μάλιστα. Τη στείνουμε, παίρνουμε τα φορολογικά ελαφρυντικά που έχει μια ΜΚΟ, παίρνω φόρα εγώ με την τσάντα και πηγαίνω σε διάφορες επιχειρήσεις και λέω γεια σας, Γιώργο Στράγκα, Solidarity. Τι θα ρίξετε στον κάδο? Βγάζω και από αυτά τα παλιά που κάναν την αγιαστούρα οι παπάδες, το βάζω μπροστά στον επιχειρηματία και του λέω, σου πω, μπιλιμπίλι, ρίξε. Και ρίχνει και πάει κατευθείαν ΜΚΟ. Αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, έτσι δουλεύω. Συνεχίζετε, κύριε. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να μην βάλουμε όλες τις ΜΚΟ σε ένα εκρηκτικό κοκτέιλ και να πούμε ότι όλες είναι στη μίζα και στη διαπλοκή. Υπάρχουν ΜΚΟ που προσφέρουν πραγματικά ανθρωπιστικό έργο και σε συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης στην Ελλάδα και βοηθούν πραγματικά και είναι γνωστό αυτό. Αυτό που δεν υπάρχει είναι θεσμικό πλαίσιο και κοινοβουλευτικό πλαίσιο ελέγχου πολλών ΜΚΟ και βεβαίως όταν μιλάμε για το Υπουργείο Εξωτερικών και άλλα υπουργεία τα οποία όπως υπόθηκε πριν και από τον κύριο Μαριά διαχειρίζονται μυστικά κονδύλια. Εμείς δεν είναι τι θα κάνουμε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα σας πω τι έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει μια ερώτηση τον Ιούλιο του 2013 που λέει το εξής. Στη διετία της Πρωθυπουργίας του κυρίου Παπανδρέου 2009-2011 αυξήθηκαν τα κονδύλια χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εξωτερικών προς τις ΜΚΟ στο 480% αύξηση από τον προβλεπόμενο, προϋπολογισμό. Από πότε ως πότε για τη διετία 2009 έως 2011 είχαμε 480% αύξηση διότι ήταν πάνω του προϋπολογισμού που υπήρχε. Τι να κάνω εγώ τώρα. Κάνουμε ερώτηση στη Βουλή. Επάνω, κάνουμε ερώτηση στη Βουλή και λέμε. Ο διεθνής αυτά τα κονδύλια. Ναι. Πού πήγαν. Ναι. Σε ποιες ΜΚΟ. Και αν υπάρχει διαδικασία του Κοινοβουλίου που μπορεί να συσταθεί ως ad hoc διαδικασία έστω, που θα παρακολουθεί τη διαδρομή του χρήματος. Το ερώτημα του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ακριβώς. Και δεν ήταν μόνο 15, είχατε επανέλθει. Επανήλθαμε και για τους οικονομικούς εισαγγελείς. Είχατε μιλήσει για δεκάδες εκατομμύρια στα μυστικά κονδύλια. Διότι εδώ, αν πάμε στην διαδικασία που υπάρχει στη χώρα. Έχει τεθεί και στην Επιτροπή. Έχει τεθεί και στην Επιτροπή Παρακολούθηση. Εκτέλεση του προϋπολογισμού. Ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί είναι τρύπες που τρέχουν. Ουρές. Οι λεγόμενες ουρές. Εδώ υπάρχει πλήρη άγνοια του ελληνικού κοινοβουλίου για το πώς αυτά τα χρήματα πρώτα δίδονται, ποια είναι τα κριτήρια που υπάρχουν για αυτά τα χρήματα, διότι κοιτάξτε να δείτε, αν ένα κράτος θέλει να χρηματοδοτήσει μία ΜΚΟ για τους δικούς του σκοπούς, εγώ δεν μπαίνω τώρα στην ουσία της συζήτησης, μπαίνω μόνο στη διαδικασία, γιατί η ουσία είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Θα πρέπει πρώτα το ίδιο το κράτος να γνωρίζει και όχι μία παρέα, ένας υπουργός ή κάποιος μηχανισμός ο οποίος δεν έχει δυνατότητα να ελεγχθεί από κανέναν. Στοιχεία έχετε για την παράνομη δράση των ΜΚΟ στον ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε τα έχετε να δείτε. Και θα τα βγάλετε. Κοιτάξτε να δείτε. Ή δεν έχετε εδώ, για να εδώ, δίνουμε, δηλαδή. Θα σας πω κύριε Τράγκα, για να έχει κανείς στοιχεία, τα στοιχεία πρέπει να έρθουν στη Βουλή. Αυτά τα στοιχεία δεν έχουν έρθει ακόμα, παρόλο όχι μόνο το ερώτημα που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα έχουν κάνει ερωτήσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Άρα χρειάζεται εξονυχιστικός έλεγχος
για το πώς δόθηκαν αυτά τα χρήματα, ποιοι τα διαχειρίστηκαν και η διαδρομή των χρημάτων. Διότι όταν μιλάμε για αποναρκοθέτηση και μιλάμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση που είδαμε σήμερα, πρέπει να ξέρουμε. Μία ΜΚΟ που παίρνει 9 εκατομμύρια ευρώ συγκεκριμένα για να προχωρήσει σε διαδικασίες αποναρκοθέτηση σε τρεις χώρες. Υπάρχει διαδικασία ελέγχου στο έργο που κάνει αυτή η ΜΚΟ? Δεν έχουν επιστοποιήσει πρεσβείες, σας το είπα. Υπάρχει πιστοποίηση, υπάρχει έγκριση. Αγαπημένα μου κύριε Κώστα, Εγώ σας λέω τι πρέπει να γίνει. Από τη στιγμή που δεν έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά και στο ερώτημα που θέτουμε είναι πού είναι η έκθεση των οικονομικών εισαγγελέων, διότι τη ζητήσαμε την έκθεση στην ερώτηση, περιμένουμε απάντηση από τον κύριο Βενιζέλο. Ο σημερινός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος πρέπει να δώσει, να διαφωτίσει πλήρως την υπόθεση αυτή, όχι μόνο τη συγκεκριμένη ΜΚΟ. Δεν νομίζω ότι θα σας διαφωτίσει πλήρως. Λοιπόν, εμείς αυτό, να σας πω κάτι, υπάρχει μισό λεπτό, να πω κάτι. Ένα δευτερόλεπτο. Υπάρχουν μερικά θέματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική. Πιστεύω ότι στο Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, που είναι ένα κλειστό όργανο, υπάρχει δυνατότητα να θέσουν τα θέματα. Το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής ουδέποτε λειτουργήσε ως Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Λέω όμως σαν διαδικασία ότι μπορεί. Βεβαίως. Εγώ θα σας πω κάτι. Πάμε στην Bundestag που την αναφέρουμε συνεχώς, στο Γερμανικό Κοινοβούλιο. Σας πληροφορώ ότι στο Γερμανικό Κοινοβούλιο υπάρχουν διαβαθμίσεις του απορρίτου σε όλα τα μυστικά κονδύλια, όχι μόνο της Γερμανίας, και άλλων χωρών, και στο Κογκρέσο και στην Τούμα στη Ρωσία, όπου όλοι οι βουλευτές, όλοι οι γερουσιαστές έχουν δυνατότητα να δουν όλα τα μυστικά κονδύλια και τα μυστικά έγγραφα, υπογράφουν αντίστοιχα τη διαβάθμιση του απορρίτου και γνωρίζουν τι μπορεί να αποκαλυφθεί και τι δεν μπορεί. Και έχουν και συνέπειες. Αν... Βεβαίως και υπάρχουν συνέπειες. Εδώ δεν υπάρχει καμία διαδικασία ενημέρωσης του ελληνικού κοινοβουλίου. Ξαναλέω, η δημοκρατία δεν υπάρχει σε αυτό τον τομέα. Και αυτό είναι μια σοβαρή πτυχή ενός πολιτικού συστήματος που ψυχοραγεί. Γι' αυτό και αρχικά, στην αρχή της εκπομπής είπατε ότι βεβαίως έρχονται στο φως όλα αυτά σήμερα και τα βλέπουμε, αλλά έρχονται με δόσεις και δεν έρχονται ολόκληρα και δεν απλώνεται ο τραχανάς, κύριε Τράγκα, για να γνωρίζει. Τώρα έχει πάει πίσω λαός το εξοπλιστικό και πάει μπροστά το ΜΚΟ. Διότι αύριο θα πάει ξανά το εξοπλιστικό και τα όψερ, θα πάει μετά πιο κάτω, ναι. Θα αναγκαστούμε να συζητάμε για τα οπλικά συστήματα, για τα Leopard που έχουμε πάρει από τη Γερμανία, γιατί τα πήραμε χωρίς βλήματα, γιατί παίρνουμε κουφάρια αεροσκάφη χωρίς δυνατότητα να έχουμε συμπαραγωγή ή να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μικρότερο κόστος συμπαραγωγής στα ανταλλακτικά. Και όταν ένα αεροπλάνο έχει ένα χρόνο ζωής 20 χρόνια, το πληρώνουμε 70 φορές πάνω από την αρχική του τιμή. Θέματος, μην μου το αλλάξετε. Δεν το αλλάζω, αλλά θέλω να σας πω ότι είναι στον ίδιο πυρήνα. Είναι στον ίδιο πυρήνα αυτά τα προβλήματα. Μια τελεία. Θέλω να σας πω το εξής. Θέλω να δείτε κάτι για ένα λεπτό μόνο και θα γυρίσω με το Κυπριακό, το οποίο κρύβεται μπροστά σας και γι' αυτό έχω καλέσει και τον κύριο Γρανιδιώτη, τον κύριο Φίλια και όλους τους άλλους που ασχολούνται και με τα εξωτερικά. Επί των ΜΚΟ θα ήθελα κάτι να πω. Ναι, θα πείτε στη συνέχεια όταν πάρετε το χρόνο σας. Ένα λεπτό θέλω να δείτε τον κύριο Ρακιτζή. Κύριο Ρακιτζής έχει και καλή φήμη, βγαίνει και στις τηλεοράσεις και μιλάει για τους ελέγχους που κάνει στη δημόσια διοίκηση. Και κάνει ο άνθρωπος. Όταν το ρώτησα το απόγευμα εγώ αν μπορεί να μπει στο Υπουργείο Εξωτερικών, μου είπε όχι. Αν μπορεί να μπει στο Άμυνας, μου λέει όχι. Προσέξτε, έχω... Ναι, εντάξει το μικρόφωνο. Ο κύριος Ρακιτζής λοιπόν μου είπε ότι δεν μπορώ να μπω στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Δεν γνωρίζω για τις ΜΚΟ. Εγώ γνωρίζω για τις ΜΚΟ του στενού δημόσιου τομέα. Ακούστε τον. Του υδάγγελου του Υπουργείου Εξωτερικών δεν έχω αναμειχθεί καθόλου. Του Υπουργείου Εξωτερικών, γιατί δεν σας τα έδωσαν εσάς, δεν τα αναλάβατε εσείς? Δεν το έψαξα ακόμα, δεν το έψαξα. Γιατί δεν είναι, κύριε Ρακιτζή, εσείς ψάχνετε διάφορα πράγματα. Ό,τι έχει σχέση με την εθνική ασφάλεια, δεν μπορώ να το σπάσω και τις εξωτερικές σχέσεις. Α, δηλαδή σας έχουν, μισό λεπτό, όχι, δεν έχει ενδιαφέρον, σας έχουν κάποιο ανάχωμα στην έρευνα της δημόσιας διοίκησης ό,τι αφορά... Όχι, δεν έχω ανάχωμα, αλλά είμαι στη δημόσια διοίκηση, στην καθεαυτό δημόσια διοίκηση. Εκεί, ας πούμε, στο Υπουργείο Εξωτερικών, τι είναι? Το Υπουργείο Εξωτερικών είναι κάτι άλλο? Πέρα, όχι, δεν είναι κάτι άλλο. Ναι. Αλλά έχω σχέση με τι διεθνεί σχέσει, με την ασφάλεια, με τι εξωτερικέ σχέσει. Δεν το ψάχνω αυτό το πράγμα.
Μπορούν να ψαχθεί με άλλου μηχανισμού. Στον νόμο της ασφάλειας. Στα εξοπλιστικά σας έχουν αφήσει. Όχι, όχι, εξοπλιστικά είναι άλλοι. Υπήρχε άλλο επιθεωρητή. Θα ψάχνω, είναι θέμα εσωτερικό. Ψάχνω μόνο για τη στιγμή δημόσια διοίκηση. Επομένως, εσείς δεν έχετε καμία επαφή με αυτό που λέγεται μυστικά κονδύλια του κράτους. Όχι, αντικαλκονιτοειδάς δεν το έχω ψάξει. Ούτε μυστικά κονδύλια του κράτους. Όχι, όχι, με γεμονή. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όσα έπαιρναν οι δημοσιογράφοι μέσα από το Υπουργείο Εξωτερικών. Όχι, δεν έχω τέτοια λίστα. Ούτε διοίκηση, ούτε έχω τέτοια λίστα. Α, μάλιστα. Σύμφωνα με το αποκαλυπτικό πολυσέλιδο ρεπορτάζ που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2012 στο περιοδικό Crash, το όνομα του Άλεξ Ρόντος είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το παρασκήνιο και τις ειδικές αποστολές και όχι τυχαία. Περίεργες συμπτώσεις και χρονικές συγκυρίες τον τοποθετούν σχεδόν πάντα στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων. Κινείται με εξαιρετική άνεση σε πρωθυπουργικά γραφεία από τα Βαλκάνια και τον Κάφκασο έως τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Στην Ελλάδα βρέθηκε για πολλά χρόνια στο πλευρό του Γιώργου Παπανδρέου, ενώ η παρουσία του αυτή πυροδότησε αρκετές φορές έντονες αντιδράσεις και σωρία συνωμοσιολογικών σεναρίων. Το 2012 κλήθηκε να καταθέσει ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για το σχέδιο της δολοφονίας του Κώστα Καραμανλή, αφού είχε λάβει γνώση του αμερικανικού σχεδίου για τη ματέωση του αγωγού South Stream, μέρος του οποίου αποτελούσε ο σχεδιασμός της δολοφονίας του πρώην Πρωθυπουργού. Το γεγονός ότι συνοδευόταν από το στενό συνεργάτη και σύμβουλο του Αντώνη Σαμαρά, δικηγόρο Φαΐλο Κρανιδιώτη, προκάλεσε έκπληξη και ερωτηματικά. Οι επικριτές του Άλεξ Ρόντος κάνουν λόγο για έναν διπλωμάτη φάντασμα, η παρουσία του οποίου στη διεθνή πολιτική σκηνή έχει συνδεθεί άρρηκτα με τα συμφέροντα των Αμερικανών, ενώ θεωρούν ότι κινείται εκτός κάθε θεσμικού πλαισίου. Τον χαρακτηρίζουν Έλληνα Χόλμπρουκ και αναφέρουν ότι εμπλέκεται σε γεγονότα που οδηγούν σε γεωπολιτικές καταστροφές. Τα ανοίγματα των κατά καιρών θέσεων του εγείρουν ερωτηματικά. Από τον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας, όπου μεσολάβησε ως προς την αλλαγή της ελληνικής θέσης υπέρ του Μιλόσεβιτς στο πλευρό του Μιχαήλ Σακασβίλη, την περίοδο της σύγκρουσης μεταξύ Γεωργίας και Ρωσίας, διατέλεσε στενός συνεργάτης του Γιώργου Παπανδρέου την περίοδο της βίαιης εισόδου της χώρας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε στο πολύπαθο κέρας της Αφρικής. Πώς όμως μπήκε στη ζωή μας ο μυστηριώδης Άλεξ Ρόντος? Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο Τζορτζ Σόρος, κεντρικός τέλεχος του πανίσχυρου ομίλου Ρότσιλ των Ηνωμένων Πολιτειών, φέρνει για πρώτη φορά στο προσκήνιο τον δημοσιογράφο τότε στη βρετανική εφημερίδα West Αφρικα, Ελληνοαμερικανό Άλεξ Ρόντος. Γεννημένος στην Τανζανία με πολιτικές και οικονομικές σπουδές στη Μεγάλη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο νεαρός Ρόντος γνωρίζει τον Κωνσταντίνο Καραμανλή μέσω του Σόρος. Ενώ το 1981, που το Πασόκ αναλαμβάνει την εξουσία στην Ελλάδα με πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο Σόρος, ο Ρόντος και ο Ανδρέας Παπανδρέου γίνονται κολλητοί. Και κάπου εδώ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αρχίζει η σκοτεινή ιστορία της διείσδυσης των Αμερικανών στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Άλεξ Ρόντος αναλαμβάνει ειδικές αποστολές για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα στα Βαλκάνια. Το πρώτο κέριο βήμα ως προς την άνοδο της καριέρας του όμως καταγράφεται το 1992, όταν ο τότε αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ιάκωβος τον έχρισε επικεφαλής της ανθρωπιστικής οργάνωσης Orthodox Christian Corps με δραστηριότητα στη Μαύρη Ήπειρο. Λίγα χρόνια μετά από το πόστο αυτό, γνωρίζει τον αναπληρωτή τότε Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Παπανδρέου υπό τον Θεόδωρο Πάγκαλο. Αμέσως, Ρόντος και Παπανδρέου ξεκινούν στενή συνεργασία. Ο Ρόντος αναλαμβάνει την εξ αρχής σύσταση της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας, που είχε στη διάθεσή της πολλά χρήματα, σύμφωνα με μαρτυρίες, από τα μυστικά κονδύλια του Υπουργείου Εξωτερικών. Μόνο για το 2005, ο Άλεξ Ρόντος εισέπραξε 321.000 ευρώ για δράσεις σε Παλαιστίνη και Γεωργία. Σε συνάντηση του Colin Powell, Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, και του Γιώργου Παπανδρέου στο State Department, ο υπεύθυνος για θέματα νοτιοανατολικής Ευρώπης, κ. Φρίντμαν, παρουσία Ρόντος, είπε απευθυνόμενος στον Colin Powell: «Κύριε Υπουργέ, είναι ο άνθρωπός μας στα Βαλκάνια και αυτός που έριξε τον Μιλόσεβιτ, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του τύπου της εποχής». Ο κ. Ρόντος έμεινε στο Υπουργείο Εξωτερικών μέχρι και τις εκλογές του 2004. Επιχείρησε υπό την καθοδήγηση του Γιώργου Παπανδρέου το άλμα από τη διεθνή πολιτική στην Ανχώρια. Το όνομά του προτάθηκε στην εκλογική περιφέρεια της Λακωνίας, όμως κόπηκε από τη Χαριλάου Τρικούπη τότε με συνοπτικές διαδικασίες. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να διευκρινίσω για μια ακόμη φορά, γιατί αυτό ήταν απόσπασμα από το περιοδικό, από περιοδικό που έχει πριν από μήνες κυκλοφορήσει.
ότι ο κύριος Φαΐλος Ανιδιώτης είχε για μια κληρονομική υπόθεση τον πατέρα του κύριου Ρόντου πελάτη στο γραφείο του, μεγάλο γραφείο των Αθηνών. Δεν έχει πελάτη τον κύριο Ρόντο αυτή την ώρα. Στην υπόθεση πυθία κατέθεσε ως μάρτυρας ο κύριος Ρόντος και όχι ως κατηγορούμενος. Το διευκρινίζω για να μην γίνονται συνειρμοί, περίπλοκοι κτλ. Φεύγω από αυτό το θέμα. Είμαι υποχρεωμένος για λόγους. Εγώ ξέρω ότι έχω παντρευτεί γυναίκα από την Έδεσα. Και αυτόν τον τόπο τον πονάω εκεί πάνω. Πηγαίνω εδώ και 15 χρόνια στον Άγρα. Ένα χωριό που είναι κοντά στο βουνό, στο Κάικμακ, το λέω καλά, Κάικματσαλάν. Εντάξει, Κάικματσαλάν. Λοιπόν, εκεί πέρα λοιπόν πήγα για το Σαββατοκύριακο που πήγα σε αυτό το πράγμα που έχει μεταβληθεί σε Far West εκεί, όπου έχει ένα 70% ανεργίας και όπου είναι ένας, θα έλεγα, θαυμάσιος τόπος, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από την Ελβετία, τίποτα από τα χιονοδρομικά κέντρα, τα καλύτερα του κόσμου, από το Σεν Μόριτς και από όλα αυτά που ακούω στη Γαλλία και παντού. Και όμως είναι εγκαταλειμμένος εδώ και χρόνια και διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις. Η περιοχή της Πέλλας, η περιοχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Φιλίππου, η περιοχή της Βεργίνας είναι εγκαταλειμμένη. Αυτή τη στιγμή συνάντησα ένα θέαμα, θα έλεγα μου έμεινε μέσα στην καρδιά αυτό το Σαββατοκύριακο που πήγα πάνω και έφαγα σε δύο ώρες ταβέρνες. Είδα τους αγρότες στο δρόμο, παρατεταγμένους. Άλλοι με τα παιδάκια τους, τις γυναίκες τους, συνθήματα. Όποιος περνάει από εκεί καταλαβαίνει ότι αναδίδεται μία οργή εναντίον της δικοματικής κυβέρνησης και κυρίως του συστήματος, του αθηνοκεντρικού συστήματος. Έχω στις γραμμές μας τον κύριο Μάρκου, σας υπόσχομαι βέβαια. Γιώργο, την Κυριακή το πρωί ήμασταν με τον Πάνο τον Καμένο στην Κουλούρα, στα Μπλόκα. Και μιλήσαμε και εμείς με τους αγρότες, φαντάζομαι αυτούς. Εντάξει, να μιλήσω όμως μαζί τους. Ο κύριος Μάρκου είναι. Καλημέρα, κύριε Μάρκου. Τον έχουμε. Καλημέρα, καλησπέρα σας. Καλημέρα πλέον, καλημέρα. Θέλω να μου πεις πυκνά, γιατί θα συνεχίσουμε τα ρεπορτάζ για τους αγρότες και είναι και μεγάλο λάθος που από ό,τι βλέπω έχουν εγκαταληφθεί και από τα δίκτυα τα τηλεοπτικά. Πες μου τελικά τα βασικά αιτήματα των αγροτών της Έδεσας και γενικά των αγροτών, αλλά κυρίως της Έδεσας. Ναι. Καταρχήν, ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Δεν έχει σημασία, γιατί με ευχαριστείς, τη δουλειά μου κάνω εγώ. Απλώς αγαπώ λίγο περισσότερο, την Έδεσα, λίγο περισσότερο, ναι. Είστε η μοναδική εκπομπή που ασχολείται με τους αγρότες. Και είδατε και προχθές που ανεβήκατε προς τα πάνω τη διαδικασία και τι τραβάει ο κάθε αγρότης. Τα είδα. Πες μου σε παρακαλώ, τα βασικά αιτήματα των αγροτών. Και τι μέλη γενέστε από πλευράς κινητοποιήσεων, τι θα κάνετε άλλο. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν αντιδρούμε στην φορολογία. Θέλουμε να φορολογηθούμε. Όλοι οι αγρότες. Αντιδρούμε όμως στο κίνδυνο που εγκυμονεί η επιβολή των μέτρων, γιατί κανείς και από τους βουλευτές μας, όλους τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, δεν γνωρίζει το τι υπέγραψε στην όλη διαδικασία του νόμου. Ναι. Γιατί αυτό, φίλε, το ξέρουμε, το έχουμε καταψηφίσει και το έχουμε καταγγείλει. Δεν είναι έτσι όπως το λες. Είναι ο Νότσο Μαρίας. Άμα δεις και τις συζητήσεις στη Βουλή, αυτά τα θέματα που λες τα έχουμε αναδείξει και εμείς τα καταψηφίσαμε, όχι μόνο εμείς και ο ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Και σήμερα, αν είδες στη Βουλή, πάλι για αυτό το θέμα μιλήσαμε πριν λίγη ώρα. Συνέχισε, κύριε Μάρκου, συνέχισε, Διονύση μου. Συνέχισε, πες μου, δεν αντιδρούμε λοιπόν, δεν αντιδράτε στην φορολογία. Δεν διέκοψα κανένα και ο κύριος δεν θέλω να με διακόψει. Ωραία, συνέχισε. Την άποψή είμαστε εμείς σαν αγρότες, δεν είμαστε ούτε βουλευτές, ούτε δικηγόροι. Συνέχισε, κύριε Μάρκου. Διονύσης, στον ενικό Διονύσης, αγρότης είμαι στον ενικό Διονύση θέλω. Συνέχισε, Διονύση μου. Δεν έχουν καταλάβει οι βουλευτές, δεν γνωρίζουν, πιστεύω, οι βουλευτές το τι έχουν ψηφίσει σε όλη αυτή τη διαδικασία του νόμου του συγκεκριμένου. Στο φορολογικό, επιβάλλει πάγια φορολόγηση με βάση το τεκματό εισόδημα. Φορολόγηση από το πρώτο ευρώ με 13%, τήρηση βιβλίων εσόδων και εξόδων. Σημαίνει αυτό αυτόματα φόρος επιδιδεύματος. Πάμε επαγγελματίες. Δεν λαμβάνεται υπόψη η εργασία της οικογενειακής δραστηριότητας. Γιατί εμείς
πιστεύω γνωρίζετε ότι δουλεύουμε όχι 8, 10, 12 και 16 ώρες και 18 ώρες στα κτήματα με την οικογένεια και τα παιδιά. Αυτό το κομμάτι, οι κύριοι αυτοί που κάθονται σε κάποιες καρέκλες δεν το γνωρίζουν. Δεν έχουν ασχοληθεί και δεν έχουν δουλέψει. Μάλιστα. Αυτό έχει όμως και μια προσοχή. Εφόσον το τεκματό εισόδημα είναι, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή τα δέντρα μας τώρα ξυπνάνε, αν το πάμε έτσι, κοιμούνται το χειμώνα. Δεν ξέρουμε το τι παραγωγή θα έχουμε φέτος, το τι θα δέσει το δέντρο μας. Αυτό όμως, γι' αυτό είπα την προσοχή, εφόσον όμως το τεκματό εισόδημα είναι μεγαλύτερο από το σύνολο το αγροτικό. Δεν θα το καταλάβουν οι τηλεθεατές, Διονύση. Και δεν θα έχουμε 13. Ναι. Και δεν μας το λέει κανένας βουλευτής, ούτε του νομού μας, ούτε της... Μάλιστα. Διονύση, ανέχεις την καλοσύνη. Ανέχεις την καλοσύνη, ακούστηκες. Εγώ θα κάνω ειδική εκπομπή για τους αγρότες, δεν θα είσαι μόνο εσύ. Θα είναι από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Θα σε ειδοποιήσουμε τα επόμενα 24 ώρα, αυτό το υπόσχομαι. Και όχι μόνο εσένα, και άλλους από την Έδεσα και από την Πελοπόννησο. Μπορώ να μιλήσω και στον Ενικό, να πω Γιώργος. Ναι, ναι, μπορείς, για λίμωνο. Γιώργο, έχουμε πολλά προβλήματα. Έχουμε το κόστος παραγωγής που αυξάνεται και θέλω να το καταλάβεις επειδή γνωρίζεις την περιοχή. Γνωρίζεις που είμαστε, γιατί είμαστε αγρότες με 5, με 7, με 12, με 20 στρέμματα χωράφια. Δεν είμαστε αγρότες με 500 στρέμματα, με 1000 στρέμματα, με 2000 στρέμματα. Να το καταλάβουν καλά και οι βουλευτές μας. Οι βουλευτές της Ελλάδος, δεν μιλάω για τις περιοχές, γιατί οι βουλευτές της περιοχής... Μάλλον εξαφανισμένοι είναι, ναι, είναι, το είδα, είναι, άκουσα. Γιατί σε κάποια εκπομπή ακούσαμε και τον κύριο Χατζηδάκη και τον κύριο Μηταράκη ότι είναι παράνομο το κλείσιμο των δρόμων, έλεγαν, αλλά εγώ πιστεύω και οι αγρότες πιστεύουν, γι' αυτό προχθές ήθελα... Με την, δεν θα προλάβουμε να τα πούμε, Διονύση. Με τη βόλτα που κάνατε προς τα πάνω, να δούμε ότι είναι παράνομα αυτά που έχουν ψηφίσει και όχι παράνομους που κλείνουμε το δρόμο. Τα 10 λεπτά, τα 20 λεπτά, τα 30 λεπτά. Μην εδώ σε παρακαλώ, γιατί θέλω να κάνω μια μεγάλη εκπομπή, πλήρη εκπομπή. Να μην είναι αποσπασματική παρέμβαση μόνο η δική σου, Διονύση μου. Εγώ σου υπόσχομαι θα επικοινωνήσω, γιατί πρέπει να πάω στην κουβέντα και με τους άλλους. Γιώργο, κάτι τελευταίο. Πες μου ό,τι θες. Ναι. Λοιπόν, ένα τελευταίο. Ζητάμε να σταματήσουν να πάρουν πίσω τον νόμο, να αναθεωρηθεί όλη η διαδικασία, να συζητηθεί και με εμάς τους αγρότες. Ναι. Για να βγει μια άκρη. Εμείς θέλουμε να πληρώσουμε. Θέλουμε φόρους να πληρώσουμε. Ακούω ότι κάτι θέλει να κάνει η κυβέρνηση. Ακούω, ναι. Τώρα θα στο πω, τώρα είναι το μέσο της νυχτός. Ακούω ότι και εν ώψη εκλογών κάτι θέλει να κάνει ο Σαμαράς. Θα δούμε, δεν ξέρω αν θα κάνει τίποτα. Ναι, ωραία, ωραία. Και ένα μικρό που θέλω τελευταίο. Γιατί τελευταίο. Τελευταίο. Ακούγεται στους κύκλους των αγροτών όλοι μαζί. Να σας δώσω και μια πληροφορία. Λόγω αυτού του φορολογικού νομοσχεδίου έχει στηθεί και μια κίνηση αγροτών σαν αγροτικό κόμμα. Να το καταλάβουν οι κύριοι. Να το δούμε. Να δούμε αν θα κατέβει και αγροτικό κόμμα. Διονύση, πρέπει να σε αφήσω. Σε ευχαριστώ. Την καλημέρα μου στην Έδεσα. Θα είμαστε πάλι μαζί. Κύριε Μαριά, πείτε ό,τι θέλετε να πείτε, να πάω στο θέμα το κεντρικό. Κοιτάξτε, απευθύνομαι στο φίλο το Διονύση. Είδες ότι άργησα να έρθω. Γύρω στις 10.30 μίλησα στη Βουλή. Αυτά τα οποία λέει ότι δεν είπαμε, μπορεί να δει και το βίντεο το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μου, το τι είπα. Να του πω λοιπόν του φίλου του Διονύσου και όλων των αγροτών ότι πέρυσι από το 2012 και εγώ και άλλοι βουλευτές είχαν θέσει όλα τα προβλήματα αυτά που λέει, τα έχουμε αναπτύξει, τα έχουμε αναλύσει και έχουμε καταψηφίσει αυτό το νόμο. Επομένως, όπως και αυτός δεν θέλει να τον αδικούν, και εμείς τουλάχιστον όσοι αναδείξαμε αυτά τα θέματα πριν 1,5 χρόνο. Μην εδώ τελεία, δεν θα φύγω από αυτό το θέμα, πάω στο Κυπριακό. Η θεωρία του όλοι είναι ίδια.
Δεν ισχύει, Γιώργο μου. Θα κάνουμε μεγάλη εκπομπή για τους αγρότες. Να και να αναλυθούν. Θα δοθεί κύριε Φίλια, κυβέρνηση. Κύριε Φίλια, έχετε ένα λεπτό για τα ΜΚΟ και πάω να ρωτήσω να πάρω σειρά για το Κυπριακό. Λοιπόν, πολύ είναι το ένα λεπτό. Παρεμβαίνω για τον εξής λόγο. Να μην δημιουργηθεί εντύπωση σχετικά με τις ΜΚΟ ότι είναι θέμα μόνο, αν θέλετε, οικονομικών ατασταλιών. Πρόκειται για περί πολιτικού θέματος. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι μέσω των ΜΚΟ ασκείται και όχι μόνο η ελληνική περίπτωση και η ΜΚΟ του εξωτερικού. Σας θυμίζω ότι ο Πούτιν απέλασε, πέταξε έξω. Μην κάνετε περιπλάνηση σκέψης. Μείνετε έξω, πάνω σε αυτό. Αυτό είναι. Ναι. Πέταξε όλες τις ΜΚΟ. Σας υπενθυμίζω ότι ο Μιλόσεβιτς ζήτησε να φύγει ο Ρόντος, να φύγει από την Ιουγκοσλαβία. Θα σας πει. Ο κύριος Κωνσταντακόπουλος επίσης τι έγινε στη Γεωργία, στην Οστική. Ο κύριος Ρόντος είναι προφανώς. Λοιπόν, πρόκειται περί πράκτορος. Δεν μπορώ να τον χαρακτηρίσω. Πράκτορος, ναι, εντάξει. Τον χαρακτηρίζω εγώ. Ναι, ναι, εντάξει. Περί πράκτορος πουλημένου από αρχής μέχρι τέλους. Εντάξει, λοιπόν, όχι, πουλημένου κάπου εργάζεται. Πουλημένου... Δεν είναι ένας πράκτορας, κάπου εργάζεται. Α, όχι, με συγχωρείτε. Ναι, κάπου εργάζεται, ναι, καταλάβατε τώρα τι θέλω να πω. Πουλημένου σημαίνει ότι αμείβεται. Μείνετε εδώ. Λοιπόν, όσον αφορά. Τελειώνω. Όσον αφορά τα οικονομικά ωφέλη τα οποία. Σας λέγω το εξής. Έχω στοιχεία στα χέρια μου με βάση τα οποία αποδεικνύεται ότι όσες νάρκες βγήκαν από, η επαναρκοθέτηση από πλευράς ελληνικής κόστησε η κάθε νάρκη 20 φορές περισσότερο από την επαναρκοθέτηση που κάνανε άλλες χώρες. 20 φορές κόστησε από ναρκοθέτηση 20... από άλλες χώρες. Κάθε ναι, αλλά εδώ μα τα είπε ο κύριος Μάτσης τώρα. Τι να κάνω εγώ. Εδώ γίνονται και πράγματα μες στο Υπουργείο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ψήνετε το Κόφι Ανάν 2. Όπως ξέρετε, το Κόφι Ανάν 1 το απέκρουσε ο αείμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος, ο φίλος μου. Το απέκρουσε πλήρως, λέγοντας παρέλαβα κράτος και δεν θα παραδώσω γινότητα. Τότε υπήρξε, αν θέλετε, και η όλη ιστορία με το τελικό σαπορτάρισμα του Κώστα Καραμαλή, την υποστήριξη, όπου όπως μου εξομολογήθηκε κάποια στιγμή ο Καραμαλής, του είπε ο Τάσος Παπαδόπουλος, του είπε είμαι γέρος, είμαι άρρωστος και δεν μπορώ να παραδώσω κοινότητα το κράτος που παρέλαβα. Και του είπε ο Καραμαλής, σύμφωνα με εξομολόγησή του σε μένα, ότι μπορεί να είσαι γέρος, μπορεί να είσαι άρρωστος, αλλά είσαι και πολύ μάγκας, του είπε. Και εγώ θα σε στηρίξω. Αυτό υπόθηκε, γίναν τα δημοψηφίσματα και από εκεί και πέρα αυτά είναι που σας μεταφέρω, που άκουσα εγώ. Τώρα, τι είναι αλήθεια και τι όχι, θα το γράψει και το ψυχρό μάτι του ιστορικού. Το Κόφι Ανάν ψήνεται. Φαίνεται, κυρίες και κύριοι, χωρίς να το ξέρουμε ακόμα, ότι παραμένουν οι τουρκικές εγγυήσεις. Δηλαδή, να ενωθούν αυτά τα δύο κομμάτια, όπως προέκυψαν από τον Ατήλα, και να μην είναι πάνω ο τουρκικός στρατός. Μπορεί να μην είναι 35.000 ή 30.000, να είναι 7 ή 12. Το πρώτο σχόλιο από τον κύριο Φαΐλο Κρανιδιώτη, γνωστό για τις εθνικές του θέσεις, πολλές φορές διαφοροποιημένος από τη γραμμή της παλαιάς καραμαλικής Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τώρα, παρά το γεγονός ότι, α, πριν ξεκινήσουμε, κατεβαίνεις ευρωβουλευτής, είναι είδηση. Πιθανώς. Άρα έχω μια είδηση ότι είναι στο ψηφοδέλτιο για πρώτη φορά, γιατί είναι επαγγελματίας δικηγόρος, της, πώς το λένε, της μάχημης δικηγορίας, κατεβαίνει ευρωβουλευτής. Τώρα δεν έχει επικεφαλής, μην πω επικεφαλής, γιατί έχει σταυρό. Έχει σταυρό τώρα. Αλλά τώρα αυτές οι αποφάσεις τελικές θα πάρθουν βέβαια αυτούς που πρέπει. Καλά, το όταν είναι, τώρα, όταν το, είναι, να σου πω κάτι, επειδή είναι τώρα, με σταυρό... Ας ο Αντώνης Σαμαράς είναι φίλος σου... Με σταυρό με ενδιαφέρει. Εντάξει, θα σου έχει πει ότι θα σε βάλει, δεν υπάρχει περίπτωση θα σε βάλει. Διορισμένος δεν θα ήθελα να μου πω. Δεν έχει σταυρό, δεν κατέβεις. Όχι, διορισμένος δεν είσαι, αν, ναι, αλλά... Αν δεν είναι με σταυρό, αν δεν ήταν με σταυρό, εγώ δεν θα κατέβαινα, δεν θα με ενδιαφέρει. Εάν δεν είναι... Ναι, καλά, και αν ήταν χωρίς σταυρό θα κατέβαινε σε επικεφαλής, τι έγινε. Όχι, μην υπερβάλλεις. Κύπρος, Κόφι Ανάν, γιατί υπάρχει παρατεταμένη σιωπή από τη Νέα Δημοκρατία και τι πιστεύεις, ο Σαμαράς θα στηρίξει ένα σχέδιο τέτοιο? Τον Αναστασιάδη, μίλησε με τον Αναστασιάδη, τρέχει ο Αναστασιάδης. Θα σου θυμίσω το εξής. Ο Αντώνης Σαμαράς στο συνέδριο, το θυμάμαι σαν τώρα, έτσι, και είναι ένας από τους λόγους που εγώ τον ακολουθώ 21 χρόνια τώρα, είπε μεταξύ άλλων στο συνέδριο που αποφασίστηκε προσφυγή στη βάση. Έτσι, για την εκλογή ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τον κέρδισε. Ότι ψηφίστε ηγεσία που θα κάνει εκείνο. Ψηφίστε ηγεσία που θα πει όχι σε ένα ενδεχόμενο νέο σχέδιο Ανάν. Στη συνάντηση με τον Γιώργο τον Αναστασιάδη, επίσης την τελευταία, όταν ήρθε πριν το κοινό ανακοινωθέν, οι προϋποθέσεις τις οποίες έβαλε ο Αντώνης Σαμαράς ήταν στην ουσία περίπου αυτά τα οποία έβαζε ο Τάσος Παπαδόπουλος.
Και επίσης, αυτό το οποίο θα υπογραμμίσω ήταν το πώς τελειώνε. Είπε ότι να διδαχθούν από τα λάθη του παρελθόντος. Και αναφερότανε, αυτή είναι η δική μου ασφαλής, σου λέω, και επιβεβαιωμένη ερμηνεία, αναφερότανε στα λάθη τα οποία έγιναν με την υποστήριξη τότε του σχεδίου, το οποίο το απέρριψε το 77,5, αν θυμάμαι καλά. Περίπου 76%. Έτσι. Πρέπει να θα σου πω τα εξής λοιπόν. Ναι. Αν μου επιτρέπετε, είναι ένα θέμα από το οποίο αυτό με βάλε στην πολιτική εμένα. Και στο μνημόνιο θα περάσει, όλα θα περάσουν. Εγώ θα έλεγα ότι έγινε πασίγνωστο με την υπόθεση Τσαλάν. Για να πουλήσουν, θα θυμίσουν. Ούτε από το δίκτυο 21, ήσουν γνωστό και από το δίκτυο 21, αλλά μετά ο Τσαλάν ήταν η ιστορία. Αγαπητέ Γιώργο, την Κύπρο για να την πουλήσουν. Έκαναν, αναγκάστηκαν να κάνουν 3 πραξικοπήματα. 2 στην Ελλάδα, 21 Απριλίου του 67, 25 Νοεμβρίου του 73 και στην Κύπρο 15 Ιουλίου. Και ένα πόλεμο. Γιατί καμία εκλεγμένη κυβέρνηση. Και μια απόβαση. Και, μια, ναι, και ένα πόλεμο. Πόλεμο, ένα, πόλεμο. Απόβαση, διχοτόμηση. Όπου θα σου πω λοιπόν ότι καμία. Γιατί το έκαναν αυτό, γιατί καμία εκλεγμένη κυβέρνηση δεν θα τολμούσε ποτέ να κάνει αυτά τα οποία έγιναν. Έτσι. Αν διαβάσει κανείς το κοινό ανακοινωθέν, βλέπει ένα λες τι ωραίο κείμενο. Ε. Αν αφορούσε τη Μάλτα, ας πούμε, αν αφορούσε ένα οικόπεδο κάπου, σε Σεϊχέλες, δεν ξέρω εγώ, θα λες γιατί ωραία, τα βρούνε αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, αυτό που είναι πάνω στο τραπέζι, τι είναι, δεν αναφέρεται μέσα στην παραμονή των Τούρκων, αλλά ξέρουμε ότι αυτό που είναι πάνω στο τραπέζι είναι το σχέδιο. Το σχέδιο τι προέβλεπε, για να καταλάβει ο κόσμος. Ας το πω, να σας πω απλά τι είναι. Είναι ένα σχέδιο apartheid, όπου οι μαύροι θα είναι οι Έλληνες και οι λευκοί θα είναι οι Τούρκοι. Ακριβώς. Είναι ένα κράτος με ένα μόρφωμα στο οποίο η πλειοψηφία, η μειοψηφία θα κυβερνάει και η πλειοψηφία θα πληρώνει. Όπου θα αποζημιώσουμε τον εαυτό μας, όπου θα υπάρχουν λέει εγγυημένες μειοψηφίες, εγγυημένες πλειοψηφίες. Πρόσεξε τι λέει, αυτό θα σου στρίψει το μυαλό, αν καταλάβεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα υπάρχει το συστατικό κρατήδιο του τουρκικού, το τουρκοκυπριακό και το συστατικό του ελληνοκυπριακό. Στο τουρκοκυπριακό δεν θα πρέπει οι Ελληνοκύπριοι που θα εγκατασταθούν να υπερβαίνουν το 10%. Και στο ελληνοκυπριακό, και αντίστοιχα, έτσι, 10% θα είναι οι Τουρκοκύπροι στο ένα, 10% οι Ελληνοκύπροι στο άλλο. Δεν το υπερβαίνουν. Δηλαδή, και πώς θα το ελέγξεις αυτό. Δηλαδή, μα κάνουν παραπάνω παιδιά, τι θα γίνεται, παιδομάζωμα. Δηλαδή, μιλάμε, και πρόσεξε, αυτοί δεν που θα εγκατασταθούν, οι Τουρκοκύπροι που θα πάνε στο ελληνοκυπριακό κρατήδιο ή το ανάποδο, δεν θα έχουν. Θα έχουμε πολίτες δύο κατηγορίες. Δεν μπορείς να ψηφίζεις ή να βάζεις υποψήφιος για τις αρχές εκείνου του. Δηλαδή, θα μένεις στη Γιαλούσα, θα μένεις στην Κερίνια, ο Έλληνας, ο πρόσφυγας, ο ένας από τους ελάχιστους θα γυρίσουν, αν γυρίσουν κάποιοι, αλλά δεν θα μπορεί να βάλει ούτε για κοινοτάρχης. Να το πω έτσι απλά. Δηλαδή, και μια άλλη, να μην το πω πειραιώτικα, έτσι, θα το πω μια παγαποντιά. Να το πω έτσι λίγο πιο ευγενικά. Ναι, που ναι. Υπάρχει είναι πια. Το κοινοτικό κεκτημένο. Ναι. Το κοινοτικό κεκτημένο θα ενσωματώσει. Δεν θα εφαρμοστεί το κοινοτικό κεκτημένο. Θα ενσωματώσει το κοινοτικό κεκτημένο αυτό που θα εφαρμοστεί και ας αντιμένει στα ανθρώπινα δικαιώματα και ας είναι οι Έλληνες κάτοικοι ενός Μπαντουστάν. Πρόκειται λοιπόν για ένα σχέδιο apartheid, το οποίο και επειδή. Τουρκικές δυνάμεις επάνω. Αυτό εάν εγγυείται. Και αυτό είναι η συζήτηση. Λοιπόν, και προπαντός τι. Και ξέρεις, το να στο λέει αυτό ένα σκληρός μαχόμενος πατριώτης που τον έβαλε το Κυπριακό στην πολιτική, έτσι, είναι, θα καταλάβεις πολύ καλά τι εννοώ, γιατί πονάει. Αφορά το ζήτημα αυτό, αν θέλεις το σύνολο, η Τούρκια να το πω απλά, είπε ο Τσακλαγιαγγέλ το 76, θα μου πει ο Περικλής, που είναι 2 μήνες μεγαλύτερος, έτσι, και θυμάται, αν θυμάμαι αυτό το είχε πει, ότι εδώ δεν ήρθαμε, λέει, για τα ωραία, τα μαύρα μάτια των Τουρκοκυπρίων. Η Τουρκία πήγε και έτυχε σχέδιο. Και αν δεν υπήρχαν Τουρκοκύπροι, πάλι θα το έκανε. Πάλι θα έβρισκε έναν τρόπο να το κάνει. Και αν δεν γίνει το πραξικόπημα, πάλι θα έβρισκε έναν τρόπο. Έχουν οι Τούρκοι ένα συνολικό σχέδιο. Αυτή τη στιγμή είναι πρωτοβουλία των Αμερικανών. Έχουν ένα οι Τούρκοι. Είναι βελτιωμένο το πρώτο σχέδιο. Υπάρχει μια σύντοση. Όχι. Δεν είναι βελτιωμένο ότι επειδή αποκλείεται το αποκρούσιο Σαμαράς ή θα του επιβληθεί από την Ουάσιγκτον γιατί είναι σε άπια οικονομική κατάσταση η χώρα. Πιστεύω ότι στο πολιτικό DNA του Αντώνη Σαμαρά αυτό είναι μια κόκκινη γραμμή που δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Δεν έχουμε να κάνουμε με το ΦΠΑ, με το, δεν ξέρω εγώ, με την φορολογία ή με οτιδήποτε. Η πρώτη συνάντηση όμως που έγινε με Αναστασιάδη Σαμαρά δεν έδειξε κάτι όχι τέτοιο. Διάβασε προσεκτικά, καταρχήν. Τι είδαμε και ο κύριος Αναστασιάδης, η διευκρίνηση που έκανε στα 16 σημεία, που ουσιαστικά μιλάει για δύο κοινότητες. Και ο κύριος Αεροβλού. Λοιπόν, ο κύριος Αεροβλού γύρισε και το είπε ευθέως. Συγγνώμη, ο κύριος Αεροβλού γύρισε και το είπε ευθέως. Ότι αυτό το σχέδιο είναι ένα σχέδιο το οποίο το προωθούν οι Αμερικανοί και εξυπηρετεί τα τουρκικά συμφέροντα. Βεβαίως, η χουριά του πανηγύρισε. Και βλέπουμε ότι χουριά οι ελληνικές μέλη. Το θέμα είναι αν έχετε διέσει εσείς κύριε Κρανιδιώτη ότι ο Σαμαράς θα πει όχι. Ή θα ευθυγραμμιστεί απόλυτα
και λόγω των οικονομικών δυσκολιών ένας-ένας, κύριε Μαρία, γιατί δεν έχουμε μιλήσει καθόλου από εδώ. Για να μην μείνει σκιά σε αυτό, εγώ θα πω ότι είμαι βέβαιος ότι θα πει όχι, με τον τρόπο που πρέπει, έτσι. Καταρχήν, να αποκλείσουμε όλοι, θα πω, θα καταλάβεις τι εννοώ, ότι θα πρέπει να αποκλείσουμε όλοι την εικόνα του να διαπληκτίζεται δημοσίως η ελλαδική με την κυπριακή ηγεσία, έτσι. Ξανά γίνει αυτό μία φορά, ξέρετε πότε, και ξέρουμε και τη συνέχεια της ιστορίας, το 1973-74. Και πλακωθήκαν και τώρα λιγάκι με τις τράπεζες τώρα. Λέω λοιπόν, εντάξει, αυτό ήταν κάτι, και για ένα ζήτημα που δεν αφορούσε την τύχη του κυπριακού ελληνισμού. Της Κύπρου, ναι. Ο λαός θα είναι που θα αποφασίσει. Εγώ θα επισημάνω ένα άλλο παράγοντα που εμένα με ανησύχησε πάρα πολύ. Είναι η ιστορική, μετά από αιώνες, αλλαγή της στάσης της Κυπριακής Εκκλησίας. Διάβασα την ανακοίνωση που έβγαλε ο Χρυσόστομος. Όχι, επίσκοπος είναι φιλανισμένος. Όχι, και δεν πίστευα στα μάτια μου. Δηλαδή, ομολογώ ότι αυτό με προβλημάτισε πάρα πολύ. Την άλλαξε. Μέχρι τώρα η Κυπριακή Εκκλησία τηρούσε πάντοτε μια αυστηρή εθνική εθνική στάση. Ο κύριος Κρανιδιώτης λέει ότι η κυβέρνηση και ο κύριος Σαμαράς έχει μια κόκκινη γραμμή, την οποία δεν θα παρακάμψει παρά την πίεση της αμερικανικής πλευράς. Οφείλω να σας πω όμως ότι οι ανταλλαγές επισκέψεων μεταξύ ψευδοκράτους και Υπουργείου των Εξωτερικών εδώ, όπως και μεταξύ της ελληνοκυπριακής πλευράς και της Άγκυρας, έγιναν αφού πήγανε ο κύριος Βενιζέλος επάνω, ξέρω εγώ τι λέω. Το προανήγγειλα εγώ το πρωί στο ραδιόφωνο. Με πήρανε από μέσα από το Υπουργείο των Εξωτερικών και μου είπανε: τώρα τι το θες και το λες κάθε πρωί, πες το μια και έξω να τελειώνουμε. Υπάρχει πίεση του Αναστασιάδη προς την Αθήνα και ταυτόχρονα αμερικανική διπλωματική πρωτοβουλία. Μου επιτρέπεις κάτι τέτοιο. Μου είπανε από το Υπουργείο των Εξωτερικών, από μέσα, μου είπανε: τι το λες κάθε πρωί, πες το να τελειώνουμε. Κύριε Τράγκα, μου επιτρέπεις κάτι πολύ χρήσιμο. Να μοιράσω λίγο χρόνο. Κάτι συμπληρωματικά πολύ χρήσιμο, αν μου επιτρέπεις. Και που θα σε ενδιαφέρει, δεν το ξέρεις. Λοιπόν, ότι δεν είναι μόνο μπλοκ η αμερικανική στάση. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, το αμερικανοεβραϊκό λόμπι κάνει μια πολύ τεράστια στροφή. Υπάρχει το Commentary. Είναι το σημαντικότερο περιοδικό όργανο, αυτό που ο εκφραστής των αμερικανοεβραίων διανοουμένων. Στις 16 του μήνους έγραψε άρθρο ο Μάικλ Ρούμπιν, ο οποίος αναφέρει μάλιστα ότι η συμμετοχή ο και μόνο του Υπουργείου των Εξωτερικών. Μάικλ Ρούμπιν, ο οποίος. Ναι. Και λέει, Τσίπρα, και λέει, και λέει ότι η συμμετοχή και μόνο Αμερικανών γερουσιαστών και βουλευτών στο τουρκικό λόμπι είναι, αντιστρατεύεται τα εθνικά συμφέροντα της Αμερικής. Και μιλάει, έχει μια σειρά να κατεβατώ σε άλλο άρθρο όπου αναφέρει γιατί η Τουρκία είναι εχθρική δύναμη πλέον. Μάλιστα. Και μιλάει λοιπόν, δούμε, αυτά είναι παράγοντες ισχύες πρώτα. Κύριε Ισχύε, πείτε μου κάτι, ο ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν, όχι επί ημερών Τσίπρα, παλαιότερα επί άλλων προέδρων, ήταν σταθερά υπέρ του Κόφι Ανάν 1 και ευθυγραμμισμένος με Γιώργο Παπανδρέου. Σήμερα ποια θα είναι η στάση σας απέναντι στον Κόφι Ανάν ή πώς θα τον πούνε 2. Λοιπόν, καταρχάς αυτό που έχουμε να κρίνουμε σήμερα είναι το κοινό ανακοινωθέν και όχι μόνο. Το κοινό ανακοινωθέν έχει 7 σημεία. Στην εισαγωγή του θέτει επί της ουσίας την as soon as possible, όπως είναι στο αγγλικό κείμενο, το νωρίτερα δυνατόν, πρέπει να έχει επιληθεί. Τρέχουν όλοι. Η κυρία Νούλαντ έχει επισκεφθεί την Κύπρο όσες φορές έχει επισκεφθεί και το Κίεβο το τελευταίο εξάμηνο. Μάλιστα. Επομένως έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε ότι δεν προέκυψε το κοινό ανακοινωθέν Έρογλου Αναστασιάδη σε μία μέρα. Είναι προϊόν μυστικής διπλωματίας πολλών και αδιαφάνειας. Έχω σας το λέω, πολλών μηνών. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και ο κύριος Βενιζέλος συναντήθηκε με τον κύριο Νταβούτογλου πριν από 2,5 μήνες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ναι. Όπου εκεί ουσιαστικά έθεσαν τις βάσεις για την επίλυση του Κυπριακού, λέγοντας και αναγνωρίζοντας οι δύο πλευρές ότι είναι τετραμερές επί της ουσίας η διαφορά και πάβει να είναι διεθνές πρόβλημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ μένει σταθερά προσιλωμένος στις ιστορικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και του Συμβουλίου Ασφαλείας. Το κυπριακό πρόβλημα είναι διεθνές πρόβλημα. Είναι πρόβλημα κατοχής, παράνομης κατοχής και αποτέλεσμα εισβολής. Ποια δεν είναι η στάση σας, θα στηρίξετε την προσπάθεια της Λευκωσίας να πάει να βρει λύση Κόφι Ανάν 2? Το 4 ευθυγραμμιστήκατε πάντως. Εμείς από την πλευρά μας αυτό που έχουμε να δούμε είναι ότι... Κωνσταντινούπολη ήταν η
Όταν ο κύριος Αναστασιάδης επισκέφθηκε τη χώρα μας πριν από λίγες μέρες, δεν είδε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ούτε κανένα άλλο πολιτικό αρχηγό, ως όφιλε κατά τη γνώμη μας, για να ενημερώσει για τα τεκτενόμενα και το αποτέλεσμα αυτού του κοινού ανακοινοθέντος. Πρώτο θέμα. Αδιαφάνεια, μυστική διπλωματία. Δύο. Για πρώτη φορά στο κοινό ανακοινωθεί να αναφέρεται ο όρος συνιστώντα κράτη. Για πρώτη φορά αναφέρεται αυτός ο όρος. Αν δείτε τις τρεις ελληνικές μεταφράσεις, χρησιμοποιούνται συνιστώντα κράτη, συνιστώντες ομόσπονδες πολιτείες και συνιστώντες μονάδες. Και κοινότητα. Έχει όμως σημασία να ξέρουμε ότι μια διαπραγμάτευση γίνεται στην αγγλική γλώσσα και η αγγλική γλώσσα είναι εκείνη που καθορίζει την τελική, το τελικό αποτέλεσμα. Και με αυτό θέλω να πω ότι πρόκειται επί της ουσίας... Άρα δεν προκαταλαμβάνετε εσείς να μας πείτε σήμερα ότι εσωτερικά στο Ιγκουμουντούρου σκέπτεστε ότι πρέπει να πείτε ένα μεγάλο όχι. Ακούστε, εμείς έχουμε θέση. Γιατί έχετε πει πολλά ναι. Εμείς έχουμε θέση για αυτό το σχέδιο. Και η θέση μας είναι ότι εμείς παραμένουμε προσιλωμένοι στο ότι είναι διεθνές πρόβλημα, ότι πρέπει να φύγει ο στρατός κατοχής. Δεν μπορεί να υπάρξει πρόβλημα με στρατό κατοχής και δεν πρόκειται για τουρκικό στρατό. Διότι στην πορεία αυτός ο στρατός μπορεί να βαφτιστεί και ως νατοϊκό στρατός. Ναι. Διότι μην ξεχνάμε ότι μέσα στις προεκλογικές δεσμεύσεις του κυρίου Αναστασιάδη είναι να ενταχθεί η Κύπρος στο προθάλαμο του ΝΑΤΟ στο συνεταιρισμό ειρήνης. Και η Κύπρος σήμερα είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό και αναγκαίο αεροπλανοφόρο στις γεωπολιτικές ανακατατάξεις στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική και στον Αραβικό κόσμο. Κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Τσίπρας δεν κρύβει εμέσως πλην σαφώς τα φιλοατλαντικά ανοίγματα. Με την έννοια ότι εμείς δεν έχουμε κάνει κανένα φιλοατλαντικό. Όχι, δεν είναι και πολύ αντιαμερικανός. Εμείς συνομιλούμε με τους πάντες. Με τους πάντες, αυτό βλέπω. Αλλά δεν έχετε καμία τάση να φωνάζετε. Και στην Ανατολή και στη Δύση και στο Βορρά και στο Νότο, κύριε Τράγκα. Δεν έχετε καμία τάση να φωνάξετε ο Κενάτο το ίδιο συνδικάτο ή έξω Αμερικανοί φωνιάδες. Μα στο συνέδριο του κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς που ο κύριος Τσίπρας τώρα είναι υποψήφιος για την Κομισιόν μπαίνει. Είναι στο πρόγραμμα του κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς όχι μόνο η διάλυση του ΝΑΤΟ αλλά και η απεμπλοκή όλων των χωρών από αυτό τον οργανισμό ο οποίος πλέον δεν προστατεύει την ανθρωπότητα. Αφού τα μπήκε η Κύπρος, είναι ο παγκόσμιος χωροφύλακας. Εγώ σας μιλάω για τις θέσεις μας. Δεν μιλάω για τις δημοσιογραφικές επικοινωνιακές ατάκες. Εγώ βλέπω ότι είστε πραγματιστής όμως στις ενέργειες που δίνετε. Εμείς λέμε το εξής, ότι αν δεν υπάρξει διασφάλιση μιας Κύπρου ενιαίας, αδιαίρετης, με κυριαρχία, με δημοκρατία, με διζωνική ομοσπονδία. Με διζωνική ομοσπονδία, άρα πάτε στο πρώτο κομμάτι. Και επειδή σε αυτό το σχέδιο θα αναφερθώ και σε τρίτη ασάφεια, διότι εμείς σε αυτό το σχέδιο στεκόμαστε τώρα, μιλάει για κατάλοιπα εξουσίας που θα προκύπτουν ανάμεσα στα δύο συνωστώντα κράτη, τα οποία θα τα επιλύει ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο. Εμείς δεν τα κάνουμε καθόλου. Όχι, εννοώ τη διζωνική ομοσπονδία, ναι. Όχι όλοι μαζί, παιδιά. Ο κύριος Φίλιας. Θέλω κάτι με μία λέξη, κύριε. Θα πάρετε, θα πάρετε. Όχι, προς τον κύριο Ίσκο θέλω. Να κλείσει η εκπομπή. Ναι, προς τον κύριο Ίσκο θέλω. Σιγά σιγά κύριε Μαρία, είπατε πολλά. Θα πείτε κι άλλα. Πρέπει να διασφαλίσει μια Κύπρος ελεύθερη και απαλλαγμένη από νατοϊκές, ανατοϊκούς αναγκαλισμούς. Ακόμη δεν σας βλέπω με μεγάλο και... όχι στη βιτρίνα της Κουμουνδούρου, σας βλέπω με περισσύψη. Εμείς καθόλου, με περισσυλλογή θα έλεγα. Ναι. Ότι οι ασάφιες είναι στοχευμένες, μάλιστα. Δεν είναι ασάφιες που προέκυψαν από αυτή. Κύριε Φίλια, η ιδιωτικό σας σχόλιο. Και πάνω σε αυτό εμείς θα τοποθετηθούμε. Ο καθηγητής, ο οποίος έχει ασχοληθεί και αυτός πολύ με την ιστορία. Λοιπόν, ακούστε ένα πράγμα. Θέλω να σας θυμίσω τι είπε ο Μητσοτάκης, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ο οποίος είπε, ο επίτιμος λέτε. Ο επίτιμος. Ο επίτιμος, ο οποίος είπε την εξής φράση, προσέξτε. Τώρα που η Ελλάς είναι αδύνατη, για να καταλάβετε την οτροπία των υπέρ των σχεδίων λύσεων. Τώρα που η Ελλάς είναι αδύνατη και έχουμε ένα σόφρονο άνθρωπο πρόεδρο της Κύπρου, καλό είναι κύριε Ερντογκάν να λύσετε το Κυπριακό. Απευθυνόμενο στο Κυπριακό. Το έχετε υπόψη σας. Κοιτάτε το φαγκό. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτό κατ' εμέας που είναι συνιστά μια λογική, όχι απλά μειοδοτική, αλλά προδοτική. Δεν συζητείτε. Οποιαδήποτε λύση αυτή τη στιγμή δοθεί αυτού του τύπου θα είναι σε βάρος του ελληνισμού. Ο ελληνισμός θα πάψει να υφίσταται μέσα σε ελάχιστα χρόνια. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να σκεφτόμαστε με λογικές μετόπου. Τώρα. Όμως, το θέμα είναι το εξής. Είπε ο κ. Καραγιώτης και σωστά, και εφόσον το λέει το δέχουμε, ότι
πολιτικά ο κύριος Σαμαράς, ο πρωθυπουργός της χώρας, είναι αποφασισμένος ότι έχει κόκκινη γραμμή. Έτσι δεν είπατε? Έχει μια κόκκινη γραμμή. Λοιπόν. Ναι, αλλά δεν ξέρει τι θα κάνει αύριο ο κύριος Σαμαράς. Δεν θέλω να κάνουν οι Κύπροι καταρχήν. Δεν θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Εάν παρεμβίαζε αυτή την κόκκινη γραμμή, τι θα κάνατε εσείς? Εγώ για και για μένα είναι κόκκινη γραμμή. Για σας είναι κόκκινη γραμμή. Σας είπα, εμένα αυτό με έβαλε στην πολιτική, μπορεί και να με βγάλει. Προσέξτε να δείτε, προσέξτε να δείτε. Λοιπόν, τα παιδιά μου είναι μισά κυπριωτάκια. Λιγάκι, με Θεόφιλος Γεωργιάδης. Με ανησύχησε ότι δίνεται τόση εμπιστοσύνη στον Ισραηλινό παράγοντα. Δεν δείχνω εμπιστοσύνη, κοινά συμφέροντα βλέπω. Δεν υπάρχουν κοινά συμφέροντα. Είναι αυτά όλα επιφανειακά και όλα έχουν σχέση με το πετρέλαιο. Εντάξει, δεν συμφωνώ μαζί σας, αλλά πάση περιπτώσει. Έτσι πιστεύω. Συνεχίστε κύριε Φίλια, πρέπει να μοιράσω χρόνο. Με άλλο κύριε καθηγητά μου. Μα τώρα πόση ώρα βέβαια. Όχι, έχετε χρόνο. Γι' αυτό λέω, μην του τρώτε όμως με. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Πιστεύω ότι η σημαντικότητα είναι ανάμεξη της Ρωσίας. Δηλαδή αυτό το οποίο είπε στις 12 του μηνός ο Αλεξάνδρος Λουκάσεβιτς, ο οποίος είπε ξεκάθαρα αυτό το πράγμα. Εμείς δεν αναγνωρίζουμε, δεν δεχόμαστε τις πίεσεις που ασκούνται με χρονικά όρια κλπ. Το ξέρετε το κείμενο, δεν είναι. Ότι δεχόμαστε μόνο τα ψήφισματα του 1977-79 που μιλάνε περί εισβολής και κατοχής. Αυτό δεν μπορεί να το άρουν ό,τι και να κάνουν. Με καταλάβατε, βεβαίως θα μου πείτε ότι οι ηγεσίες της Κύπρου δεν είναι απλώς κατώτερες. Εγώ θα δεχόμουν, αν θέλετε, για το Χριστόφια, ότι επρόκειτο περί ενός μοροφιλόδοξου βλακός. Μοροφιλόδοξος βλάξ. Αλλά για τούτον εδώ τον Αναστασιάδη έχω μεγάλες υποψίες. Μεγάλες δηλαδή υποψίες. Δηλαδή πού φτάνουν οι υποψίες σας, κύριε καθηγητά? Τα όρια της προδοσίας. Ναι, εντάξει, δεν έχει ναι. δικαίωμα ένας ηγέτης να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή να κάνει εκχωρήσεις και παραχωρήσεις πριν καν να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Ναι ή όχι? Θεωρείτε ότι υπάρχει ένα μίνιμουμ πλαίσιο συμφωνίας? Θα σας σταματήσουν ότι στο κοινό ανακοινωθέν λέει ότι τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί. Αγαπητέ κύριε Φαΐλο, μην απαντάτε για να γνωρίζουμε και τη θέση του. Όμως εσείς το είπατε. Έχω πρόβλημα τεχνικό, ναι. Και εσείς το είπατε και ο κύριος Σύσυχος το είπε το εξής. Ότι μέσα όμως σε αυτό το πλαίσιο που δίδεται, είναι πλαίσιο πράγματι, σε αυτό μπορεί να επεκφεύγουν, μπαίνουν όροι διαπραγμάτευσης οι οποίοι προδιαγράφουν ένα αποτέλεσμα αρνητικό για μας. Ναι ή όχι? Και το τονίσατε πολύ έντονα και μάλιστα το χάρηκα ιδιαίτερα, μπορώ να πω. Λοιπόν, αυτό είναι το παιχνίδι. Βεβαίως, αν θέλετε, όλο αυτό το παιχνίδι το οποίο παίζεται αγνοεί το κυπριακό λαό. Ο γιατρός, θα γίνει δημοψήφισμα με βάση το πλαίσιο της Ρωσίας. Είπε ότι αυτή τη στιγμή, είπε σε άνθρωπο πολύ στενό, είπε το εξής, ότι οι αντιδράσεις από πλευράς βάσης κυπριακού λαού δηλαδή είναι μεγαλύτερες από ό,τι ήταν στο σχέδιο ΝΑΤΟ. Μακάρι. Έτσι, λοιπόν, θα το δούμε. Αλλά δεν τέλειωσα. Όχι, να πάρω ένα δίλεπτο, να πάρω ένα διάλειμμα. Έχει μετρητό εκεί. Ένα έχει μετρητό. Τι να κάνω λεπτό, ναι. Ένα λεπτό. Πείτε ό,τι θέλετε. Σας ναι. παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι. Δύο χρόνια πριν να πεθάνει ο Τάσος Παπαδόπουλος, είχαμε μια συνάντηση μεγάλη. Όπου μου είπε ότι του ασκήθηκαν φοβερές πιέσεις. Από ποιους νομίζετε? Έτσι. Από τον Βεντζέλο, τον Πάγκαλο και την κυρία Διαμαντοπούλου. Δεν μου κάνει εντύπωση τίποτα. Δεν σας κάνει εντύπωση. Ναι, αλλά ήταν και εμένα φίλος. Ναι, αλλά ο Βενιζέλος είναι κυβέρνηση. Και επ' αυτού σταματάω, διότι... Γαλλία, διάλειμμα, ορισμένα τα λεφτά. Ενδιαφέροντα. Επανέρχομαι με έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλύτερα από αρκετούς στον Κυπριακό, τον πρέσβη της Κύπρου στο Παρίσι, τον κύριο Νεάρχο, μέχρι το 2010 παρακαλώ. Πάμε σε διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, πήραμε ένα άκουσμα από τον κύριο Γρανιδιώτη, πήραμε και ένα άκουσμα από τον κύριο Ήσυχο για τα δύο μεγαλύτερα κόμματα. Εγώ προσωπικά ξέρω τι πιστεύω, ότι θα περάσει η βούληση των Αμερικανών. Εγώ επίσης ξέρετε τι πιστεύω, ότι πέραν της οικονομικής κατοχής που έχουν επιβάλει οι Γερμανοί, η γερμανική ηγεμονία, υπάρχει γεωπολιτική, αν θέλετε, σφαίρα επιρροής, την οποία έχουν αναμφισβήτητα οι Αμερικανοί εδώ στην περιοχή. Ελπίζω βέβαια να γίνουν όσα, να υλοποιηθούν αυτά που λέει ο κύριος Χρανιδιώτης, γνωστός για τις θέσεις του και για τα άρθρα του, όπως και ο κύριος Σύσυχος. Ελπίζω να υπάρχει μια διαφοροποίηση στις γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε και ως κόμματος που επέρχεται, ας πούμε, στο προθάλαμο
της εξουσίας μιας άλλης συγκυβέρνησης. Αλλά από εκεί και πέρα τι πιστεύω εγώ, ότι ο Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος στη δεύτερη θητεία του θέλει μετά την Συμφωνία της Γενέβης να εξασφαλίσει και κάτι άλλο καλό, μάλλον πηγαίνει να το τελειώσει μαζί με όλα τα γεωπολιτικά και άλλα συμφέροντα των ΗΠΑ. Και πάω στον κύριο Νεάρχο, ο οποίος θα μας πει, ο άνθρωπος που είναι και Κύπριος, τι ακριβώς βλέπει και τι φοβάται. Έχουμε πάρει ένα άκουσμα από προηγούμενη εκπομπή. Σήμερα να το κάνουμε λίγο ευρύτερο. Ναι, πρώτα απ' όλα θα κάνω μία επισήμανση ότι δεν συμμερίζομαι την εκτίμηση ότι θα περάσει αυτό που θέλουν οι Αμερικανοί. Είναι πολύ λάθος να τοποθετούμε έτσι τα πράγματα και να θεωρούμε ότι αυτό που θέλουν οι ξένοι, έστω και ισχυροί, είναι πεπρωμένο για μας. Δεν είναι πεπρωμένο και δεν πρέπει να είναι σε καμία περίπτωση. Μακάρι. Εγώ εύχομαι να υλοποιηθεί αυτό που λέτε εσείς. Το θέμα, αλλά επειδή βλέπω ότι πέφτουν πολλές σφαλιάρες στον ελληνισμό και με συγχωρείτε που το χρησιμοποιώ. Αυτό. Βλέπω ότι εδώ υπάρχει ένα έδαφος ίσονος αντίστασης και το πράγμα με μειωμένη διπλωματική ισχύ λόγω χρημάτων και μειωμένη εθνική άμυνα επίσης λόγω χρημάτων και μιζών εις το παρελθόν, πιθανολογώ ότι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων θα Ο μεγαλύτερος κίνδυνος και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η στάση των ηγεσιών στην Ελλάδα και την Κύπρο. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Τι θέλετε να πείτε, ότι είναι υπάλληλοι των ξένων? Ναι, θέλω να πω. Είναι πιονέροι των ξένων. Ας ξεκινήσουμε, γιατί έτσι θα κάνω και ορισμένες επισημάσεις για αυτό το κοινό ανακοινωθέν. Τι έκανε στο κοινό ανακοινωθέν ο σημερινός πρόεδρος της Κύπρου? Στην ουσία ενσωμάτωσε τις τουρκικές απαιτήσεις στις δικές του προτάσεις και τις υπέβαλε ως δίθεν δικές του προτάσεις, μαζί με την επεξεργασία που έγινε με τη συνεργασία του και τις πιέσεις των Αμερικανών. Αυτό δεν είναι δουλειά ενός εθνικού ηγέτη. Θεωρείτε φύλλα προσκύμενος στους Αμερικανούς? Πώς αλίμονο. Δεν μπορεί να είστε διπλωμάτη 40 χρόνια με έδρα το Παρίσι, τελευταία έδρα, και να μου λέτε οπωσδήποτε. Δηλαδή ο κ. Αναστασιάδης είναι άνθρωπος, όπως λένε, είναι άνθρωπος προσκύμενος. Προσκύμενο στην αμερικανική πολιτική. Όπως ήταν και ο Γεώργιος εδώ, ο προθυμότερος των προδήμων. Περίπου, νομίζω, η παρομοίωση είναι πολύ επιτυχής. Ναι. Η παρομοίωση είναι πολύ επιτυχής. Ναι. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό το οποίο παρουσιάζεται ως κοινό ανακοινωθέν δεν είναι κοινό ανακοινωθέν. Μάλιστα. Και εδώ το αναφέρω και για τον φίλο μας τον κύριο Ήσυχο, ότι ας πούμε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει για να πάρουμε θέση. Τώρα πρέπει να πάρουμε θέση, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και πάρα πολύ επικίνδυνα. Αυτό είναι ένα πρόπλασμα λύσεως. Όλα τα σημαντικά θέματα είναι εκεί. Και είναι εκεί με παραχωρήσεις που έγιναν από ελληνική πλευρά. Και το κωμικό από και τραγικό. Από την Αθήνα ή από τη Λευκοσία? Έγινε πρώτα δύο. Προεργασία yeah. από τον κύριο Βενιζέλο στη Νέα Υόρκη, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως ο κύριος Ήσυχος, στο περιθώριο της διασκέψης των Ηνωμένων Εθνών. Αλλά μετά σε συνεργασία και με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Αμερικανό, τον κύριο Κέρι. Και εκεί πέρα ετέθησαν οι βάσεις. Από τότε άρχισε αυτό το παιχνίδι της επισκέψεως δήθεν αμοιβαίως στην Αθήνα και στην Άγκυρα των εκπροσώπων των δύο κοινοτήτων. Αυτό είναι μία απαρχή αποδοχής της λεγόμενης τετραμερούς διασκέψεως. Έτσι. Σημαίνει αυτό το πράγμα? Έτσι. Όταν αποδέχεσαι τετραμερή διάσκεψη, τι λένε? Η εσωτερική πτυχή του Κυπριακού θα λυθεί από τις συνομιλίες τις διακοινωτικές και η εξωτερική πτυχή, βλέπε εγγυήσεις, παραμονή στρατευμάτων και όλα αυτά, θα συζητηθούν από την διάσκεψη την τετραμερή, όπως απαιτούν οι Τούρκοι. Εμείς μέχρι τώρα η ελληνική πλευρά έλεγε ότι από διεθνή διάσκεψη. Και διευρυμένη διεθνή διάσκεψη. Η τουρκική πλευρά παρουσιάζει ως δήθεν διεθνή διάσκεψη τις εγκύτριες δυνάμεις. Και όταν δεχόμαστε εδώ όταν στην Αθήνα... Όταν λέτε εγκύτριες θα βάλει και τους Βρετανούς μέσα. Βεβαίως μέσα. Εμείς και οι μισό λεπτό. Ναι. Άρα θα είναι και το Λονδίνο μέσα. Βεβαίως είναι μέσα, γιατί είναι εγκύτρια δύναμη. Είναι αλλά εμείς τώρα ερχόμαστε με βάση τη συνθήκη του 60, είναι εγκύτρια δύναμη. Ναι. Ερχόμαστε όμως τώρα εμείς μετά την κατοχή
την εισβολή, την κατοχή των 40 χρόνων, να ξανααναγνωρίζω με την Τουρκία ότι διατηρεί τα εγγυητικά της δικαιώματα και συζητούμε την ανανέωσή τους και την προσαρμογή τους στη νέα κατάσταση. Θα βαφτίσουν το στρατό νατοϊκό στρατό. Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται να το βαφτίσουν νατοϊκό. Έτσι, δε, γιατί έτσι κι αλλιώς, εάν επιβληθεί αυτή η λύση στην πραγματικότητα, θα περάσει κάτω από τον έλεγχο του ΝΑΤΟ η Κύπρος. Και αυτά είναι να τα ακούει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κύπρου, το ΑΚΕΛ, το οποίο δήθεν έκανε εξορκισμού στο συνέδριο ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος και λέει να μείνει μακριά το ΝΑΤΟ και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αναμειχθεί το ΝΑΤΟ. Αλλά όταν επιβληθεί μια τέτοια λύση, η Κυπριακή Εθνοφρουρά θα διαλυθεί. Τι κομμουνιστικό κόμμα είναι αυτό, κύριε Νεάρχο, εκεί πέρα? Έχει τις ιδιορυθμίες του. Αλλά εγώ συγκρατώ. Έχει και επιχειρήσεις, δεν έχει μεγάλες? Αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν τι είναι άλλο θέμα, κύριε μου, αφού είναι κομμουνιστικό κόμμα με μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι λίγο mixed που λέμε. Λέμε με μεγάλο ταμείο, δηλαδή έχει μεγάλο ταμείο. Τι σου οι κομμουνιστές να πει? Ήταν η ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ. Το πρόβλημα όλο δεν είναι θέμα ένταξη, επίσημη ένταξη στο ΝΑΤΟ. Η λύση αυτή καθ' αυτή. Δεν έχω καταλάβει. Η λύση αυτή έχει... καθ' αυτή θα αφήσει δύο κυρίαρχους γεωπολιτικά στο νησί. Ναι. Θα αφήσει τους Τούρκους και τους Βρετανούς με τις βάσεις. Μα ακριβώς, στην πραγματικότητα η Κυπριακή Εθνοφρουρά θα έχει διαλυθεί. Κύριε Νεάρχου, για να μαθαίνουμε εδώ, επειδή εγώ έχω φιλοξενηθεί σε αυτές τις βάσεις εκεί, πολλές μέρες στις βρετανικές βάσεις, ήθελα να σας πω το εξής πράγμα. Αφού είναι sovereign bases, είναι επικυρίαρχες βάσεις. Τι θα είναι, είναι η Κύπρος τώρα? Θα έχει το ακροτήρι, θα έχει τη Δεκέλεια και θα έχει από εκεί τους Τούρκους? Δηλαδή, πώς θα είναι δηλαδή αυτό το πράγμα? Οι βάσεις είναι κυρίαρχες ως στρατιωτικές βάσεις. Δεν είναι κυρίαρχο έδαφος. Και η νομική έννοια της στρατιωτικής βάσης είναι πολύ καθορισμένη. Οι Άγγλοι βεβαίως θέλουν να μετατρέψουν σιγά σιγά τις βάσεις και με τη βοήθεια της λύσεως. Μα τώρα, δεν είναι British Land, δεν είναι βρετανικό έδαφος. Όχι, δεν είναι. Έχει παραχωρηθεί. Έχει παραχωρηθεί το έδαφος αυτό με βάση τις συμφωνίες Γερούσαλημ-Λονδίνου για στρατιωτικούς και μόνο σκοπούς. Και γράφεται στο σχετικό πρωτόκολλο ότι όταν δεν θα χρειάζονται για στρατιωτικούς σκοπούς τις βάσεις αυτές, θα επανέλθουν στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πότε? Όταν φύγουν οι Άγγλοι. Όταν δεν θα είναι χρήσιμες στρατιωτικά. Αυτό αναφέρεται. Υπάρχει, με συγχωρείτε, στη βίβλο που κατατίθεται κάθε χρόνο στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, αναφέρει τη χρησιμότητα των δύο βάσεων στην Κύπρο. Βεβαίως, δεν λέω ότι θα φύγουν. Ότι βάσει των δύο βάσεων έχουν επιτευχθεί. Μα οι Άγγλοι βλέπετε ότι έχουν χάσει και έχουν αποδεχθεί την απώλεια μιας αυτοκρατορίας και μάχονται λυσσασμένα να κρατήσουν τις βάσεις τους στην Κύπρο. Αυτό κάτι λέει. Γιατί έχουν αποσυρθεί από τα μακρινά σημεία της αυτοκρατορίας που ήταν προηγουμένως η Ινδία, το Άντεν κτλ. Και έχουν για να πάω και σε κάποιον άλλον, οφείλω να σας εξομολογηθώ ότι κατά τη διάρκεια ήμουν πιο νέος, πολύ πιο νέος, της φιλοξενίας μου στο ακροτήρι και στη Δεκέλεια από τις Βρετανικές Αρχές εκεί, για να γράψω μερικά κομμάτια, μου είπανε τότε, κατηδίαν βέβαια οι άνθρωποι, ότι παρόλες τις αντιδράσεις που υπάρχουν και στην Αθήνα και στη Λευκοσία, κοιμούνται πάρα πολύ ήσυχα το βράδυ, δεν έχουν κανένα πρόβλημα ότι θα απομακρυνθούν οι βάσεις από εκεί, και μου είχαν εξομολογηθεί ότι με βάση αυτές τις δύο βάσεις παρακολουθούνται, αν θέλετε, υπάρχει αυτός ο φαύλος κύκλος πληροφοριών, ο Χωμέινι στην Τεχεράνη, η Συρία, όλα αυτά τα οποία ενδιαφέρουν τον δυτικό κόσμο. Είναι κόμβος στην παρακολούθηση. Τις παρακολουθήσεις στο παγκόσμιο σύστημα παρακολουθήσεων, στο έσελον, στο λεγόμενο έσελον, είναι γνωστά πράγματα αυτά. Αλλά ας μην πάμε τώρα στο θέμα των βάσεων, να μας, για να συζητήσουμε λίγο το θέμα. Το βάλα στην κουβέντα, γιατί θα πέσει πάνω στο τραπέζι. Το θέμα το κυπριακό, να πούμε δύο-τρία πράγματα, τι σημαίνει αυτό το πράγμα που έγινε. Πρώτα απ' όλα είναι κύβδηλη και ψευδής η αναφορά ότι δήθεν είναι ενιαία κυριαρχία. Δεν είναι ενιαία κυριαρχία. Είναι ένα δικέφαλο κράτος με τρικέφαλη κυριαρχία και ηθαγένεια. Θα ανήκει στην ΕΟΚ. Θα ανήκει στην ΕΟΚ, αλλά θα είναι τα δύο ισότιμα κράτη. Θα είναι ισότιμα κράτη. Θα ανήκει στην Ατλαντική Συμμαχία. Equal States. Θα ανήκει στην Ατλαντική Συμμαχία. Αυτό είναι θέμα προς συζήτηση. Εάν θα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκ των πραγμάτων. Θα είναι στην Ευρωζώνη.
θα είναι στην Ευρωζώνη. Για να μπορεί να δει πρόβλημα, το πρόβλημα όλο είναι η ένταξη, η ένταξη μέχρι του ενέργεια. Κρατηδίου θα είναι ο Μπαϊρακτάρης, ο σημεοφόρος της Τουρκίας στην Ευρώπη. Έτσι. Και στην ουσία θα ελέγχει την ψήφο της Κύπρου στην Ευρώπη. Εάν περάσει αυτή η λύση, να ξεχάσουμε την Κύπρο που ξέρουμε. Γιατί η ψήφος της Κύπρου θα ελέγχεται 50-50% από τους Τούρκους. Και στην Eurovision. Και στη Eurovision. Παντού. Δηλαδή, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μέσω δίθεν των Τουρκοκυπρίων, θα είναι η Άγκυρα. Θα βρει, ας πούμε, καρέκλα. Δεν θα έχει επιρροή καθόλου η ελληνοκυπριακή πλευρά. Εάν δεν συμφωνήσει άλλη πλευρά, τίποτα δεν γίνεται. Και αυτό το πράγμα. Αν δεν συμφωνεί η ελληνοκυπριακή, τι θα γίνει. Μα η ελληνική πλευρά. Δεν θα περπατάει άμα δεν συμφωνεί η ελληνοκυπριακή. Μα κύριε Τράγκα. Ο λόγο στον κύριο Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο. Ναι, ένα λεπτό ολοκληρώσατε. Δεν έχει μιλήσει καθόλου, παρακαλώ. Η ελληνική πλειοψηφία είναι ο νοικοκύρης, είναι η πλειοψηφία. Άρα οι άλλοι ανέχονται ευκολότερα. Δεν μπορεί η ελληνική πλευρά να δεχθεί εύκολα ένα αδιέξοδο. Να σας πω κάτι, κύριε Γιατί πρέπει, το αδιέξοδο γιατί αυτό θα το συζητήσουμε και σε επόμενη εκπομπή. Πώς αισθάνεστε που είναι διχοτομημένη η Κύπρος? Και εγώ είμαι, και δεν σας κρύβω, ήμουν εναντίον του Κόφη Ανάν ένα και εξακολουθώ να έχω αντιρρήσεις στην παρουσία τουρκικών στρατευμάτων που έρχονται με τον Κόφη Ανάν 2, αλλά αρχίζω να σκέπτομαι το εξής και μπαίνω στη δική σας την πλευρά. Αυτή η διχοτόμηση πού μπορεί να πάει? Μα εδώ δεν καταργείται η διχοτόμηση με το σχέδιο αυτό. Είναι νομιμοποιείται, αναγνωρίζεται, περιέχεται στη λύση. Άρα λέτε ότι κάνουμε μια μεγάλη εθνική υποχώρηση. Βεβαίως. Όχι, διότι δίνουμε πόδι και σε αυτό που έμεινε ελεύθερο. Στην περίπτωση αυτή δεν πρέπει να υπάρχει καμία παρανόηση. Δίνουμε πόδι σε αυτό που μένει και ελεύθερο. Στην περίπτωση αυτή παραχωρείται στο γεωπολιτικό έλεγχο της Τουρκίας. Κύριε Τράγκα, κοιτάτε το φακό σας, παρακαλώ, κύριε Σάνθ. Δεν είναι υποχώρηση, είναι καταστροφή. Και μια που αναφερθήκατε προηγουμένως. Γυρίστε λιγάκι προς τα εκεί, δεν πειράζει, μην αναφερθήκατε στην κάμερα. Αναφερθήκατε προηγουμένως στον Άλεξ Ρόντος. Ο Άλεξ Ρόντος έπαιξε ουσιώδη ρόλο στο σχέδιο Ανάν 1. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το ερευνήσετε και να αφιερώσετε μια εκπομπή στη δραστηριότητα αυτού του προσώπου, γιατί είναι χαρακτηριστική και αποκαλυπτική του πώς κυβερνώνται οι χώρες. Ο Ρόντος είναι ο ελεγκτής του Γιώργου Παπανδρέου. Έπαιξε τον ίδιο ρόλο για την είσοδο στα μνημόνια και στο σχέδιο Ανάν, που έπαιξε ο Τόμ Καραμεσίνης για να περάσουμε στον εμφύλιο πόλεμο, και έπαιξε ο Αβρακώτος για να μπούμε στη δικτατορία. Αλλά για να ξαναγυρίσουμε τώρα και αυτό. Ο Αβράκοντος δείχνει... ή ναι. Αβρακώτος. Δεν ξέρω. Νίκ Αβρακώτος ή Κοντοβράκης. Σύμφωνα με τη γλώσσα των μυστικών υπηρεσιών. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα κεντρικό κομβικό πρόσωπο που ήλεγξε σε μία ορισμένη στιγμή την ελληνική πολιτική ηγεσία. Πρέπει να σας πω ότι απελάθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Επειδή μιλάτε για τον Αβράκοντο, συνελήφθη σε νησί του Αιγαίου να τραβάει φωτογραφίες και απελάθη από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή αμέσως μετά τη μεταπολίτευση. Έβγαλε ορισμένα συμπεράσματα, δυστυχώς όμως εκ των υστέρων. Κοιτάξτε να δείτε, είναι καλό να προλαβαίνουμε τις καταστροφές πριν συμβούν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση του σχεδίου Ανάν, αυτό το οποίο συμβαίνει και το οποίο ουσιαστικώς έχει, πρέπει να πω ότι ήδη το κοινό ανακοινωθέν Αναστασιάδη Έρωγλου έχει προδιαγράψει τη λύση. Έχει προδιαγράψει ότι και να συμφωνεί και ό,τι και να συζητηθεί, θα βγει ένα σχέδιο περίπου ανάλογο του Ανάν. Ποιο είναι κατ' ουσίαν, γιατί ο κόσμος μπερδεύεται καμιά φορά με αυτά που λέμε. Η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως τη ξέρουμε, υποβαθμίζεται σε ελληνοκυπριακό συνιστόν κράτος. Και το ψευδοκράτος που δημιούργησε ο τουρκικός στρατός εισβάλλοντας στην Κύπρο γίνεται τουρκικοκυπριακό συνιστόν κράτος. Αυτά τα δύο, παρά τη μεγάλη διαφορά του πληθυσμού, ανακηρύσσονται ισότιμα. Απαγορεύεται ρητός και διαροπάλου να έχει οποιαδήποτε από τις δύο εθνότητες την πλειοψηφία. Όλες οι διαφορές πηγαίνουν σε ένα δικαστήριο. Στο κλασικό σχέδιο, στο σχέδιο Ανάν 1, το δικαστήριο αυτό, επειδή δεν μπορούσε να λειτουργήσει, ήταν 50% Έλληνες, 50% Τούρκοι, μπαίνανε και τρεις ξένοι αξιωματούχοι που διόριζε ο Κόφη Ανάν και οι οποίοι σε περίπτωση. Μην πάτε στο πίσω, απερίφθη, στο τώρα. Ναι, μα είναι το ίδιο. Ναι, αν είναι το ίδιο, επισημάνεται δηλαδή, ότι είναι το ίδιο. Στην ουσία, αλλά δηλαδή, το προηγούμενο απερίφθη. Δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο σύστημα, ένα μεταμοντέρνο, θα λέγαμε, προτεκτοράτο. Κατά κάποιο τρόπο η Κύπρος γίνεται το πρώτο κράτος το οποίο αποδέχεται και έχει και μία σχέση με αυτά που εσείς κάθε μέρα στυλιτεύετε για την αποικία ενάου χρέους. Γιατί στην ουσία έχουν διαλέξει το ελληνικό έθνος, την Ελλάδα και την Κύπρο για έναν πρωτοφανή πειραματισμό στην ιστορία της ανθρωπότητας. Στην ουσία καταργούν
το κυρίαρχο, το φυσιολογικό κράτος που ξέρουμε στην περίοδο της αστικής δημοκρατίας, καταργούν το κανόνα της πλειοψηφίας, καταργούν το δικαίωμα της αυτοάμυνας, καταργούν δηλαδή βασικά χαρακτηριστικά που προβλέπει ο καταστατικός χάρτης του ΟΗΕ. Οι Έλληνες στην Κύπρο, χωρίς κρατική προστασία, θα γίνουν αυτό που έλεγε ο αείμνηστος ο Τάσος Παπαδόπουλος, κοινότητα εις αναζήτηση κηδεμόνα. Έχουν από τη μία το μνημόνιο που τους διώχνει από την Κύπρο. Έχουν από την άλλη μεριά την έλλειψη κράτους που τους απειλεί. Θα αρχίσουν σταδιακά να φεύγουν από την Κύπρο. Σας θυμίζω ότι ο Μοντίγκλης Στέρνς, που ήταν κάποτε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, είπε ότι η Κύπρος προσφέρεται για να γίνει το πρώτο αεθνικό κράτος. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, είναι η συνέχεια του μνημονίου με γεωπολιτικές μεθόδους. Το ελληνικό έθνος γίνεται ένα καταπληκτικό πείραμα, το πρώτο πείραμα στην μετάβαση σε μια νέα μορφή ολοκληρωτισμού. Ελέγξιμο όμως, ελέγξιμο από ύπατη αρμοστία. Από κοιτάξτε να δείτε, αρμοστία. Εδώ σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ο έλεγχος της απικίας του αενάου χρέους, για να χρησιμοποιήσω αυτή την ωραία έκφραση, γίνεται από τους πιστωτές. Στην Κύπρο έχουμε τους πιστωτές, έχουμε και τους κλασικούς προστάτες, τους νταβατζίδες όπως έλεγε ο Κωστάκης ο Καραμαλής, δηλαδή τις ναυτικές δυνάμεις οι οποίες θεωρούν τη Μεσόγειο Mare Nostrum. Από πίσω υπάρχει μια παγκόσμια αυτοκρατορία των τραπεζών η οποία θέλει πάρα πολύ οι Έλληνες, αυτός ο ατίθασος λαός, να είναι ο πρώτος που θα υπογράψει μόνος του την υποδούλωσή του, τη σκλαβιά του. Δηλαδή, γιατί αυτή είναι η τρίτη διάσταση. Την έχει υπογράψει. Στην Κύπρο δεν την έχει υπογράψει. Ναι, στην Κύπρο θα είναι προέκταση. Και σε ό,τι αφορά την Ελλάδα. Στην Ελλάδα την έχει υπογράψει. Την έχει υπογράψει για τον μνημονιακό. Η λαή δεν έχει υπογράψει. Όχι. Εδώ θα διαφωνήσω. Γιατί ο κυπριακός λαός έχει δείξει. Ακόμη και την ανάπτυξη του Ντουμπάι. Έχει δείξει και κατά το παρελθόν. Κύριε Γαλαδιά, ξέρετε την αγάπη μου και την εκτίμησή μου. Ακούστε να σας πω. Ακόμη και αν αποκτήσουμε την ανάπτυξη του Ντουμπάι, του Αμπουντάμπι, του Ομάν και του Μπαχρέιν μαζί, θέλουμε 30 χρόνια. Ναι. 30 χρόνια απόσβεσης και μετά από κούρεμα ενός χρέους που φτάνει μαζί με το ιδιωτικό τα 695. Όχι, 852. Καλά, εντάξει, 752, 832. 800... Θα έρθει και ο Γερμανός να σου πει κάποτε ένα, τρεις, τόσο. Το θέμα είναι ότι αν είχες διορίσει και τον πληθυσμό της Βουλγαρίας εδώ και είχες εργασία, σε 30 χρόνια θα ξοβλούσες. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά θέλω να πω ότι η υπόθεση δεν σταματάει, κύριε Τράγκα, εδώ η υπόθεση αυτή. Έχουμε ήδη υποστεί την οικονομική και κοινωνική καταστροφή που αναφέρατε. Στο Κυπριακό. Στο Κυπριακό θα πάθουμε και μια εθνική καταστροφή. Αν όμως ο κόσμος αντιδράσει, δεν είναι τα χρήματα που ρίξανε στο πρώτο. Κυρίες και κύριοι, στο χρόνο που μας απομένει ελάχιστο για να κλείσουμε την εκπομπή, ο λόγος στον κύριο Μαριά, τον ανεξαρτή των Ελλήνων. Ένα σχόλιο δικό σας για να κλείσω και την εκπομπή και ένα από τον κύριο Χαλαζιά θα πάρω. Εμείς λέμε ένα μεγάλο όχι σε αυτά που εξελίσσονται αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Θα υπάρξει άμεση μετάβαση του Πάνου του Καμένου με αντιπροσωπεία των ανεξάρτητων Ελλήνων την Παρασκευή στην Κύπρο. Θεωρούμε ότι τα ζητήματα, τα εθνικά θέματα, όπως είναι το Κυπριακό αλλά και το Σκοπιανό, είναι αυτή τη στιγμή στην πρώτη σειρά των θεμάτων και θα μας απασχολήσουν έντονα. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει στα ζητήματα αυτά να έχουμε μία εγρήγορση και ταυτόχρονα μία κινητοποίηση και πολύ απλά σε σχέση με την ίδια την ουσία. Αυτό που έχουμε είναι μια επανάληψη του σχεδίου Ανάν. Έχουν υποθεί όλα, παραμένει η θεωρία των εγκυητριών δυνάμεων, παραμένουν τα στρατεύματα κατοχής, φεύγει το Κυπριακό από ζήτημα κατοχής και διεθνούς ζητήματος, χάνονται οι ευκαιρίες που είχαν αποκτηθεί και λόγω του κοινοτικού κεκτημένου και πάμε σε μια τεράστια πιστοδρόμηση που πιστεύουμε ότι κύριος ο Κυπριακός Χαλαδιάς. Λαός και ο ελληνικός λαός δεν θα το επιτρέψει. Κύριε Χαλαδιά, να κλείσουμε την εκπομπή μαζί. Ναι. Πιστεύω ότι για μια δεύτερη φορά ο Κυπριακός λαός αλλά και ο ελληνικός λαός θα αντιδράσει όσα χρήματα και να ρίξει είτε η Αμερική είτε οποιοδήποτε άλλος, ο ελληνικός λαός και ο Κυπριακός θα πούνε ένα δεύτερο όχι στα παιχνίδια, τα γεωπολιτικά και τα γεωστρατηγικά. Μάλιστα. Και τα ενεργειακά που προσπαθεί η Αμερική με κάθε τρόπο να τα περάσει. Πρέπει να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι μπείτε στο crashonline.gr
Είναι ανεβασμένα ήδη αρκετά αποσπάσματα από αυτά που μας είπε ο πρέσβης επιτιμή ο κύριος Μάτσης για τη διεύθυνση στην περίφημη την ΙΔΑΣ του Υπουργείου των Εξωτερικών που μοιράζει τα χρήματα στις ΜΚΟ. Είναι ανεβασμένα πολλά ρεπορτάζ σημερινά. Όσα ακούστηκαν στην εκπομπή θα τα βρείτε στο crashonline.gr, όπως θα βρείτε και το άρθρο του φίλου μου, του αγαπητού, του διακεκριμένου Πριτάνιος της Παντίου, πρώην Πριτάνιος του Παντίου Πανεπιστημίου, του κυρίου Φίλια, τον οποίο ευχαριστώ θερμά που ήταν και απόψε εδώ κοντά μου. Να ευχαριστήσω τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Νεάρχου, τον κύριο Χαλαζιά, τον κύριο Ήσυχο, υπεύθυνο για τα θέματα τα εξωτερικά και αν θέλετε και τα θέματα άμυνας και τους δύο τομείς από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φαΐλο Γρανιδιώτη, διακεκριμένο δικηγόρο των Αθηνών εδώ, τον κύριο Νότι Μαριά, τον φίλο βουλευτή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, τον κύριο Μάτση και τον κύριο Κωνσταντακόπουλο, τον φίλο διεθνολόγο, δημοσιογράφο. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.